Πολύ ευχαριστώ για τις όμορφες ευχές. Ήρθε αυτή η μέρα που κάθε χρόνο περιμένω ανυπόμονα, γιατί... Καλή όλη η Ελλάδα, όχι μόνο εσύ. Τι εννοείς. Γιατί θα μου πείτε, αφού μεγαλώνουμε. Την πρωτοχρονιά σου. Γιατί αυτές οι μέρες θεωρώ ότι για τον κάθε άνθρωπο αυτή η μέρα, η μέρα των γενεθλίων του, πρέπει να είναι μια μέρα χαράς, μια μέρα που θέλουμε να δείχνουμε και να αισθανόμαστε αγάπη, μια μέρα αναθεώρησης, σκέψης. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ό,τι ωραίο έχει συμβεί και έχουμε φτάσει εδώ ο καθένας στη δική του στιγμή. Και αυτό κάθε μέρα, τέτοια μέρα, κάθε χρόνο πρέπει να το γιορτάζουμε. Και πρέπει να το θυμόμαστε. Έχει μπει κάτι στο μάτι μου το αριστερό. Καλό αυτό. Τι καλό, βρε. Στην ματιά σας. Έχουμε έκτακτο. Αλήθεια. Ναι. Διακόπτουμε για λίγο και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματος εδώ στο πρωινό Σουσού για μία είδηση μεγατόνων. Η Ελένη Τσολάκη έχει γενέθλια. Η υπέρλαμπρη παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του Open Beyond γεννήθηκε σαν σήμερα, πριν από 18 χρόνια, και χάρισε στον κόσμο χαμόγελο, ζωντάνια και χαρά. Ω, τι, έσκασε τώρα. Αν το πω, ναι. Πηγές Λουτρακίου αναφέρουν πως αυτή την ώρα η τρούπα σκοπεύει να αλλάξει ζώδιο και ημερομηνία γέννησης, ώστε να κλέψει τη δόξα της κεντρικιάς. Ελένη μου, χρόνια πολλά, με αγάπη, φως, υγεία και επιτυχίες. Γλυκό φιλί! Από χτες είμαι να σκάσω, γιατί λέω, κοίτα να δεις, όχι κάτι σε δηλαδή, είναι που είναι όλα ανταριασμένα. Λέω να κάνουν λίγο οι πλανήτες υπομονή. Αυτή ήταν πραγματικά έκτακτη επικαιρότητα. Κατερινάκι μου, όμορφο, κρυαρίνα μου, υπέροχη, σε ευχαριστώ και σε αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρεις. Τι ωραία λουλούδια είναι αυτά. Τρελαίνομαι για τα λουλούδια, ευχαριστώ. Νικολίνε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, μωρό, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανοίξω με το καρτούλι. Εντάξει, εκπομπή όρθια σήμερα, γιατί φοράς και αυτή την υπερπαραγωγή. Σ' αγαπάμε πολύ, Ελένη μας, χρόνια πολλά. Η ομάδα σου, πρωινό Σουσού, και εγώ σας αγαπώ. Έναν ξεχωριστά και είμαι πολύ περήφανη για αυτή την ομάδα. Πολύ περήφανη για τον καθένα ξεχωριστά και όλους μαζί. Το λέω μέσα από την καρδιά μου. Για να δω και το άλλο. Μαρία Κάλλας θα είναι. Λες. Λες, δεν είναι Μαρία Κάλλας. Όχι, πώς το... Να, εδώ. Μπράβο. Πρόσχεμη πάει το παιδί την τούρτα. Όχι, αυτό έχω άγχος. Λοιπόν. Ελένη μας, με όλη την αγάπη να είσαι χιλιόχρονη, χαρούμενη, ευτυχισμένη, πέρλαμπρη και να συνεπαίνεις όλους εμάς γύρω σου με τη ζωντάνια και την αισιοδοξία σου. Ποιος το έχει στείλει το? Δεν γράφει. Όχι. Όποιος και να είναι, σας αγαπώ. Κάποιος από εδώ γύρω θα είναι. Κρυφός θαυμαστής. Κι άλλα λουλούδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελένη, κι άλλα λουλούδια. Αυτά τα λουλούδια τα ξέρω. Ναι. Τα ξέρω. Αυτά και να μην είχαν κάρτα. Κοκούλα μου. Είναι τα λουλούδια μου, κάθε χρόνο. Τα υπέροχα τριαντάφυλλα, πώς λέγονται. Πώς λέγονται αυτά τα τριαντάφυλλα, ξέρετε. Τριαντάφυλλα. Μπακαρά. Ποσειδώνα μου, όπως και να λέγονται, σημασία έχει ότι στέλνουν τη μέρα. Είναι τα πιο ωραία. Λοιπόν, αυτή την κάρτα δεν θα. Είσαι ο σαπούνης μας. Με πολύ αγάπη. Δεν θα τα λέμε κιόλα. Τα ωραιότερα τριαντάφυλλα. Κι εγώ πολύ. Λοιπόν, πολύ όμορφα, για να θέλετε να το κάνουμε κι άλλο. Ναι, κάθε μέρα. Μπράβο, κάθε μέρα και πίσω. Φιλάκι στην πιο τέλεια πρωτοχρονιά. Είναι η δική σου πρωτοχρονιά σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι χαρούμενη που περνάω αυτή την ημέρα με όλους εσάς. Είμαι χαρούμενη μέσα από τις δυσκολίες του... Έλα, βοήθα. Καλημέρα. Ποιος είναι? Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα που με κρατάτε συντροφιά κάθε μέρα. Καλημέρα. Πήρα να πω και εγώ χρόνια πολλά στο πιο όμορφο και γλυκό μου κορίτσι, μαμά, την Ελενίτσα μου. Μαμά. Ελενίτσα μου. Αγάπη μου γλυκιά, όμορφη. Να έχεις χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Χρόνια δημιουργικά, αγάπη μου. Χρόνια επιτυχημένα, να είσαι γερή πάνω απ' όλα. Να έχεις την υγεία σου, πρώτα απ' όλα, και όλα τα καλά του Θεού. Αγάπη μου, κορίτσι μου, ψυχή μου. Το ξέρεις πόσο σ' αγαπάω, το ξέρεις ότι ποιος αγάπη είναι δεδομένη. Ποιος πήρε τηλέφωνο και βγήκες εσύ τώρα, πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα? Αλλά αγαπούλα μου, η εκτίμηση και ο σεβασμός που έχω για σένα είναι κάτι που κέρδισες μόνη σου. Αγάπη μου, σε αγαπώ πολύ. Θέλω το να ξέρεις. Σε πω ότι είμαι πολύ περήφανη και ευλογημένη μαμά που έχω εσένα παιδί. Και...
Αν και έχω δύο χώρες που είναι υπέροχες, άξιες, δοτικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απέραντη αγάπη που μας δίνετε και όλα αυτά τα που περνάμε μαζί, τα υπέροχα. Ο καθένας τη μανούλα του λατρεύω και το ξέρει. Την αγαπάει πιο πολύ και τη θεωρεί την πιο καλή μανούλα του κόσμου. Μια τεράστια ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που είσαι εσύ και για άλλα τόσα που αν τα πω δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Είσαι το πιο υπέροχο παιδί. Τ' αγαπάω. Τ' αγαπάω, αγάπη μου, το ξέρει. Εγώ σας περιμένω με πολύ θέλω να είστε χαρούμενοι. Σας περιμένω, σας αγαπώ. Αξίζεις καλύτερα. Είσαι η μοναδική μου. Σε λατρεύω, Αγγελέ μου. Φιλάκια. Φιλάκια, μαμά μου. Φιλάκια μαμά μου, δικιά μου μαμά. Παρέα. Ο καθένας θεωρεί τη μαμά του είστε το πιο... η καλύτερη μου παρέα. Την πιο μοναδική του κόσμου. Αλλά εγώ το λέω αγάπη. Και το νιώθω και το πιστεύω ότι ο Θεός μου έδωσε την πιο μοναδική μαμά του κόσμου. Την πιο υπέροχη εσύ μαμά είσαι το μοναδικό, το πιο μοναδικό παιδί. Είσαι η κόρη που θα ήθελε κάθε μαμά. Μαμά, τι σου είπαν και σε κάνανε να αργήσει. Σε απειλήσανε. Σε απειλήσανε και βγήκε. Όχι, το έκανα με αγάπη. Θέλω να το κρατήσεις αυτό πάντα και να το έχεις στην καρδιά σου και να ακούς πάντα τη φωνή μου, γιατί τα μηνύματά μας είναι ατελείωτα. Δεν υπάρχει αγάπη που έχουμε μεταξύ μας. Θέλω να το κρατήσεις και να το έχεις για πάντα και στα δύσκολα να ακούς αυτό, ότι πρέπει να χαμογελάς. Θα γιατί πάω, αυτό αξίζεις. Με από την καρδιά μου. Σας περιμένω. Επιτυχία, δύναμη ευχαριστώ. Και ξένησες. Σε λίγες ώρες αγκαρίτα και φυλάκια. Σε ευχαριστώ για αυτά τα υπέροχα 23 χρόνια που με έχεις φέρει σε αυτή τη ζωή. Σε λατρεύω, είναι λίγο. 23, ευχαριστώ. Σ' αγαπάω, μανούλα μου. Σ' αγαπάω. Και τον μπαμπά μας, βέβαια. Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε. Αυτό ήταν! Αυτά δεν τρώγονται. Αυτό λίγο με άλλαξε. Μαμά μου, ποιος την πήρε εσύ το έκανες, ότι θα είσαι έγκλημα. Ναι, τώρα παιδιά... Πώς θα μου μιλήσει ο μπαμπάς μου. Παιδιά, μην με κάνετε τι ίδρωσα. Ωραία. Ωραία πράγματα αυτά. Καλημέρα. Happy birthday to you, Ελένη μου, να τα εκατοστήσεις όλα τα καλά σου, εύχομαι, κουκλάρα μου. Μωρό μου, γλυκό, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κάθε χρόνο, κοίτα τι ωραία φωτογραφία μου βάλανε. Είδες μαυρισμένος σκούτρος. Ούτε μοντέλο, τόσο φώτο, όσο πέθανα, να σε χαιρόμαστε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Νίκο. Υγεία, ευτυχία, να λάμπεις, όχι μόνο το πρωί, όλη την ημέρα όπως το κάνεις. Να συνεχίσεις να έχεις αυτή τη καρδιά και την ψυχή που έχεις, που αγκαλιάζει τους πάντες. Και εύχομαι να κατακτήσεις ό,τι έχεις βάλει στόχο στη ζωή σου. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγκαλιά, για την υποστήριξη, για τις κουβέντες μας. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Μακάρι όλοι να μπορούσαν να σε γνωρίσουν από κοντά και να δουν τη δική σου την ψυχή και τη δική σου την καρδιά. Δεν κάνει καλέ, θα μου βγάλουν αυτή την αστερόσκονη. Καλύτερα να με έχετε εσείς κοντά σας. Σε ευχαριστώ. Που είστε η οικογένειά μου και περνάμε καλά. Να είστε καλά και να σου πω κάτι, Ελένη. Κάθε χρόνο κάτι κάνεις και ομορφαίνεις. Συνέχισε έτσι. Ναι, συνέχισε έτσι. Αγάπη μου, όμορφη, σε ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Πολύ, πολύ, πολύ. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Ευχαριστώ, καρδιά μου. Ευχαριστώ, Νίκο μου, αγαπημένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αλλά τώρα εγώ δεν είμαι πολύ καλά. Τι είναι βιντεάκι. Κι άλλο. Επικαιρότητα, έκτακτη, έκτακτη. Άλλη μια έκτακτη. Είναι ένας περίεργος μήνας με τις εκλήψεις και όλα αυτά τα διάφορα που συμβαίνουν, αλλά σκεφτείτε θετικά ότι είναι ένας μήνας που όλα ανθίζουν, είναι ένας μήνας που... Μαζί σου και δεν με νοιάζει, αφού η καρδιά μου προχώρα φωνάζει, μαζί σου με συναρπάζει. Με μακρύ.
Αφήνω πίσω στην καρδιά μου δυο πληγωμένα σ' αγαπώ. Άχι, σήκω! Κοντά σου έρχομαι, καρδιά μου, και περιμένω να σωθώ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τρούφα! Καφεδάκια, πρωινάκια, χαμογελάκια και όλα τα άλλα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Βρήκα το τραγούδι που ζήτησα. Όλο το κόσμο γύρισα να μόνο έτου το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα ανεπώνω και υποφέρω. Γιατί έχει πρωινά. Σουσού. Γλυκό φιλί. Μουά. Τρελαθώ. Σας ευχαριστώ, ρε παιδιά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ. Ένα κεράκι. Κάνε ευχή καλή, ε. Να κάνω ευχή. Δυνατή. Αχ, Παναγιά μου. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Όλους και το ξέρετε, όλους και το ξέρετε, συγγνώμη τώρα που μονοπολώ το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Μια μέρα είναι. Και φαντάζομαι αύριο να δείξει 20. Άμα δούμε 20 κάθε μέρα γενέθλια. Μου κλείσατε και με τη φωτογραφία μου, παιδάκι, δεν μοιάζω. Ναι, μωρέ, τρούφα. Το πριν και το μετά. Πού να ξέρω ότι τότε όταν κρατούσα αυτό το σκυλάκι θα πάρω το μετά με μεγάλο σκυλάκι. Πολλές μπαταρίες. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν. Εμένα να μου πούνε ή εγώ να πω. Καλημέρα. 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 Είμαι στον αέρα. Αγαπούλα μου, να σε χαιρόμαστε. Σταματινάκο μου. Αγαπούλα μου, χρόνια πολλά. Θυμάμαι. Να σε χαιρόμαστε, να είσαι καλά, να είσαι πάντα αυτό το τόσο υπέροχο, θετικό, δοτικό, γενναιόδωρο κορίτσι που ξέρουμε. Που ακόμα κι αν σε στείλει στα ραντεβού, καμιά φορά δεν τις κρατάς και εκεί. Α, πάρε ένα τηλέφωνο να τα πούμε. Σου έχω να μιλήσουμε. Να έχει κίνηση. Μπράβο, την πειράζω. Θέλω να σας πω, παιδιά, πόσες μέρες ακούτε τώρα για τα γενέθλιά της. Από τον Οκτώβριο. Όταν ήμασταν στο Happy Day. Έλα, Δημήτρη. Γνωστή εταιρεία παιχνιδιών, ετοίμασε σποτ. Σε 10 μέρες γενέθλια Ελένη. Σε 9 μέρες γενέθλια Ελένη. Έτσι πάει πια. Από αύριο θα λέμε μία μέρα μετά τα γενέθλια. Πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι όμως έτσι, δεν το ξεχνάτε κάθε χρόνο. Παιδιά, δεν θα το ξεχάσω που ήμασταν, ας πούμε, πριν ξεκινήσει η περίοδος των γενεθλίων, γιατί τότε τους είχα πρώτη φραγκολιά, δύο παπανότα, 10 Ελένη. Δηλαδή, μέσα σε 10 Απρίλιο. Μπράβο, ήταν οι τέσσερις. Ήταν ένας λόγος που έφυγε από το Happy Day, να ξέρεις. Γενέθλια, τρεις μαζί τον Απρίλη, δεν πήγε άλλο. Αλλά είχε πλάκα, γιατί έλεγε η Ελένη, παιδιά, πλησιάζουν και τα γενέθλιά μου, έτσι. Έρχονται και τα δικά σου αρχές Μάη, κοριτσάρα μου, όμορφη, σ' αγαπώ πολύ και το ξέρεις. Και εγώ και σε είδα και σε αυτή την παιδική φωτογραφία, έτσι και ήσουν ένα τόσο όμορφο και γλυκό πλασματάκι και εύχομαι να νιώθεις πολύ περήφανη για αυτά που κατάφερες σε αυτή τη διαδρομή από τότε που ήσουν αυτό το πολύ υπέροχο και όμορφο παιδάκι μέχρι τώρα που είσαι μια πολύ επιτυχημένη και δυναμική γυναίκα. Αγάπη. Και ξέρεις, αξίζει τέτοιες μέρες όπως είναι τα γενέθλιά μας να κάνουμε έναν απολογισμό και να λέμε και τα μπράβο στον εαυτό μας που τα αξίζουμε. Έχεις κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή χωρίς να χάσεις την ψυχή σου και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είμαστε σε ένα δύσκολο χώρο ανταγωνιστικό και το ότι έχεις καταφέρει και έχεις διατηρήσει την αθωότητα και την παιδική σου ψυχή. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο έτσι, επίτευγμά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια, αλλά ξέρεις αυτό το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που κάνουν το ίδιο και επειδή είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος και επειδή η δική σου ψυχή είναι καθαρή και πολύ πολύ όμορφη και αγκαλιάζεις πολύ γενναιόδωρο ποιο βρίσκεται δίπλα σου, γι' αυτό και το λες και για μένα. Σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές μας, τη φιλία μας,
τη σχέση και μας. Και σε αυτές που έρχονται, Λενάκη. Και σε αυτές που έρχονται, στο ματινάκι μου. Σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ. Φιλάκια, να τη χαίρεστε, παιδιά. Δεν έχετε και επιλογή, θα το γιορτάζει κι άλλες 10 μέρες τώρα. Τώρα με κακομάθανε, βλέπω να το βγάζουμε έτσι τον Απρίλιο. Φιλάκια, καλή αγαπώ πολύ. Φιλάκια, αγαπώ πολύ. Χρονιά πολλά, μωρό. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Είναι ημερομηνία, ρε παιδί μου, το 10ο καλό. Στρόγγυλο. Είναι το 10ο καλό. Να μην το ξεχνάς εύκολα, λες 7, 8, 9, αλλά λες 10 και να είσαι μέσα. Είναι σημαντικό γιατί μέσα σε τα τόσα χρόνια σε ένα χώρο, σε ένα δύσκολο χώρο, που τον ξέρετε όλοι πολύ καλά, θεωρείς ακόμα περισσότερο από τα χρόνια του στη δουλειά εννοώ, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις σχέσεις. Και μπορεί η δουλειά, η χρονιά να σε φέρνει μαζί, αλλά υπάρχουν και μερικές ευλογημένες και τυχερές σχέσεις που μπορεί να κρατήσουν ακόμα και τα χρόνια να περάσουν. Φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι με όλους, αλλά είναι μερικές σχέσεις που κρατάνε. Και μία από αυτές είναι η Σταμάτινα για τη ζωή. Είναι σημαντικό ότι βγαίνουν αυτές οι φιλίες και είναι αληθινές, πραγματικές. Δηλαδή αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι και το βλέπουμε όλοι μας αυτό. Και χαιρόμαστε γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν εύκολα φιλίες σε αυτό το χώρο μέσα, όπως το είπες. Λοιπόν. Ωραία, ξεκινήσαμε. Αλήθεια τώρα, λες. Τι. Δεν μου έρχεται για συνέντευξη. Ο μόνος θα δει ποιος είναι, γυναίκα ή άντρας, βάλε μου quiz. Άντρας. Καλημέρα και γιατί δεν μου έρχεστε για συνέντευξη. Άντε, κυρία Σταματίνα μου, άντε, είπα να πούμε ένα χρόνια πολλά, είπαμε να πούμε. Καλά, εδώ πέρα να πούμε και μιλάς τόση ώρα, τηλεπαρέα είναι, Τερόνιμο Γκρούβι. Πάλι γκρινιάζεις, πάλι. Είπα να πούμε ένα χρόνια πολλά, λέμε ένα χρόνια πολλά και κλείνουμε το τηλέφωνο. Είχε εκπομπή, άμα θα δώσουμε... Η Τσιμτσιλή έκανε μια εκπομπή ολόκληρη και μετά παίρνει και σε άλλο κανάλι να κάνει εκπομπή. Η Τσιμτσιλή είναι γνωστή για τις τελείες που δεν ξέρει να χρησιμοποιεί, αγάπη. Δεν είναι κάτι νέο. Αλλά την αγαπάμε, σε ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Τώρα μπαίνω να θα τα πω. Απλά θέλω να παρατηρήσω κάτι, γιατί εγώ δεν σας βλέπω αυτή τη στιγμή. Μόλις τελειώσαμε το ραδιόφωνο και σας άκουγα. Και άκουγα την ώρα που έσβηνε στο. Άκουσα και το βίντεο. Άκουγα την ώρα που έσβηνε στην τούρτα, μάλλον. Πρώτη φορά βλέπω πριν φυσήξει άνθρωπος για να σβήσει το κεράκι του, ναι, να αναστενάζει και να λέει: Ωχ, Παναγία μου. Σκέφτηκα τα πόσα κλείνω. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου, μέσα στην καρδιά μου. Ευχαριστώ. Καλημέρα και σε όλη την παρέα, καταρχάς. Καλημέρα. Χαίρομαι που συνεργάζεστε με αυτό το κορίτσι. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα της, την πρώτη φορά που την είδα στη Θεσσαλονίκη, που είμαι κάπου, δεν θυμάμαι ακριβώς. Σε παρακαλούσα για συνέντευξη, είμαι σίγουρη, είναι η ιστορία της ζωής. Αλαφιασμένη, αλαφιασμένη όμως, έβρεχε κιόλας, ήταν μουσκεμα, να ζητήσει κάτι έξτρα για να πάει να συνεχίζει το μοντάζ. Ήτανε το πρωί στην εκπομπή, μετά έβγαινε για θέματα και μετά το βράδυ όλο πήγαινε και τα μόνταρε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θέλω να πω ότι όλοι σε ξέρουμε και όλοι σε αγαπάμε για τη θετική σου ενέργεια, το χαμόγελο, το χορό, όλα αυτά που δείχνεις και τα εκφράζεις και τα εννοείς τόσα χρόνια. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι είσαι πάρα πολύ ευαίσθητη, ότι πολλές φορές σκαλώνεις και στεναχωριέσαι και έχεις μια πολύ ευαίσθητη πλευρά, την οποία επιμελώς για την ιστολή σου φροντίζεις να κρύβεις, αλλά ας ξέρουμε ότι πέρα από όλο αυτό που φαίνεται, έχεις μια πάρα πολύ ευαίσθητη πλευρά που την δείχνεις εκεί που πρέπει και εκεί που θες. Και φυσικά ότι είσαι τόσο πολύ εργατική και ότι ό,τι έχεις κάνει, το έχεις κάνει ολομόναχη. Αγάπη, μπράβο. Δημήτρη, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, καρδούλα μου, πάρα πολύ. Είσαι η πρωινή μου παρέα, με συνοδεύεις μέχρι να φτάσω κάθε πρωί εδώ στη δουλειά. Και σήμερα, μάλιστα, επειδή σταμάτησα να πάρω κάτι και λίγο άργησα και αυτά, λέω: Δεν θα ακούσω σήμερα Ουγγαρέζο, επειδή είναι η μέρα μου να ακούσω τα τραγούδια μου. Έβαζα εγώ του ψίδρου καρδιά μου λοιπόν στο αυτοκίνητο. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχασες ωραίο γκάλωπ. Είχανε πολύ ωραίο ερωτικό γκάλωπ σήμερα. Τι ρωτούσε. Πες, Δημήτρη, τι είχατε σήμερα. Το έχετε τερματίσει τελευταία πάντως, έτσι. Πώς. Το έχεις τερματίσει με τις ερωτήσεις τελευταία καθημερινά. Ναι, εντάξει, τι να πω ψέματα. Είπαμε από ποια περιοχή της Ελλάδος, σε ποια περιοχή της Ελλάδος έχω ζήσει τις καλύτερες ερωτικές στιγμές. Α, και χτες το είχες αυτό, ωραία, το συνεχίζετε και σήμερα. Όχι, χτες ήταν άλλο. Σας πούλησε. Ήταν άλλο, ήταν άλλο. Έχει πολλούς λόγους η Ελλάδα, κατάλαβα. Όχι, παιδιά, ήταν τα ζώδια. Το ξεκίνησε ζώδια και πόλη και μετά λες επειδή θα μπερδευτούμε θα πάμε σήμερα μόνο ζώδια και αύριο πόλη. Η Θεσσαλονίκη βγήκε, να ξέρετε. Α, όχι, η Κρήτη. Γιατί εγώ είμαι Κρήτη. Άντρες από την Κρήτη, γυναίκες από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ναι. Τι θα ξαναδεί. Μπράβο, τι βγάζει ο Θερμαϊκός. Να ξεκινά την ημέρα χώρο. Πάρα πολύ πόντι. Ξεκινάει η ημέρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, σ' αγαπώ όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μου. Εύχομαι κάποια στιγμή να ανταμώσουν οι δρόμοι μας και τηλεοπτικά. Είσαι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ και το ξέρεις. Για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι η γνησιότητα της ψυχής σου, γιατί αυτό που λες, αυτό που νιώθεις θα το πεις
Και αναλαμβάνεις και την ευθύνη του και ξέρεις και γιατί το λες. Και αυτοί οι άνθρωποι σπανίζουν πια, οπότε αυτό σε κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Για πολλά χρόνια και πολλά. Να κάνουμε και μια συνέντευξη. Ε, Δημήτρη, πες την κυρία Άννα Βλαμπιανού. Έτσι, για δωράκι. Για περιμένει και το OK. Έχουμε πέσει πολύ. Άννα Βλαμπιανού δεύτερο. Σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ. Όλα τα καλά, Δημητράκο μου. Παιδιά, σας ευχαριστώ που κάνατε όλα αυτά για μένα. Έχουμε κάνει και άλλα πράγματα για σένα, να ξέρεις. Γιατί ξέρουμε ότι πέρα από παρουσιάστρια, τραγουδίστρια, ηθοποιός, είσαι πια και TikToker. Και υπάρχει και αυτή η ανάγκη να αυξηθούν οι followers. Δεν μείναμε με τα χέρια σταυρωμένα. Μου αγοράσανε δουλίτσα. Όχι, το επόμενο βήμα αυτό. Χέρι, χέρι, πόρτα, πόρτα. Για κοίτα τι κάνω εδώ. Αγόρα. Έχει τα γενέθλιά της. Πάμε να τη γεμίσουμε το TikTok της, Ελένη Τσολάκη Real, followers. Ακολουθείτε, παιδί μου, την Τζολάκη. Φυσικά, είσαι καλά. Καμπάνια, πάμε γρήγορα, γρήγορα. TikTok, άστο αυτό, πάρε αυτό. TikTok. TikTok, Ελένη Τζολάκη Real. Ορίστε, να μου το δω. Να σου πω, σως, Ελένη Τζολάκη Real στο TikTok. Κοίτα εδώ. Ελένη Τζολάκη Real στο TikTok, ακολουθείς, παιδάκι μου. Ελένη Τζολάκη Real, δεν με καταλαβαίνει. Να ψάξω, ψάξω τώρα, είναι σως. Ελένη Τζολάκη Real στο κινητό. Την έχω ακολουθήσει. Εγώ όχι, κάτσε να δω. Όχι, είναι πολύ όμορφη, μην την ακολουθήσεις, σε παρακαλώ. Πας καλά τώρα, μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Ακολουθώ την Ελένη Τσολάκη στο TikTok, να το. Εννοείται την ακολουθώ, πρέπει να την ακολουθήσετε και εσείς. Με αποδείξεις. Πρέπει να κάνουμε κάτι, να ανέβουμε φόρτι. Έχω βρει ήδη κάποιους followers. Ελένη Τσολάκη Real, επιβάλλεται. Θα το κάνουμε, έτσι. Ναι, αποστολή. Ελένη Τσολάκη Real. Γιατί με ακολουθεί εκείνη, δηλαδή δεν κατάλαβα. Α, ορίστε, σκηνή. Για την Ελένη. Δεν ξέρεις τι δράμα ζούμε. Δεν το έχεις καταλάβει. Νομίζω ότι πρέπει να πάνε απλά και τους άλλους δύο, οι οποίοι κάθονται και χαζεύουν εκεί πέρα. Την Ελένη την έχεις ακολουθήσει. Πού? Παπάκι, Ελένη Τσολάκη Real. Στο TikTok τίποτα δεν έχετε κάνει. Ναι. Το κατάλαβες. Αλέξη! Ναι! Τι να λέει η Ελένη Τσολάκη, σε παρακαλώ. Δεν το δείξεις κιόλας, το κάνεις. Αχ, το έκανε. Ελένη Τσολάκη Real, γιατί είναι πραγματική η Ελένη Τσολάκη. Ναι. Αυτό φαίνεται. Okay. Ακολουθείς την Ελένη Τσολάκη Real. Να. Ναι. Όντως την ακολουθεί. Τώρα την εφαρμογή TikTok, πήγαινε στο TikTok, ναι. Γρήγορα, δεν θέλω να τα χάνεις. Για εδώ, γράψε Ελένη Τσολάκη Real. Όντως και αυτή την ακολουθεί. Ακολουθείς Ελένη Τζολάκη. Ακολουθώ. Α, εντάξει. Την ακολουθεί. 10% αύξηση και εσύ. Παν, κοντρόλ. Την Ελένη Τζολάκη είναι άλλη στο TikTok. Δεν το κατάλαβα ότι αυξήθηκαν οι followers μου τόσο. Ωραία, πρόσεξες, δεν το πρόσεξες. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, λένε. Ναι, ναι. Κανονικά έπρεπε να δει μια επικίνδυνη αύξηση στους followers. Κυρσούς βγάλαμε. Αυτό έπρεπε να δω ξαφνικά, να γίνει. Δεν είναι πρώτη TikToker στην Ελλάδα. Κάποιοι μπορεί να λέγανε ψέματα. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και όλους όσους ασχοληθήκατε για να τα κάνετε όλα αυτά για μένα. Νιώθω πολύ ξεχωριστή. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Με κάνετε να νιώθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να πάμε σε διαφημίσεις στο συνέλθω. Όχι ακόμα. Α, δεν τελειώσαμε τόσο. Όχι ακόμα, περίμενε. Έχει κι άλλο. Αγοριά. Ναι, καλημέρα. Πού. Ακιού. Ναι, γιατί το ξεφτυλίζει τελώς. Λοιπόν, για να δω. Κύριε Παπανώτα, σήμερα γιορτάζει η Ελένη μας. Το αγαπημένο μου κορίτσι της ελληνικής τηλεόρασης, μαζί με κανένα δύο-τρία άλλα για να μην μου παρεξηγηθούν, να τις ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καταρχήν να είναι χιλιόχρονη, να είναι πολύ ευτυχισμένη, να αγαπάει πάντα αυτό που κάνει τόσο πολύ όσο δείχνει ότι το αγαπάει, να είναι η οικογένειά της ανθυρή και υπέροχη και να απολαμβάνει στη ζωή της αγάπη, ευημερία και όλα τα καλά του Θεού. Μια ανάμνηση που θυμάστε με την Ελένη. Πολλές αναμνήσεις με την Ελένη, εντάξει, έχουμε δουλέψει μαζί, είμαστε φίλοι, έχουμε πάει ταξίδια μαζί σε διάφορα σημεία. Είναι ένα πολύ γλυκό παιδί. Είναι ένα παιδί αξιαγάπητο και νομίζω ότι περνάει και στον κόσμο αυτό. Και αν ακόμα ο κόσμος δεν την έχει γνωρίσει σε βάθος,
ή στην έκθεση που πρέπει να την έχει γνωρίσει, είμαι σίγουρος ότι θα έρθει αυτή η ώρα και είμαι σίγουρος ότι θα ντρέψει δράφινες στην τηλεόραση. Γενέθλια σήμερα για την Ελένη μας. Άξι, χαρές, πανηγύρια, αυτά, μπαμ, μπουμ, να μαζί στο κοριτσάκι, την αγαπούμε πολύ, το ξέρει. Ότι καλύτερο, κρυαράκι κι αυτή. Και εύχομαι τα καλύτερα και ένα χειροκρότημα στην Τρούφα που την αντέχει. Πες μας μία ανάμνηση που έχεις με την Ελένη. Όπου να αρχίσω. Κάτι ταξίδια και οδηπορικά που κάναμε, που έφερε τα πράγματά της σε τσάντες νάιλον και μας έβαζε να τις κουβαλάμε μαζί με το Δημήτρη. Τα πιστόλια που έχει ρίξει σε ντίνερ και φαγητά που έχουμε κανονίσει και έρχεται μετά από 2 ώρες στην καλύτερη. Έτσι, στην καλύτερη. Ή καθόλου στη χειρότερη. Τι άλλο. Με τι δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Είμαι η Ελένη Τσολάκη. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Μόνο αυτό φτάνει. Τι άλλο. Εντάξει, όχι, έχουμε περάσει πολύ ωραία. Είναι άνθρωπος έξυπνος, με χιούμορ. Γελάμε στην παρέα, να πούμε, να μοιραστούμε. Να φιλοσοφήσουμε. Εντάξει, είναι τρομερό κορίτσι. Δώρο τη έχει πάρει. Γιατί μου πήρε αυτή τα δικά μου. Για να τη πάρω εγώ. Δεν τη πήρε. Όχι. Δεν μου είχαν συνταργή. Και εγώ τη έχω κάνει δώρο τη Ελένη. Την έχω κάνει την κίνηση. Έτσι μου πήρε. Τι δώρο έχει κάνει. Ένα Μοντμπλάν στυλό. Α, πολύ ωραίο. Ξύπνησε ο δαίμονας μέσα στο Γεωργιά. Πάντως χαίρομαι. Χαραγμένα τα αρχικά μου. Είναι τα αγόρια μου αυτά τα δύο. Είναι οι φίλοι μου, οι άνθρωποι μου που ό,τι και να συμβεί θα μοιραστούμε ένας με τον άλλο την αλήθεια του. Όντως έχουμε περάσει πολλές στιγμές. Νάιλον σακούλες τα πράγματά μου δεν είχα ποτέ. Δεν αγαπώ το πλαστικό. Αλλά το θέμα με το στήσιμο. Από κάποια φίρμα η νάιλον σακούλα. Όχι κύριε, από σούπερ μάρκετ. Το στήσιμο, τότε κουβαλάω εγώ. Τώρα εγώ είμαι η επόμενη γενιά. Επίσης το στήσιμο. Παιδιά, έχουμε κανονίσει θέατρο. Έχει έρθει καλεσμένος εδώ και κάνει το κλασικό. Να πάμε. Να πάμε, κανονίζω να πάμε. Την παίρνω τηλέφωνο, τη λέω Λενιό, ξεκινάω. Και η απάντηση είναι για πού. Το είδε ξεχάσει το Άγγελο. Που συνήθως δεν ξεχνά. Εγώ πες μου, ξεχνάω. Ναι, ναι, ναι. Στο θέατρο. Ξεχνάω τα θέματα. Ξεχνάω τι λέμε την προηγούμενη μέρα. Το ξεχνάω. Πάντως επαγγελματικά είσαι συνεπέστατη, δεν έχει ξέρει ποτέ. Λοιπόν, τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και τον Δημητράκη μου. Καλή επιτυχία και στον προεκλογικό του αγώνα. Και ένα χρόνια πολλά από εμάς και ένα ευχαριστούμε από εμάς που είσαι κανονικός άνθρωπος και δεν είσαι παρουσιάστρια. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Γιατί έχουμε γεμίσει παρουσιάστριες και λείπουν οι κανονικοί άνθρωποι. Και είσαι κανονικός άνθρωπος στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κιτρούφα, ευχαριστεί πάρα πολύ για όλα αυτά τα καλούδια και για την αγάπη μου. Ναι, δεν είχα να τη βάλω κίτρινο λεμονί και λέω θα πάει λίγο κοντά να το κάνουμε color block να βάλουμε ένα. Το πεζάκι τη έπρεπε να βάλει εκείνο το καρό που είναι κυριλέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το φάγαμε με αυτά και με αυτό το πρώτο μέρο. Είναι τόσο ωραία θέματα. Είναι ωραία. Τι μπορούμε να κρατήσουμε για να σου πει, ξέρει όμω τι χαρά παίρνει και ο κόσμο που βλέπει ότι υπάρχει ειλικρίνεια και αγάπη. Αυτό λείπει από τα σπίτια. Εντάξει, παιδιά, ξέρουμε τα προβλήματα, ξέρουμε τα θέματα, τα ξέρουμε όλα. Λίγο χαρά, παιδί μου, να περισσεύει λίγο η χαρά. Μια φορά το χρόνο. Μια φορά το χρόνο. Το κολλήριό μα, έτσι. Και ξεκινάει. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση τώρα για τη γιορτή τη, καταλαβαίνετε. Γιορτή δεν είναι το ίδιο. Πάλι θα κάνω. Πότε είναι η Eurovision? 10 μέρες πριν τη γιορτή σου. Η Eurovision στα γενέθλιά μου. 10 μέρες πριν τη γιορτή της. Τα γενέθλιά μου. Και ένα μήνα πριν τη γιορτή. Τι χαρά. Να σου πω, τι χαρά έχει ο κόσμος που κάνει την Eurovision. Ανεβάζετε το πήγη ψηλά τώρα στον επόμενο να δούμε τι θα σκεφτούμε. Εγώ έχω Eurovision στα γενέθλιά μου, παιδιά, συγγνώμη. Αυτό θα το ζητήσει από τη Μαρίνα Σάτι. Αυτό. Λοιπόν, να δώσουμε μια φορά το διαγωνισμό μας. Έτσι, σιγά σιγά να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να βάλουμε λίγο κολλήριο στα μάτια και αυτό να συνέλθουμε, να ανασυνταχθούμε. Γιατί τα θέματα είναι πάρα πολλά σήμερα για την εκπομπή και θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας και να πιούμε φυσικά το πρωινό μας καφεδάκι όπως κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν πρέπει να τηλεφωνήσετε πολλές φορές, όσες περισσότερες μπορείτε, στο 14800, γιατί είναι το τηλέφωνο που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο πολύ ωραίο μας δώρο, γιατί διεκδικείτε το Samsung Galaxy Tab S9 από τη Linen House. Την αγαπημένη Linen House μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Μαξιλάρια σε φανταστικές τιμές, στρώματα, σεντόνια, πετσέτες, ριχτάρια, μεγάλη ποικιλία σε κουρτίνες. Είτε έχετε νοικιαζόμενα δωμάτια Airbnb, είτε θέλετε για το δικό σας σπίτι. Τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Είτε έχετε μια ξενοδοχειακή μονάδα. 14800 τηλεφωνείτε πολλές φορές ή στέλνετε πολλά μηνύματα, νιόμικρον και ενώ.
το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Αυτομάτως μπαίνετε και στην κλήρωση για την αμαξάρα μας, το Opel, το Corsa. Είναι αυτό που βλέπετε, η έκδοση Edition, 19.000 ευρώ αυτοκίνητο που μπορεί να γίνει δικό σας. Ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μην πάτε πουθενά. Σας ευχαριστώ για όλα. Όλους. Όλους. Χρόνια πολλά, Λεγιώνο! Για όλο χώρα φωνάζει, θα ζήσουμε συναρπάζει. Που κάθε στιγμή με όνειρο μοιάζει, μαζί σου ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό. Για τις ιστορίες με τη Μάρα Μεϊμαρίδη, τηλεφωνήστε στο 211-212-2388. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας ανεμόνας, που την σκόρπισες πείσοντας σαν να σου είναι χειμώνα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ακούτε και ακούμε Δημήτρη Κόκοτα, τον αγαπημένο μας Δημήτρη Κόκοτα, στον οποίο στέλνουμε για ακόμα μια φορά, για ακόμα μια μέρα, τις ευχές μας, τις προσευχές μας και όλη την θετική μας ενέργεια. Γιατί για 13η ημέρα βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Βγήκε χθες ένα ανακοινωθέν από τους γιατρούς του νοσοκομείου, οι οποίοι ανέφεραν ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή, αλλά κρίσιμη. Έτσι διαβάσαμε τουλάχιστον εμείς μέσα από τα μέσα. Και η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες, επειδή όλο αυτό το οποίο συνέβη στον Δημήτρη Κόκοτα, τον αγαπημένο μας Δημήτρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ήταν τόσο ξαφνικό, ήταν τόσο αναπάντεχο, ακούμε καθημερινά και διαβάζουμε πολλά. Λοιπόν, θέλαμε να έχουμε κοντά μας τη Σάντρα Βουτσά, που είναι στενή συνεργάτητά του, για να μας δώσει όλη την αλήθεια από τα δικά της χείλη. Σάντρα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Καταλαβαίνω ότι οι τελευταίες δύο εβδομάδες και για σένα είναι ιδιαίτερα δύσκολες, ιδιαίτερα φορτισμένες, όπως και για όλη την οικογένεια του Δημήτρη. Θέλω να μας δώσεις λίγο την πραγματική εικόνα. Δεν ακούω καθόλου καλά, παιδιά. Ωραία, να το φτιάξουμε σε ένα δευτερόλεπτο. Θα αποκατασταθεί ο ήχος και θα μπορέσεις να μας ακούσεις. Πες μου όταν ακούσεις καλύτερα. Γιατί... Ναι, τώρα σε ακούω λίγο καλύτερα. Ωραία, ακούμε. Καταρχάς θέλω να σου πω χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, καρδιά μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα καλά, παιδιά μου. Ευχαριστώ. Και ό,τι επιθυμεί, την αγκαλιά σου να το βρει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, να σας πω, εγώ δεν θα μιλήσω για την υγεία του Δημήτρη. Γιατί πέρα το ότι είναι σταθερή αυτή τη στιγμή και καλύτερα, είναι πολύ καλύτερα ο Δημήτρης, αλλά εκείνη που έχει αυτή τη στιγμή μόνο το δικαίωμα να μιλήσει είναι η σύζυγός του, η Κατερίνα. Εγώ όμως θα πω ότι μένω άναυδη από site τα οποία είναι έγκυρα και με τόση μεγάλη επισκεπτιμότητα που ανεβάζουν κάτι το οποίο δεν έχουν καν διασταυρώσει. Κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κάτι που έφερε μια τρομερή αναστάτωση στην οικογένεια του Δημήτρη. Και να μην ξεχνάμε ότι έχει και ένα παιδί. Βέβαια. Γιατί όλοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους για τα παιδιά. Αλλά όταν συμβεί κάτι τέτοιο δεν τους ενδιαφέρει. Δεν σκέφτονται ότι έχει ένα παιδί 12 ετών που ενημερώνεται, πάει σχολείο, μιλάει με τους μαθητές, μπαίνει στα social, έστω και ελεγχόμενα, δεν έχει σημασία. Και ξαφνικά διαβάζει ότι ο μπαμπάς της είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, από το πουθενά και χωρίς να ισχύει καν. Αυτό είναι το τρομακτικό. Σάντρα, το ανακοινωθέν που διαβάσαμε και έκανε το γύρο χτες των μέσων και του διαδικτύου, παντού έπαιξε. Είναι αληθινό? Όχι, βέβαια. Δεν είναι αληθινό. Καταρχάς, ξεκινάμε από το γεγονός ότι το νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς δεν έχει εκδώσει κανένα ανακοινωθέν εκτός από το πρώτο που ανήρτησε στο επίσημο site του νοσοκομείου τη δεύτερη μέρα, νομίζω, την Παρασκευή. Ναι, 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 που έδωσε τις πληροφορίες για το τι ακριβώς του συνέβη. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, παιδιά, τώρα βγαίνει ένα νοσοκομείο χωρίς να υπάρχει. Δεν είναι σοβαρό, δεν βγήκε καν, Σάντρα μου. Είναι τραγικό. Σάντρα μου.
Το θέμα είναι το εξής, Σάντρα. Γιατί πιστεύεις ότι έγινε αυτό? Είναι το γνωστό που συμβαίνει που ένα site γράφει μια ανακρίβεια και μετά γίνεται μια απίστευτη αναπαραγωγή και το γράφουν 100 site? Γιατί άμα δεν έχει βγει ανακοινωθέν, είναι πολύ σοβαρό. Εννοείται ότι είναι αυτό, να προλάβουν να το βγάλουν πρώτοι και δεν κάνουν καν αυτό που ξέρω εγώ από τα παλιά. Διασταύρωση. Τους δημοσιογράφους δηλαδή του παλιού. Διασταυρώνανε. Το νοσοκομείο δεν θα προβεί σε μία διόρθωση ή σε μία νέα ανακοίνωση, ένα νέο ανακοινωθέν. Αφού δεν είχε βγάλει όμως. Ναι, όχι, ενώ να πήρε επειδή το νοσοκομείο. Ότι δεν είναι, δεν είναι δικό μας ανακοινωθέν. Ότι σε κάποιες μέρες ή σε κάποιες ώρες θα βγει άλλο ανακοινωθέν από το νοσοκομείο να πάρει μία θέση, να το ξεκαθαρίσει. Ναι, αλλά αφού είναι σταθερή η κατάσταση, δεν μπορούν να πούνε κάτι. Αυτή τη στιγμή από τη είναι σταθερή η κατάσταση. Αν το νοσοκομείο δεν πρέπει να φέρει αυτή την ευθύνη, πρέπει να βγει μια και ερώτηση. Να πει ότι δεν είναι δικό. Μια ερώτηση διαφωτιστική. Είναι στην κλινική τη κυρία Παγώνη, γιατί η κυρία Παγώνη έχει βγει και έχει κάνει πολύ καθησυχαστικές δηλώσεις τις τελευταίες μέρες. Είναι στην μονάδα εντατική θεραπεία. Δεν είναι στη ΓΑΜΑ που είναι η κυρία Παγώνη, απλά γνωρίζει επειδή είναι στο ίδιο νοσοκομείο, κυρία Παγώνη. Αλλά ναι, ξέρω ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για την οικογένεια. Έχεις όμως εσύ με τις σχέσεις και τις επαφές που έχεις μαζί τους, ξέρεις αν σκέφτονται λόγω αυτής της αναστάτωσης να κάνουν κάποια κίνηση για να προστατέψουν το περιβάλλον τους, τύπου να απαγορεύσουν δημόσιες ανακοινώσεις, διαρροές ειδήσεων για την υγεία του Δημήτρη? Παιδιά, να σας πω κάτι, και καλά κάνετε που την κάνετε αυτή την ερώτηση. Γιατί ξαφνικά όλοι, μα όλοι, έχουν κάποιο αδελφό, κάποιο μπατζανάκι, κάποιο φίλοι. Που δουλεύει στο νοσοκομείο, που τον έχει δει, που έχει δει την Κατερίνα, που ξέρει τον γιατρό που τον κουράρει. Αυτό πάντα είναι. Για κάτι τόσο σοβαρό. Πάντως, εγώ καταλαβαίνω. Είναι θέματα. Συγγνώμη που διακόπτω. Είναι θέματα. Αν ήταν αλήθεια, να πω, εντάξει, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά του. Είναι 100% θέματα. Είναι πολύ σημαντικό. Βγάλανε δηλαδή ένα ιατρικό ανακοινωθέν ψεύτικο. Αυτό είναι τραγικό. Είναι τραγικό, γιατί ξεχνάμε πολλές φορές ότι πίσω από αυτόν τον άνθρωπο που δίνει τη δική του μάχη, την οποία πρέπει όλοι να σεβαστούμε, υπάρχει αυτό που είπες πριν, και ένα παιδί και μια οικογένεια. Όταν λοιπόν η σύζυγος του Δημήτρη, η Κατερίνα, το παιδάκι του Δημήτρη, η αδερφή του Δημήτρη, οι φίλοι, το στενό οικογενειακό του περιβάλλον διαβάζουν μια τέτοια είδηση, γνωρίζουν κάτι διαφορετικό από τους γιατρούς οι οποίοι επιβλέπουν την κατάστασή του. Σε επηρεάζει θέλοντας και μη. Αυτό το πράγμα είναι σχρό. Ναι. Δεν είναι. Είναι τραγικό. Σάντρα. Είναι απάνθρωπο. Μήπως θα έπρεπε και εσείς, ας πούμε, τη μεριά της οικογένειας να κανονίσουν, γιατί τα site θέλουν την πληροφορία, ο κόσμος έχει την αγωνία του. Μήπως πρέπει να υπάρχει μια καθημερινή πληροφόρηση? Το θέμα αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Εγώ, ας πούμε, πραγματικά, κάθε φορά που διαβάζω κάτι για τον Γκόγκο, για τον Δημήτρη, σοκάρομαι. Δηλαδή, είμαι με την ανησυχία, περιμένω, όλος ψάχνω. Ο κόσμος, ναι, αλλά μήπως πρέπει επισήμως κάτι να γίνεται καθημερινά, γιατί βλέπω. Για προστασία. Ναι, για προστασία κιόλας. Και οι γιατροί δεν είναι σε θέση να το κάνουν καθημερινά, να βγάζουν ανακοινωθέν. Όταν ένας γιατρός θα βγει, ξέρει να γίνει. Η Σάντρα, ας πούμε, παράδειγμα, λέει: παιδιά, κάθε μέρα σε 11 ώρα θα σας δίνω εγώ τι πρέπει να βγει. Δεν είναι καλό όμως αυτό να συμβαίνει κάθε μέρα. Για μένα, πραγματικά, όλη αυτή τη μάχη που δίνει ο Δημήτρης. Και ευχόμαστε όλοι μέσα από την καρδιά μας να βγει νικητής, να βγει γερός και δυνατός και να επανέλθει. Πρέπει να κάνουμε λίγο ησυχία και να αφήσουμε αυτό. Να δώσει τη δική του μάχη, να βοηθήσουν οι γιατροί που εκείνοι ξέρουν τι μπορούν να κάνουν για να τον βοηθήσουν τον άνθρωπο να επανέλθει. Και να κάνουμε λίγο ησυχία ότι έχουμε ενδιαφέρον και αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτό το αναπάντεχο και πολύ ξαφνικό το οποίο του συνέβη. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Αλλά από εκεί και πέρα. Θέλει και λίγο σιωπή. Σωστότερη λέξη, είπες. Με σεβασμό. Σωστή διαχείριση, θα έλεγα εγώ, και όχι σιωπή. Δεν είναι μόνο θέμα διαχείρισης, γιατί είναι σαν να υποχρεώνουμε ανθρώπους που έχουν να δώσουν τη μάχη τους αυτή τη στιγμή, ντε και καλά, είτε και η σύζυγος, είτε το παιδί, είτε η Σάντρα που είναι άμεση συνεργάτη, θα να πρέπει κάθε μέρα να βγάζουν κοινό ανακοινωθέν, ιατρικό ανακοινωθέν. Δεν υπάρχει λόγο. Πρέπει να βγάζει κάτι, παιδιά. Πρέπει, εκείνοι ξέρουν. Γι' αυτό είπα για την κυρία Παγώνη, γιατί η κυρία Παγώνη έχει μιλήσει δημόσια. Σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ξέρει και ο κόσμος. Τα κοντινά πρόσωπα δεν έχουν και το ψυχικό σθένος να κάθονται να. Σαντρά, χωρίς να θέλω να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί καταλαβαίνω και η θέση σου είναι δύσκολη και θέλεις και εσύ να σεβαστείς και την οικογένεια του Δημήτρη. Η αδερφή του και η γυναίκα του και η μικρή του αντέχουνε. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω από το ότι
Σωστό είναι εν μέρει αυτό που λέει ο Θοδωρής. Όμως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Έτσι. Είναι σε μια σταθερή κατάσταση. Όταν θα αλλάξει κάτι, εννοώ που να έχει ένα νόημα να υποθεί, ευχαρίστως να υποθεί. Γιατί να σας πω ειλικρινά, επειδή εγώ είμαι πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά και έχω δουλέψει με πάρα πολλού καλλιτέχνες, πρώτη φορά σας μιλάω πολύ ειλικρινά, πρώτη φορά βλέπω έναν καλλιτέχνη να τον αγαπάνε τόσο πολύ. Δεν μιλάω να τον συμπαθούν, να τον αγαπάνε πραγματικά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έκανε, διέγραψε μια πολύ καλή και καθαρή διαδρομή. Νομίζω ότι δεν απασχόλησε ποτέ, δεν βγήκε ποτέ κανένας να μπει σε ίντριγκες, να μπει σε λόγια, δημόσιους διαλόγους. Έκανε τη δουλειά του πάντα ήσυχος και στοχοπροσιλωμένος. Και αυτό που μάθαμε τώρα με το που επέστρεψε στο Just και πήραμε όλοι έτσι, χαρήκαμε που τον ξαναείδαμε. Εμείς ήταν Τρίτη που ήρθε καλεσμένο στο πλατό Σάντρα, ναι. Και κάναμε αυτή την κουβέντα. Τα επόμενα σχέδια, έλεγε τώρα από εδώ και πέρα θα βγω, θέλω να ξανατραγουδήσω. Ναι, σταμάτησα λίγο, το άφησα σε δεύτερη μοίρα το καλλιτεχνικό μου, αλλά τώρα μου ξαναγεννήθηκε. Και είχε πολύ όρεξη για την επόμενη μέρα. Εντάξει. Παιδιά, αυτά συμβαίνουν. Θα γίνει καλά ο Δημήτρης, θα σταθεί στα πόδια του πάρα πολύ σύντομα. Αυτό έχω να σας πω. Το πιστεύουμε όλοι, Σάντρα, το νιώθουμε, και το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε και το θέλουμε. Το ξέρω, Θοδωρή μου, το ξέρω, παιδιά, γιατί όλοι το ξέρετε πολλά χρόνια τον Δημήτρη. Έτσι. Και έχετε πολύ καλή σχέση μαζί. Δεν τον αγαπάει τυχαία κόσμος, διακριτικός και αξιοπρεπής, επί 30 χρόνια καριέρας, μην το ξεχνάμε. Ακριβώς. Διακριτικός και αξιοπρεπής πάντα. Έτσι. Οπότε αυτό που έχω να σας πούμε και αυτό που γράφετε τώρα είναι σταθερός. Και όπως είπε και ο γιατρός, ο θεράπων γιατρός στην Κατερίνα, που κανονικά είναι ο μόνος που έχει δικαίωμα να μιλάει, εννοώ δηλαδή σε σχέση με τα ιατρικά ανακοινωθέντα κλπ, ότι ο κάθε ασθενής, επειδή είναι ένας μοναδικός οργανισμός, θέλει το δικό του χρόνο. Σωστό. Και είναι τόσο απλό. Και έχει όλο τον χρόνο να δώσει τη δική του μάχη. Εμείς προσευχόμαστε, ανάβουμε ένα κεράκι για τον Δημήτρη, του στέλνουμε όλη την αγάπη μας και τη θετική μας ενέργεια για να τα καταφέρει, να του δώσει δύναμη σε αυτή τη μάχη που δίνει. Σκεφτόμαστε θετικά και περιμένουμε κάθε λεπτό και κάθε ώρα που περνάει να έρθει το καλό νέο και να ξέρουμε ότι ο Δημήτρης είναι και πάλι καλά και κέρδισε αυτή τη μάχη. Την αγάπη μας και στην Κατερίνα και στην κορούλα τους και στην αδερφή του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγήκε σήμερα και διευκρίνησες όλα αυτά τα οποία έπρεπε να διευκρινιστούν. Γιατί είναι σωστό να συμβαίνει αυτό, ιδιαίτερα σε τόσο σημαντικά και σοβαρά θέματα όπως είναι θέματα υγείας. Έτσι, ιερά. Εγώ σας ευχαριστώ. Την αγάπη μας, Σάντρα. Γεια σου, Σάντρα. Σε και από μένα, την αγάπη μου σε όλους. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Γεια σου, καλή δύναμη. Σάντρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Αυτό να σκεφτόμαστε, να δώσουμε τη θετική μας σκέψη σε αυτόν τον άνθρωπο για μένα. Παιδιά, και να περιμένουμε τη στιγμή που θα διαβάσουμε κάτι που θα ισχύει και θα έχει αυτόν τον ωραίο και χαρούμενο τίτλο. Τα κατάφερε ο Δημήτρης, αποσωληνώθηκε, βγαίνει έξω και σύντομα θα είναι κοντά μας. Και όλοι μας να προσέχουμε όταν υπάρχουν παιδιά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και άνθρωποι είναι. Η διαχείριση μια τέτοια σύγκριση. Για η σύζυγό του, παιδιά, η οικογένειά του. Η διαχείριση με τέτοια σύγκριση. Αυτό που είπαμε είναι πολύ σωστό, η Σάντρα. Όταν πονά η γυναίκα, όταν πονάει, ξέρει ότι είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ακούει τον ιατρό. Το γιατρό. Της λέει ότι παραμένει κρίσιμη. Κατά σταθερή όμως. Έχουμε αυτή την ελπίδα. Είναι αυτό συμβαίνει. Και διαβάζει μετά όλο αυτό το πράγμα και συμβαίνει γύρω της. Πώς να μην επηρεαστεί. Να κρατήσουμε ένα πράγμα που πει Σάντρα που είναι το σημαντικότερο. Να κρατήσουμε ένα πράγμα να το ακούνε και τα site και να ηρεμήσουμε γενικά όταν κάποιος δίνει μία μάχη ζωής, ότι όταν υπάρχει κάτι να υποθεί καλό ή ομιγέννητο δυσάρεστο, τότε θα βγει η οικογένεια να μιλήσει ή ο εκπρόσωπος που είναι. Δεν είναι θέμα για κλικ. Δεν είναι θέμα για κλικ. Ναι. Και προφανώς έγινε αυτό χθες. Ένας έγραψε και μετά έγινε η αναπαραγωγή. Το βλέπουμε. Όλοι. Έτσι έγινε. Παίρνουν copy-paste και ημένα ολόκληρο. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Το έχουμε δει να πεθαίνουν ανθρώπους. Δεν επιτρέπεται να γίνεται όμως σε θέματα υγείας. Επειδή είμαστε δημοσιογράφοι και είναι μεγάλο site, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι μπορεί και ένα site να έχει τις πηγές του όμως. Μπορεί να είναι και ένα ρεπορτάζ το οποίο να ήταν ελαφρυμένο. Ακριβώς. Έχουν γίνει αυτά πολλές φορές. Αλλά διαψεύδεται το ρεπορτάζ αυτό σήμερα. Να διασταυρώνεται. Εντάξει.
Και η οικογένεια θα μιλάει όταν πρέπει. Όπως λοιπόν, διάψω, να προχωρήσουμε, παιδάκια μου αγαπημένα, και πάμε στον Ηλία Σκουλά, το αγόρι μας, το οποίο συνάντησε χθες τη Δανάη Μπάρκα. Του μίλησε για το τηλεοπτικό της μέλλον, όσα μπορούσε να του πει τουλάχιστον, αλλά και για τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, ο οποίος έδωσε και αυτός. Είχε μια περιπέτεια με την υγεία του, αλλά είναι το τέλος καλό, όλα καλά. Πάμε να δούμε τι του είπε η Δανάη στον Ηλία. Βραδινή έξοδο, πώς ήρθα να κλείσεις σπίτι την κυρία Βανδύ. Είμαστε για το Βασίλη. Είναι εδώ ο Βασίλης, παίζει μουσική και ήρθαμε όλοι. Ο κ. Χατζηπαναγιώτης πώς είναι με την υγεία του, είναι καλή? Καλά, μια χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επιστρέψει άμεσα στο θέατρο? Αυτό δεν το ξέρω, θα εξαρτηθεί από αυτά που θα μας πούν οι γιατροί. Ελπίζω ναι, γιατί το θέλει. Τηλεοπτικά, έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις για τη νέα σεζόν, κυρία Μπάρκα? Αυτά τώρα δεν ξέρετε καλύτερα ότι δεν μπορούν να υποθούν από άλλα. Από άλλους ανθρώπους και άλλα στόματα εκτός από το ίδιο το κανάλι. Οπότε θα περιμένουμε το Μέγκα το καλό. Για το πρόωρο τέλος της κυρίας Μελέτη, έχετε κάποιο σχόλιο εσείς? Γιατί είδαμε ότι θα μας αποχαιρετήσει λίγο νωρίτερα από το τέλος της φετινής σεζόν. Τι σχόλιο να έχω? Δεν νομίζω ότι κρίνεται κάτι από κάτι το οποίο αποφασίστηκε μεταξύ του καναλιού και της Ελεονόρας. Η Ελεονόρα, όπως και όλη η παρέα, έχουν αποδείξει πόσο σπουδαία είναι στη δουλειά τους. Αλίμον αν κρίνουμε τους ανθρώπους από πράγματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα και όχι με κάτι άλλο. Δεν έχω λόγο να έχω σχόλιο. Επειδή έχει ακουστεί ότι κάποιες από τις κυρίες του Μέγκα Καλημέρα θα προωθηθούν σε άλλες παραγωγές, εσείς έχετε ακούσει κάτι, ούτε η κυρία Γραμμέλη, ούτε η κυρία Πετρουτσέλη να έρθει στην εκπομπή σας? Τα ακούω τώρα, ενώ ότι συζητιέται. Γενικά, επειδή τρέχουμε πάρα πολύ με διάφορα άλλα θέματα και κυρίως με τον Χρήστο αυτές τις μέρες, δεν ξέρω τίποτα τέτοιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπάρκα. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια σας. Μπράβο στον Ηλία μας, ευγενέστατη η Δανάη. Περαστικά να πούμε και στον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Περνάει την πιο δύσκολη φάση στην ελληνική τηλεόραση. Είναι ένα κορίτσι το οποίο αυτή τη στιγμή ακούει από όλα τα μίντια, από όλα τα μέσα ότι η εκπομπή της τελειώνει. Και ότι έχει μεταφερθεί Κυριακή. Ένα σενάριο το οποίο. Θοδωρή, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Δεν εννοώ ότι το έχουν ζήσει πάρα πολλοί παρουσιαστές. Το έχω ζήσει και εγώ στην εκπομπή που ήμουν. Και η Δανάη το έχει ξαναζήσει. Είναι τέτοιο το ρεπορτάζ, δηλαδή, που μπορεί μερικά να ισχύουν και πολλά που δεν ισχύουν. Αυτά θα δείξουμε. Δυστυχώς τα σενάρια αυτά είναι υπαρκτά. Η Δανάη το έχει ακούσει, αν θυμάστε, και την πρώτη χρονιά. Βέβαια. Τα σενάρια αυτά όμως. Και εδώ είναι ο Νίκος. Να το πει και αυτός, ότι είναι δυστυχώς υπαρκτά. Είναι σκέψεις οι οποίες γίνονται. Οι σκέψεις πολλές φορές δεν υλοποιούνται. Δεν είναι μόνο σκέψεις, είναι συσκέψεις το δωρεάν για την ακρίβεια. Ότι δέρνουν τα νούμερα, παιδιά. Όταν ο κόσμος ακούει ότι σταματάει μια εκπομπή ή κόβεται, αρχίζουν να πέφτουν τα νούμερα γιατί σου λέει: εγώ έχω ταυτιστεί με αυτούς, φεύγουν, πάω αλλού. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημο, το κάνουμε. Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος ασχολείται τόσο πολύ, για να είμαι ειλικρινής, με το ρεπορτάζ που μπορεί να συζητάμε εμείς κάθε μέρα. Γιατί και εμείς τη μια μέρα θα πούμε κάτι, την άλλη μέρα δεν θα ισχύει αυτό που είπαμε την προηγούμενη, θα αναιρεθεί από ένα καινούριο ρεπορτάζ. Και έχει μπερδευτεί και ο κόσμος. Εμένα κόσμος... πιο πολύ συγγνώμη με ρωτάνε για την προσωπική ζωή της Δανάης παρά για το τηλεοπτικό της μέλλον. Δηλαδή, είναι η αλήθεια. Για να λέμε αλήθειες εδώ. Ότι πάει στο Σαββατοκύριακο και δεν θα πάει και τελικά θα. Είναι ακούγονται τόσο πολλά που και ο κόσμος και εμείς μπερδευόμαστε πολλές φορές. Για να πούμε και κάτι άλλο, επειδή λέμε κόβεται η εκπομπή της, το να φύγει κάποιος από το καθημερινό και να πάει στο Σαββατοκύριακο δεν είναι αρνητικό. Όχι. Γιατί όχι αυτό βέβαια. Ακούγεται κυρίως. Όχι βέβαια. Γιατί Δανάη δεν ακούγεται δηλαδή ότι κόβεται. Ούτε συμβόλαιο λίγη. Γιατί το κόβεται έχει και λίγο μια χρειά. Απόλυση. Έχει συμβόλαιο ένα συν ένα, να πούμε έτσι. Το Σαββατοκύριακο μπορεί να τη βγει σε πάρα πολύ καλά. Μπορεί να πάρω, θέλετε κάτι άλλο. Μπορεί να πάρω θέση στην προσωπική ζωή αυτά που συμβαίνουν. Είναι κρίμα και άδικο γιατί τα social media έχουν ισοπεδώσει κόσμο και κοσμάκι. Και είναι ένα από τα κορίτσια το οποίο είναι ισοπεδωμένο. Και αυτό το τονίζω γιατί τα social media παίζουν έναν ιδιαίτερα αρνητικό ρόλο και η προσωπική ζωή των ανθρώπων μεγενθύνεται με άσχημο τρόπο. Υπάρχει ένα λάθο. Φυσικά τα social media κάνουν τέρατα, το έχουμε πει επανειλημμένα και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 100 προφίλ ο καθένας, αλλά παίζει ρόλο τι δικαιώματα δίνουμε στα social media. Πάντως καλά έκανε και έζησε η Δανάη από κάτω τα σχόλια, γιατί πολλά υποθέτει. Νίκο, όταν σε ρωτάνε... Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης πάει όντως καλύτερα στην υγεία του, δεν θα επιστρέψει στο θέατρο. Είναι ο Αντώνης Λουδάρος που τον αντικαθιστά και το καλοκαίρι η παράσταση θα κάνει και περιοδεία. Εκεί θέλουμε να γυρίσει ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Και όταν λέει και για τα άτομα που θα απορροφηθούν, που είναι κάτι που το ευχηθήκαμε από την πρώτη στιγμή, γιατί είναι όλοι άξιοι οι συνάδελφοι, οι άνθρωποι που είναι στην εκπομπή της
Ελεονόρας, αυτό είναι το πολύ ιδανικό σενάριο για μένα. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσει η σεζόν, το συμβόλαιό τους να απορροφηθούν σε άλλες εκπομπές. Ειδικά η Φλωρίντα αποκλείεται όμως. Γιατί λόγω της σχέσης της με την Ελεονόρα, επειδή επέστρεψε γι' αυτό στην εκπομπή. Ακριβώς. Ναι, είναι άλλο όμως να μην θέλει να πάει αλλού. Δεν θέλει όμως. Είναι άλλο να μην θέλει και άλλο να μην την πάνε αλλού το κανάλι, παιδιά. Και θα κρυθεί το θέμα. Δεν ποτέ ίδια, δεν θα το ζητούσαν καν. Να κρυθεί λοιπόν το αν θα γίνει σωστά η δουλειά αυτή ή όχι, εφόσον δούμε τα παιδιά αυτά κάπου. Γιατί ωραία βγαίνει επικοινωνιακά ότι θα απορροφηθούν σε εκπομπές. Έχει τύχει και σε μένα να έχω φύγει από εκπομπή και να μου πούνε θα σε απορροφήσουμε αλλού και με απορροφήσουν στο σπίτι. Θα δεχτούν και όλα. Είναι, δηλαδή, να είναι... πάνε κάπου αλλού πριν τελειώσει η σεζόν. Συγγνώμη, δεν δουλεύουν για τα λεφτά. Άμα τα πάρει τα λεφτά, κάτσε λοιπόν σπίτι και εκπαιδεύει. Όχι άλλο λέω. Το κανάλι βγάζει μια πολύ ωραία εικόνα ότι θα απορροφηθούν. Εγώ περιμένω το δω να γίνει. Ναι, αλλά αυτό που λέω θα το ρίξω όμω είναι σημαντικό. Και λε, θα δουλέψει με την Έλενα. Και μετά σου λένε θα δουλεύει με την Ελένη. Και την Ελένη δεν την αντέχει το είναι σου. Πόσο εύκολο είναι να αντέξει 4 μήνε ακόμα και να υπομείνει αυτό το αν όμω πληρώνεσαι. Αυτό είπε μέσω στην σαφώ ο Θοδωρής. Αν όμω πληρώνεσαι και εξακολουθεί μέχρι την ημερομηνία που λήγει η σύμβασή σου να πληρώνεσαι, μια χαρά πληρώνεσαι και είναι ναι, και ξεκούραστο. Αυτό, παιδιά, είναι δεν καίγεσαι και λίγο. Αυτό. Μπορεί να καεί και λίγο, αν πα σε λάθος εκπομπή. Σωστό. Έτσι, είναι επαγγελματίες. Όλα είναι δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό και θέλει ψυχραιμία γίνεται διαχειριστής. Ο Ηλίας συνάντησε την Δανάη Μπάρκα στο έξω από το μαγαζί που έπαιζε μουσική ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, με τον οποίο είναι πάρα πολύ φίλοι. Και εκεί ήταν και η Δέσποινα Βανδύ. Την είδε ο Ιάκος χωρίς τον Βασίλη Μπισμπίκη, εγώ να σου πω. Και δεν ξέρω, βάζει λίγο το πλάσμα. Δεν έχει για μένα, δεν έχουν κολλήσει με μονοτική ταινία. Εμένα μου αρέσει το λέω σε εσένα. Χωρίς τον Βασίλη Μπισμπίκη. Δεν το ξέρει. Να ξεκουραστεί και άλλο γιατί δεν ήταν αυτή. Κάτσε και έχω το δεύτερο κουμπάρο τώρα. Περίμενε. Αν θα μα το πει, περίμενε λίγο να δούμε το πλάνο. Μπαίνει η Δέσποινα, είναι και ένα από τα αγαπημένα. Εμένα της μαγαζιά, πόσο ξέρω στην Αθήνα το συγκεκριμένο. Είναι παρέα όλοι εκεί και αυτοί που έχουν το μαγαζί είναι μια ομάδα πάρα πολύ δεμένη και βρίσκονται συχνά στο συγκεκριμένο μαγαζί. Ο Χαραλαμπόπουλος που διάπαιζε μουσική. Ναι, παίζει. Κάνει τέλειο. Ναι, πολύ καλό. Εννοείται. Για εμάς ειδικά που παίζαμε μουσική, εγώ στο παρελθόν τουλάχιστον. Έχει να παίξει το παρελθόν. Στο Ψηρή είναι καλά. Στο Ψηρή είναι, κατάλαβα. Που είναι, πηγαίνω κι εγώ εκεί, μου αρέσει πολύ. Δίπλα από το αποθήκη. Λοιπόν, γλυκό φίλε και στη Δέσποινα και στον Ηλιάκο μας και πάμε σε ένα χωρισμό. Δεν τον... να ακούσετε δεν θα πείτε κουμπάρο. Δεν πειράζει. Όχι, έλα. Όχι. Κάτσε, κάνουμε αγωνία τώρα. Όχι, έχουμε περιέργεια. Όχι, θα τα πεις. Θα σου πω πριν τώρα, πες το κουμπάρο. Θα τα πεις. Ξέχασα, τι είναι αυτό. Λίκο, πες το κουμπάρο. Για πες. Παιδιά, αυτή η κουπέλα. Φοβάται συνέχεια, μην παρεξηγηθεί κάποιο. Έχω βραχνιάσει κιόλα σήμερα, συγγνώμη. Φαντάζομαι έχω περάσει. Μαζί με τον Μανώλη Κονταρό, λοιπόν, πώς τον κουμπάρο στο δεύτερο. Λοιπόν, ειδικέ μου πληροφορίε λένε ότι όταν γίνει αυτό ο γάμο, που δεν θα γίνει φέτο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θα γίνει στην Κρήτη. Θα υπάρχει ένα πάρα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, τον οποίο τον λέει ήδη κουμπάρο ο Βασίλη Μπισμπίκη. Α, κάνε quiz. Ναι, φορά γυαλιά. Έχει σχέση και με το Open. Α, εντάξει, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Όχι, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Ποιο είναι η απίστευτη καταπληκτική σχέση που έχει η Δέσποινα με έναν άνθρωπο έχει βαφτίσει και παιδί. Έτσι. Ο Κώστας, ο Καπετανίδης. Ο Κώστας, ο Καπετανίδης. Θα κάνουμε διπλή κουμπαριά. Ωραίο. Δεν θα είναι μόνο ένα κουμπάρο, εγώ νομίζω θα έχει πολλού. Θα είναι και ο Κονταρό, νομίζω. Γιατί το είδαμε στην Ελλάδα. Είναι έξυπνο όλο αυτό, γιατί ο Κονταρό θα τραγουδίζει δωρεάν. Ο Καπετανίδης θα κάνει τραγουδίζει. Ο γάμο όταν γίνει, εγώ πιστεύω ότι πάμε για το 25. Είναι και δίσεκτο νομίζω το 24. Δεν είναι τόσο γάμο φέτο. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει το 25 σε πολύ στενό κύκλο και θα ακολουθήσει ένα πολύ μεγάλο γλέντι. Που εκεί θα είναι περισσότεροι καλεσμένοι. Δηλαδή στην τελετή θα είναι λίγοι καλεσμένοι. Ή θα περάσουμε τα παλιά. Όπως από το γάμο, security, αυτό φασαρία στο παιδί. Παιδιά, από την εξωστρέφεια αυτού του ζευγαριού και από το πώς έχει διαχειριστεί τον έρωτά του και πώς τον έχει μοιραστεί, δεν νομίζω ότι ο γάμος τους θα είναι... Θα γίνει γλέντι, θα είναι μεγάλο. Γλέντι, ο γάμος θα είναι γλέντι. Θα δούμε. Σαν να το βλέπω να το χορεύει σε πολύ λίγο κόσμο. Μη μάθουμε μια μέρα το γλέντι, το οποίο σημαίνει ανοιχτό. Να τα λέμε αυτά. Κερακές μπολ. Λοιπόν, πάμε στο χωρισμό αυτόν που μάθαμε τα προηγούμενα 24 ώρα και μιλάω για το χωρισμό της Μαρίας Αντωνά από τον Άρη Σοηλέδη. 7 χρόνια μετά τα παιδιά αποφασίζουν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στη ζωή και μιλάμε για έναν έρωτα τον οποίο γνωρίσαμε και τηλεοπτικά και μέσα από τις δικές τους εξομολογήσεις και μέσα από τις δικές τους συνεντεύξεις. Πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο περιλαμβάνει στιγμές που και οι δύο επέλεξαν να μιλήσουν με πολύ πολύ αγάπη ο ένας για τον άλλον, αλλά και τα όσα γίνονται σήμερα και πώς επικοινώνησε και το ίδιο το ζευγάρι. Την απόφαση του χωρισμού τους, την κρίση που περνούν, ό,τι και να είναι αυτό. Λίγο
λίγο πριν το γάμο, χωρισμός. Σαν βόμβα έσκασε ο χωρισμός για ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζευγάρια της εγχώρια showbiz. Ο Άρης Ολέδης και η Μαρία Αντωνά εδώ και αρκετές ημέρες ακολουθούν χωριστούς δρόμους, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ως τώρα από καμία πλευρά ο πραγματικός λόγος. Η γνωριμία τους κρατά από το 2014, όπου ο Άρης Ολέδης, σε ένα νυχτερινό μπαρ που έπαιζε μουσική η Μαρία Αντωνά, της έστειλε μήνυμα για την ενδεχόμενη γνωριμία τους, χωρίς όμως εκείνη άλλα σχέδια για αυτούς και λίγα χρόνια μετά συναντιούνται και αρχίζει το ειδύλιο μιας φλογερής σχέσης με τους ίδιους να μοιράζονται αρκετές στιγμές από την καθημερινότητά τους. Καλημέρα. Ο ένας δίπλα στον άλλον να υποστηρίζει κάθε του κίνηση. Εντύπωση είχε προκαλέσει και το στιγμιότυπο στο τελικό του Survivor, τη στιγμή που ανακοινώνεται ο νικητής, με τον Άρη Σολέδη να βρίσκεται δεύτερος και το Στάθη Σχίζα να σηκώνει το τρόπαιο. Ο νικητής του φετινού Survivor είναι ο Στάθη Σχίζα! Όλα αυτά τα 7 χρόνια κοινού βίου και με τους ίδιους να έχουν γνωστοποιήσει πως βρίσκονται ολοένα και πιο κοντά να ανέβουν τα σκαλιά της Εκκλησίας, αλλά πάντοτε να μην γίνεται γνωστό ο λόγος που καθυστερεί το γάμος, κανείς δεν περίμενε τις τελευταίες εξελίξεις που αναφέρουν πως το ζευγάρι μένουν χωριστά. Υπάρχει μια κρίση, ας το πούμε, στη σχέση. Δεν είμαι τώρα εγώ αυτός. Ειλικρινά δεν θέλω εγώ να το επικοινωνήσω αν αυτό θα μείνει, θα είναι μόνιμο αν τα παιδιά χωρίζουν. Άρα μπορεί να είναι και μια προσωρινή κρίση. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Και υπάρχει αυτή η κρίση, έχει απομακρυνθεί το ζευγάρι, δεν μένουν μαζί. Α, έχει φύγει από το σπίτι κάποιος από τους δύο. Η Μαρία. Οι ίδιοι δεν έχουν πάρει καμία θέση δημοσίως, ανακοινώνοντας το λόγο που τους οδήγησε στη ρήξη. Μα τι γίνεται, το επιβεβαιώ. Ειλικρινά, θέλω να σας πω ότι πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και για τον κόσμο που έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Επειδή βρίσκομαι όμως σε μια πολύ περίεργη προσωπική φάση, δεν θα ήθελα να κάνω κάποια δήλωση, αλλά πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι που δεν περιμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μεσά γυναίκα, θα κάνεις επανασύνδεση ή βάζεις τελεία σε αυτά τα 7 χρόνια. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω με όλη μου την καλή διάθεση να σεβαστείτε λίγο την κατάσταση γενικότερα και να μην βγαίνει ο καθένας σε εκπομπές, site κτλ. Και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Να αφήσουμε λίγο τα πράγματα να κυλήσουν, γιατί έχω ακούσει απίστευτα πράγματα, απίστευτες ιστορίες, οι οποίες δεν είναι παρά μόνο της φαντασίας σας. Αυτό από εμένα. Καλή συνέχεια σε όλους. Φιλάκια. Απλώς λιτός και η Μαρία πέφυγε να απαντήσει εχθές στους δημοσιογράφους. Εγώ δεν καταλαβαίνω την έκρηξή του, αν με ρωτάς. Μπράβο. Ναι, ναι. Κοίτα, δεν έχει υποθεί κάτι βαρύ. Κάτι βαρύ δημόσια δεν έχει ακούσει. Τώρα σε παρέ. Ένα που μίλησε και νομίζω και ο Λάμπρος. Και ο Λάμπρος. Ναι, που μίλησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Από ό,τι διάβασα και είδα μετά στην επαγωγή, δεν είπανε. Εδώ υπάρχουν παιδιά όμως ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν μπορούμε να έχουμε επιλεκτική δημοσιότητα. Δηλαδή, είναι ένα ζευγάρι πολύ διαφημισμένο. Είχαμε μάθει πότε θα ραφεί το νηφικό, πότε θα γίνει ο γάμος. Ναι, είχαμε μάθει τα πάντα. Θεωρώ ότι επικοινωνιακά δεν το κάνουν σωστά, γιατί θα έπρεπε. Να μην συμπεριφέρονται στο τι σας έπιασε ξαφνικά και ασχολείστε όλοι μαζί είναι μας. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, έχεις δίκιο. Από την άλλη μεριά, συμφωνώ σε αυτό που λες εν μέρη, από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι μια φάση που και οι δύο δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί. Άρα λοιπόν, εκεί δεν μπορείς να πάρεις. Τι είναι. Μα δεν ακούστηκε τίποτα, παιδιά. Εδώ πέρα μιλάμε. Ναι, ακούστε λίγο, γιατί συμφωνώ απόλυτα. Σεβόμαστε πάντα τους χωρισμούς. Σεβόμαστε πάντα τους χωρισμούς και εννοείται πως οι άνθρωποι και τα συναισθήματα είναι πάνω απ' όλα. Αλλά να έχει ακουστεί κάτι. Να έχουμε πει ότι α, τον έπιασε μετά. Δε. Α, εδώ είναι ένα. Εμείς τουλάχιστον εχθές λέγαμε ότι μετά από 7 χρόνια το ζευγάρι έδωσε τίτλους. Δεν είπαμε κάτι παραπάνω για να υπάρχει αυτή η αλλά στο survivor ακούγαμε θα βγω έξω. Δηλαδή ακούγαμε συνέχεια μία έκρηξη.
κάνουν τα παιδιά. Αλλά... Ναι, αλλά δεν θέλουμε και απαντήσεις. Από τη στιγμή που περιμέναμε όταν βγει έξω δεν είναι θέμα, Αντωνά, δεν είναι θέμα απόλυτα αν θέλουμε απαντήσεις. Το θέμα είναι ότι, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό, ότι τα ζευγάρια που έχουν προβληθεί και που από κάποια στιγμή και μετά η σχέση που προβάλλεται αποφέρει και κέρδος σε διάφορα επίπεδα. Δεν μιλάω ειδικά για τα συγκεκριμένα παιδιά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν εργαλειοποιήσει τη σχέση τους κατά καιρούς της ομπής. Να είναι λοιπόν προετοιμασμένοι ότι όπως εργαλειοποιείς τη σχέση, έτσι και ο χωρισμός σου, αν μη τι άλλο, θα πάρει μια λεπτό από όλη τη δημοσιότητα. Με ενόχλησε το μακρύ και το κοντό που είπε. Ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του. Ναι, αλλά και από εσάς το μακρύ και το κοντό σας ακούγαμε. Μα δεν υπόθηκε το μακρύ και το κοντό, παιδιά. Δεν υπόθηκε τίποτα. Αυτό το θέλω. Να απαντήσει χωρίς λόγο και χωρίς να έχει γίνει ουσία. Δηλαδή, σηκώθηκε μια σκόνη εκεί που δεν έχει φύγει το κοντό. Κοίτα, επειδή δεν ήταν και τόσο βελούδινος χωρισμός, αυτό τουλάχιστον γνωρίζω εγώ. Πολιτισμένος μεν, σίγουρα πολιτισμένος χωρισμός μεν, αλλά όχι τόσο βελούδινος. Παιδιά, τώρα είναι δυνατόν ξαφνικά να χαλάει έτσι κάτι απλά επειδή κουραστήκαμε και είπαμε να γυρίσουμε σελίδα. Οι πονηροί υποψιασμένοι έχουμε ζήσει πέρυσι την ιστορία με το Survivor που εντάξει δεν ισχύει, οκ, με τη Σοφιάνα είχαν γίνει ένα σωρό περιστατικά. Ναι, ναι, ήδη στο χάσαμε. Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι από τη στιγμή που έχουμε, βγάζουν κάποιοι κάποια συμπεράσματα, γιατί δεν παίρνουν κάποιες απαντήσεις, ας πούμε ότι είμαστε κάτι να μας δώσει κάποιο στοιχείο. Κρίση, ναι. Γιατί όλοι λέμε, α, τότε είχε γίνει αυτό, δεν είχε γίνει ο γάμος, δηλαδή βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Δεν είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν για ποιο λόγο. Ούτε να θέλουν να χωρίσουν. Όχι, να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Εκεί σέβεσαι τα χρόνια που έχει περάσει και δεν θες να θίξει την άλλη πλευρά. Δεν είναι κρυμμένη σχέση. Και την επιλογή του καθενός να διαχειρίζει τα πράγματα στη ζωή του όπως θέλει. Σαν άνθρωποι. Απέναντι σε μια σχέση 7 ετών, παιδιά τα οποία έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ, το να χωρίζουν είναι στενάχωρο πάρα πολύ. Εγώ να σας πω ότι όταν άκουσα ότι, ότι υπάρχει πιθανότητα να έχει, υπάρχει οριστικός χωρισμός, εγώ στεναχωρήθηκα. Δεν είναι πάντα στενάχωρο. Καμιά φορά υπάρχουν χωρισμοί που είναι καλό να γίνονται εγκαίρως πριν το γάμο και τα παιδιά, ας πούμε. Εγώ μαθαίνω ότι η Μαρία είναι μια χαρά. Αυτό πάντως. Η Μαρία. Μια χαρά. Φαίνεται αυτό και. Είναι μια χαρά. Πάντως το Survivor έλειωνε. Πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι θα βγουν έξω και θα παντρευτούν αμέσως. Καλά, παιδιά, αυτά λάζουν σχέσεις. Χαλτώνονται και τα συναισθήματα γιατί είσαι πολλές ώρες μόνος. Αυτό που μένει πίσω, παιδιά, είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και δηλαδή, η Μαρία έμεινε πίσω όταν πήγε και ο Άρης. Το έχουν ζήσει όχι, και οι σε αυτό το χωρισμό λένε ότι πίσω έμεινε ο Άρης. Τώρα τι λένε, εκεί ξέρουν καλύτερα. Παιδιά, να δούμε τι λέει και ο στενός φίλος ζευγαριού Λάμπρος Κωνσταντάρας για το θέμα. Αλλά και για το τηλεοπτικό του μέλλον φυσικά. Για να δούμε. Έσκασε μια μεγάλη είδηση για το χωρισμό της Μαρίας Αντωνάς και του Άρη Σοηλέδη. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις εσύ κάτι. Δεν γνωρίζω. Και να γνωρίζω δεν θα σου πω, είναι φίλοι με τα παιδιά. Γι' αυτό σε ρωτάω, επειδή σίγουρα έχεις μια οικειότητα, μπορεί να έχεις μιλήσει ήδη μαζί του. Δεν θα πω τίποτα. Επειδή είδαμε ότι στην αρχή έγιναν κάποια unfollow, μετά ξανακάναν follow, όμως παρόλα αυτά οι κοινές τους φωτογραφίες λείπουν από τα προφίλ του στο Instagram. Είναι πολύ δύσκολη θέση μου, δεν ξέρω. Ό,τι είδατε κι εσείς, είδα και εγώ, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Επειδή μου θέλω να σε ρωτήσω, αν ήξερες τουλάχιστον ότι περνούσαν κάποια κρίση μετά από το Survivor που επέστρεψε και η Μαρία, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν ήξερα κάτι. Ήταν όλα καλά, δηλαδή. Δεν θα σου λέω κάτι. Αφορά σε δύο φίλους μου και δεν θέλω καθόλου να πω τίποτα. Να είναι καλά, ό,τι αποφασίσουν να κάνουν. Επειδή πηγαίναν και για γάμο, ξέραμε γι' αυτό. Ό,τι ξέρατε εσείς, τα ίδια ξέραμε κι εμείς. Ξανακούσαμε πάλι σε ρεπορτάζ από τη νέα σεζόν για τον κύριο Πορτοσάλτε να πάει στη ζώνη 12-2. Δεν ξέρω αν έχετε συζητήσει κάτι με τη ΦΕΗ γι' αυτό. Δεν είναι κάτι επίσημο. Αν είναι κάτι επίσημο, θα... ελπίζω να μαθηθεί με τον επίσημο τρόπο, όπως τα μαθαίνουμε όλα. Αλλά από εκεί πέρα, εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δηλαδή και χθες προχθές πάλι που με ρώτησε κάποιος συνάδελφος, δεν έχω κάποια ενημέρωση, δεν έχουμε. Οπότε ό,τι είναι να κάνει το κανάλι, ας το κάνει. Απλά εμείς δεν ξέρουμε ακόμα κάτι. Σε περίπτωση που όντως γίνει αυτό στο μέλλον, εσείς με τη ΦΕΗ τι θα κάνατε ιδανικά, θα πηγαίνατε σε κάποια άλλη ώρα, σε κάποια άλλη ζώνη? Τώρα με ρωτάζεις να σου κάνω διευθύνσεις προγράμματος του Skype που δεν μπορώ να σου το κάνω. Θα δούμε. Όλο αυτό που έγινε με την Ελεονόρα Μελέτη, πώς το είδες, σε άγχωσε καθόλου, σε στεναχώρησε? Γιατί να με αγχώσει, δεν δουλεύω στο Μέγκα, ενώ... Στο άκουσμά του, επειδή είστε συνάδελφοι. Ναι, εντάξει, εγώ τους... Δεν είναι ωραίο πράγμα να, οπωσδήποτε, εκπομπές κάπως άκομψα να ολοκληρώνονται. Αλλά και πάλι, αυτό το Μέγκα αποφάσισε, είδα ότι προφανώς θα φερθούν καλά στα παιδιά, και αυτό είναι προς τιμή του καναλιού.
και προς τιμή της Ελεονόρας που αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο και θέλει να προστατεύσει και τους συνεργάτες. Άρα είσαι υπέρστη στο πώς το διαχειρίστηκε η ίδια. Ναι. Εννοείται. Κάνε πολύ καλά. Είναι σούπερ επαγγελματίας. Και μπράβο της κιόλας. Βγαίνει μπροστά γιατί η αρχηγή πρέπει να βγαίνει μπροστά στα δύσκολα και αυτό έκανε η Ελεονόρα και σίγουρα είναι προς τιμή της. Μπράβο για τη στάση του στο κομμάτι του χωρισμού της Μαρίας από τον Άρη και το λέω αυτό γιατί είμαστε είναι, μπράβο, εγώ, είναι μερικά πράγματα που βάζεις ένα όριο και ίδιο και ο Κώστας, ο Παγκολιάς. Το ίδιο και ο Κώστας, ίδιο βέβαια, και ο Κώστας. Βέβαια. Για μην κρυβόμαστε όμως πίσω από ένα δάχτυλο, η Μαρία έλειωνε. Βγήκε έξω, κάτι είδε που δεν τη άρεσε και έγινε αυτό. Ναι, αλλά τώρα να κάνουμε αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, αυτό είναι. Να σου πω κάτι, όταν ακούω το survivor, έκλαιγε το κορίτσι, θα παντρευόταν, θα βγαίνει έξω, θέλω να δω τον Άρη. Ναι, αλλά μετά θα βγαίνει ο Άρης και θα μας λέει ότι κάνει δικασίες. Ας λέει ο Άρης, τον έχουμε ακούσει χρόνια, τώρα μια χαρά. Ας και τους κρατάμε αυτό που λέμε, το κρατάμε. Δεν είναι έτσι. Βοηθήστε με λίγο να πάμε και στο τηλεοπτικό του πράγματος, γιατί είναι ένα στρατόπεδο στο οποίο περιμένουμε εξελίξει το τελευταίο από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τη Φέη, αν γνωρίζουμε κάτι, αν έχει γίνει το ραντεβού με τον Sky. Αν έχει επικοινωνηθεί η πρόταση του σταθμού. 10 Απριλίου λοιπόν φτάσαμε. Δεν έχει γίνει ούτε ραντεβού, ούτε καν τηλεφώνημα στη Φέη Σκορδά από τη διοίκηση του καναλιού. Και όταν έχει ένα πρόσωπο σαν τη Φέη Σκορδά, γιατί το ξέρουμε ότι και η Ελένη, ας πούμε, που είναι ένα συμβόλαιο που συζητάμε πάρα πολύ, ξέρουμε ότι έχει μία επικοινωνία. Μπορεί να μην έχει γίνει ακόμα ανανέωση συμβολέου, αλλά μιλάει με το κανάλι. Σαφώς. Η Φέη Σκορδά λοιπόν δεν έχει μιλήσει, αυτό γνωρίζω εγώ με σιγουριά μπορώ να πω, καθόλου με κανέναν από το κανάλι. Και είναι πολύ ύποπτο για μένα αυτό, ειδικά όταν υπάρχουν φήμες. Λένε ότι το Μέγκα μπορεί να τη θέλει, να τη σκέπτεται, να έχει ήδη μιλήσει, γιατί γνωρίζω ότι μια προσέγγιση, μια επαφή είχε ήδη γίνει. Άρα όταν είσαι ένα κανάλι, το βασικό σου πρόσωπο στην ψυχαγωγία αυτή τη στιγμή που είναι η Φέη Σκορδά και ακούς ότι μπορεί να πάει αλλού και δεν το προσεγγίζεις, έστω να ρωτήσεις τι γίνεται. Να σου πω κάτι. Είναι περίεργο αν μπορεί να παίζει ρόλο ότι έχει φτάσει στα αυτιά του ότι ναυάγησαν οι κουβέντες με το Μέγκα. Εκεί κερδίζουν λίγο χρόνο, κατάλαβε τι σου λέω. Να ξέρουν. Γιατί σε αυτό το παιχνίδι, γιατί παιχνίδι είναι ένα και ένα παιχνίδι. Ναι. Το μεταγραφικό παζάρι, ένα τη συμβόλαιο λίγη, ποιο θα διεκδικήσει, ποιο θα πάρει, τι είναι αυτό που θέλει. Παίζουν όλα ρόλο σε αυτό. Υπήρξε ένα νέο στοιχείο τον τελευταίο καιρό, ότι μπορεί σε αυτή τη ζώνη να είναι του χρόνου η Ελεονόρα Μελέτη. Ναι, ένα σενάριο που δεν ακούγονταν νωρίτερα. Απλά θέλω να σα πω, επειδή συνεργάστηκα πέρσι με τη Φέη, νομίζω ότι περισσότερο την είχε ενοχλήσει αυτό που είχε γίνει πέρσι. Η αλλαγή της ώρας. Που είχε γίνει η διαρροή στους δημοσιογράφους για την αλλαγή της ώρας και σε εκείνη δεν είχαν επικοινωνήσει κάτι και έπρεπε εκείνη να τους ρωτήσει αν ισχύει αυτό ίσως που ακούγεται. Και το Λάμπρος αυτό. Ενώ τώρα λύγει το συμβόλαιο. Να ακουστεί επίσημα. Mm-hmm. Γιατί ο Λάμπρος είπε αυτό. Τι να σου πω, τώρα περιμένουμε κάτι και πιστεύουμε ότι θα ακουστεί επίσημα. Μπορεί να έχει βάση με αυτό που λες εσύ. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις. Πάντως πέρυσι είχε το πανοχέρι να μην το δεχθεί αν ήθελε. Θα μπορούσε. Ναι. Πάντως είναι κρίμα και άδικο αυτό που συμβαίνει για μία φορά ακόμα από το συγκεκριμένο κανάλι σε παρουσιάστρια, γιατί δεν είναι μόνο η Φέη Σκορδά, είναι και η Μαρία Μπακοδήμου ακόμα στο παιχνίδι αυτό μέσα να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι με την Μαρία Μπακοδήμου έχει τελειώσει το θέμα έτσι κι αλλιώς. Τι είπα να πει να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Η Μαρία Μπακοδήμου αλλού... αυτή τη στιγμή είναι μετέωρη. Να σου πω κάτι, έτσι ξέρουμε εμείς. Εγώ επιμένω σε αυτό. Σέβομαι το τηλεοπτικό ρεπορτάζ στις εκπομπές, αλλά το έλεγα τις προάλλες, θυμάσαι, ήταν η διαφωνία μας και για το θέμα της Ελεονόρας Μελέτη. Μερικές φορές μπορεί το ρεπορτάζ να λέει κάτι και το κεντρικό πρόσωπο να γνωρίζει τι έχει συμβεί και να μην το ξέρουμε οι υπόλοιποι. Ναι, αλλά... μπορεί, όπως, δηλαδή, εκτός εσύ από τη Μαρία... δεν θα πω ποτέ την αλήθεια 100%. Ακριβώς. Και πίστεψε με, ο άνθρωπος που γνωρίζει είναι ο μόνος πρωταγωνιστής. Ακριβώς. Αυτό λέω. Ένα λεπτό. Οι πληροφορίες δεν έρχονται μόνο από τους βασικούς πρωταγωνιστές. Ναι. Απλά λέμε ότι δεν στέκουν πάντα. Αφορούν ένα μια στενή σχέση, και εδώ μιλάμε για τη σχέση δύο ανθρώπων στελεχών ενός καναλιού και της παρουσιάστρες, δεν μπορεί να το ξέρουν όλοι. Θέλετε. Σίγουρα όμως θα ξέρουν 5-6 άτομα. Και άμα είναι πάνω από δύο, μυστικό δεν υπάρχει. Ό,τι ξέρει, το θέμα είναι ότι ισχύει πάντα. Κλείνοντας αυτό το θέμα, θέλω να πω το εξής: ότι η Φέη Σκορδά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική τηλεόραση και δεν αξίζει τέτοια συμπεριφορά. Τέλος. Για μένα αυτό είναι σημαντικό που σας λέω. Λοιπόν, φίλοι, μεγάλο και στο Λάμπρο και στη Φέη και σε όλους. Και πάμε λίγο στο κορίτσι μας, στο οποίο όσο περνάνε οι μέρες και όσο πλησιάζει ο καιρός της μεγάλης βραδιάς, όσο προετοιμαζόμαστε για την Eurovision, τη φετινή 68η στο Μάλμε. Σάλμε. Μάλμε. Τη Σουηδία. Θες να το πεις σουηδικά, Μάλμο. Όχι, μην το παρατραβήξω. Λοιπόν, στο Μάλμε τη Σουηδία, τόσο πιο πολύ μπαίνει μέσα στην καρδιά μας και στις ευχές μας. Ξέρουμε ότι η Μαρίνα βγαίνει από μια δύσκολη απώλεια
και έχει περάσει δύσκολα το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτό κάνει ακόμα, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την προσπάθειά της και την ψυχολογική κυρίως. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Μπάρμπα, τον αγαπημένο μου δάσκαλο φωνητικής, δάσκαλε μου. Αχ, τι ζούμε. Ήρθες μια φορά που κοντά με δίδαξες, εξαφανίστηκες. Έτσι λέω, τα άμαθε όλα, τα παίρνει αμέσως. Δεν χρειάζεται. Απόσταση ασφαλείας. Καλημέρα. Και να καλωσορίσω και τον Ανδρέα Καρακάση, που είναι συντάκτης του EurovisionFan.com, που είστε στην παρέα μας. Ευχαριστώ και τους δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Ελένη. Ευχαριστώ. Ότι τιμήσεις να τα εκατοστήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Ελένη, πώς αισθάνεσαι που έκλεισες τα 20? Κοίταξε, δεν είναι περίεργο που ότι αλλάζω δεκαετία, ότι μπαίνω στην τρίτη δεκαετία της ζωής μου. Παρ' όλα αυτά, θα τα καταφέρω. Καλή επιτυχία. Να τα εκατοστήσεις, Δημήτρη Ρημάρη, με το να ξανατραγουδήσεις. Είναι και οι συλλαβές και η ομοιοκαταληξία. Άντε, άντε, ναι, καλό, καλό, καλό. Θέλουμε μαθήματα. Έτοιμο. Λοιπόν, βγήκε το τραγούδι της Μαρίνα σε unplugged έκδοση και, έκδοση και βερσιόν. Πάμε να πάρουμε μια γεύση και να δούμε και πώς παρουσιάστηκε, γιατί και αυτό έχει το δικό του ιδιαίτερο ενδιαφέρον. I'm gonna do it my way. Στο μυαλό σου θα μπαίνω, βγαίνω. Γιατί δεν μου δώσεις το χέρι ούτε για να πιαστώ. Κάποτε είχα πόνο για σένα. Αμέσως. Σε λίγες ώρες. Είχαμε πάει 8 και τίναμε προς 9. Είναι καλό αυτό, Ανδρέα μου. Να πούμε ότι μέσα σε λιγότερο από 15 ώρες που έχει προχωρήσει το βίντεο, έχει φτάσει ήδη να είναι νούμερο 6 στις στάσεις στο YouTube. Ναι. Έχει κάνει το πολύ μεγάλο χαμό. Ναι. Και προφανώς θα φτάσει και πολύ ψηλά. Και ήδη αποτέλεσμα στα στοιχήματα. Αυτό μετράει. Και διπλή πλατίνα. Ακριβώς. Ανεβήκαμε μέσα. Ανεβήκαμε μέσα σε πολύ λίγες ώρες στην 7η θέση στα προγνωστικά για νίκη. Βέβαια, είχαμε και μια πτώση του Βελγίου που επίσης συνδυάστηκε Βελγίου, με την άνοδό μας. Ναι, και γιατί είχε και το live. Έτσι. Γιατί το Βελγίου είχε μια άθλια εμφάνιση στο live. Αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Είχε μια πολύ κακή εμφάνιση στο live. Είναι αυτά που λέγαμε ότι παίζουν ρόλο όσο πλησιάζουμε στη Eurovision και είδα τις αποδόσεις. Νομίζω ότι η άνοδος που έκανε η Μαρίνα από την 8η στην 7η είναι τόσο δυναμική, μειώνονται τόσο πολύ οι αποδόσεις, που μπορεί να πάει και προς την 6η, βλέπω. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Τώρα, βλέποντας αυτή την απόδοση της συγκεκριμένης εκδοχής, πιστεύετε πως υπάρχει ενδεχόμενο η Μαρίνα να σκεφτεί να κάνει κάποιες αλλαγές προς το ελληνικότερο folklore στην εμφάνιση της Eurovision? Από το τσιγκάνικο. Ότι ναι, σε σχέση με αυτό που έχουμε θυμίζει και τσιγκάνικο χορό. Θετικά το λέω, παιδιά. Ο Δημήτρης που ξέρει από θετικά, μουσική. Θετικά, θετικά το λέω. Δηλαδή ήταν τσιγκάνικος χορός, κανονικά και όλο το κόνσερ. Και είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή, η κριτική που έκανα όταν άκουσα το κομμάτι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που άκουσα τώρα. Θα μας επιβεβαιώσει και ο Δημήτρης ο Μπάρμπας είναι ενορχιστρωτικά απογυμνωμένο. Είναι unplugged, Δημήτρη. Είναι αυτό που λέμε unplugged, γιατί εγώ περίμενα μόνο φωνή. Πάω να πάρω λοιπόν τον άχαρο ρόλο της μουσικής ανάλυσης αυτή τη στιγμή. Περίμενα να ακούσω λοιπόν το πώς το εκλαμβάνετε όλοι σας ως προϊόν και να πω το εξής. Ο όρος unplugged σημαίνει κάτι το οποίο δεν, ας το πούμε πάρα πολύ απλά, δεν έχει ηλεκτρικό ήχο. Χωρίς καλώδια. Χωρίς καλώδια. Χωρίς καλώδια. Δηλαδή το plug-in όπως λέμε στη μουσική, είναι πρώτα μπρίζα. Παίρνεις την ηλεκτρική κιθάρα, το καλώδιο και το βάζεις στον ενισχυτή. Έτσι. Δηλαδή χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα. Εδώ στην παρούσα φάση έχουμε φυσικά στοιχεία όργανα. Ηλεκτρικά. Έχουμε και φυσικά όργανα, έχουμε και ηλεκτρικά στοιχεία. Έχει. Τα πληκτράκια εκεί που ακούτε. Αυτό. Και μόνο η ύπαρξή τους ακυρώνουν την έννοια του unplugged. Παρ' όλα αυτά, έχουμε διατηρήσει τον όρο unplugged σε απογυμνωμένες βερσιών κάποιων τραγουδιών. Εδώ έχω πάρα πολλές ενστάσεις, να σας πω την αλήθεια. Με την έννοια ότι όταν επιλέγεις να κάνεις μια unplugged version ενός ήδη δοσμένου και τραγουδί που έχει κυκλοφορήσει,
πρέπει να κάνεις κάτι πολύ διαφορετικό για να έχει αξία. Συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, οι επιλογές είναι ενίσχυσης της αισθητικής και όχι αλλαγής της. Το σέβομαι, είναι πάρα πολύ έξυπνο, την ώρα μάλιστα που από την ώρα που η Eurovision έχει επιλέξει ως άλλο ένα μαξιλαράκι εμπορικής προώθησης αυτές τις εναλλακτικές βερσιόν, να ξέρετε ότι οι καλλιτέχνες επιλέγουν αν θα κάνουν το τραγούδι τους σε μια εναλλακτική βερσιόν ή μπορεί να τραγουδήσουν και κάτι άλλο. Βεβαίως. Πέτυχα χτες, ας πούμε, το Λοξεμβούργο, το οποίο έκανε μια διασκευή στους Beatles, στο Blackburn, που είναι καταπληκτικό. Φοβερό, φοβερό. Αλλά δεν ενισχύει την εμπορική προώθηση του προϊόντος του. Αυτό, που είναι και το ζητούμενο. Αυτό την ενισχύει την εμπορική προώθηση του τραγουδιού. Η Μαρίνα Σάτι απλά έβαλε συνένα στην εμπορική προώθηση του τραγουδιού. Και στην οπτική, ποια... Δημήτρη, θα σου πω εγώ. Θα μου πεις εσύ είσαι καθηγητής φωνής, αλλά δεν έχει σημασία. Κοιτάμε ένα αποτέλεσμα. Είναι και εικόνα. Εννοείται. Όταν την είδα να κουνιέται έτσι, σαν γυνευτική και πάρα πολύ γοητευτική, με κέρδισε ακόμα περισσότερο. Μα παίζει ρόλο το οπτικό. Είναι vision, είναι vision. Παίζει μεγάλο ρόλο. Να σας πω τι κερδίσαμε και τι χάσαμε. Τι κερδίσαμε και τι χάσαμε. Λοιπόν, κερδίσαμε σαφέστατα μία ενίσχυση του προϊόντος σε μία απλοποίηση οπτική κυρίως και όχι ακουστική, γιατί περίμενα μία πολύ μεγαλύτερη απογύμνωση σε κάτι unplugged, να ακούσω τη φωνή της καταρχάς live. Live. Δεν είναι live. Όχι. Όχι, καλέ. Δεν είναι live. Όχι. Το 90% λέει ήταν προηχογραφημένο. Εγώ καλέ, αυτό είναι live. Θα μου επιτρέψετε να πω το 100%. Γράψανε χθες ότι το 90% ότι ήταν, λέει, προηγούμενο. Πάντως προωθήθηκε ως πρώτη live εμφάνιση, παιδιά. Να λέμε και αλήθεια στα μέσα. Δεν είναι πρώτη live. Ήθιστε αυτές οι εμφανίσεις όταν βγαίνουν οι τραγουδιστές να τα λένε ζωντανά τα τραγούδια. Όχι υποχρεωτικά. Το A Little Bit More αυτό. Είναι επιλογή. Είναι επιλογή. Εγώ δεν ήθελα να το πει live. Και στην εμφάνιση, βέβαια, παιδιά, δεν έχει καμία σχέση με ethnic τραγούδι. Το κορμάκι μου θυμίζει J-Lo, συγγνώμη. Η εμφάνιση, ασχετά με το ενδυματολογικό, η εμφάνιση θυμίζει την ταινία του Κουστούριτσα που είχαν βγει τα τραγούδια του Μπρέγκοβιτς. Το... Εγώ μιλάω για το κορμάκι τσιγκάνων, που κλέβει την... Είναι, χορός τσιγκάνων. Ναι. Παιδιά, ξαφνικά ένα τραγούδι το οποίο το περνάγανε όλοι για ινδικό, ξαφνικά έγινε Μπάλκαν. Έγινε βαλκανικό. Αυτό το ρόλο, και αυτό τον ρόλο το παίζει κυρίως ο Ζουρνάς και τον Νταούλη. Μείνατε στο Τουμπερλέκι, το Τουμπερλέκι. Και το ρε και τον απουσιάζει από μέσα. Γιατί είναι unplugged. Δεν μπορεί να το δει. Όχι, μα το ρε και αλλάζει τα δεδομένα. Παιδιά, η κριτική που κάναμε δεν μπορεί να γίνει η ίδια με αυτό το κομμάτι που ακούμε τώρα. Γιατί είχε πολλά όργανα. Η πρωταρχική, που προφανώς η πρωταρχική version θα παίξει half playback στη Eurovision. Αλλά εδώ πέρα ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για μένα μουσικά, αγαπητέ Δημήτρη, είναι το περίεργο σόλο του βίντεο κλίπου που βλέπουμε το αυτοκίνητο να σπινάρει, που το κάνει ένα κανονικότατο σόλο τσιφτετέλη ανατολίτικο. Θυμίζει έως και Σερτάμπ σε εκείνο το σημείο. Καλός Ιωνός, γιατί είχε κερδίσει Σερτάμπ. Ωραία, μπορεί να χορέψει δηλαδή. Στιλιστικά λάθος. Ο Ζουρνάς, να ξέρετε, ο Ζουρνάς, το πνευστό αυτό που ουσιαστικά είναι πρωταγωνιστή σε αυτό το βίντεο κλιπ, είναι ένα ατολίτικο όργανο που πέρασε και στα Βαλκάνια. Ναι, ναι. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη που πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και έτσι σταματάμε λίγο την κουβέντα μας απότομα. Αν μπορείτε και οι δύο, μπορούμε να τη συνεχίσουμε αύριο, γιατί λόγω των γενεθλίων μου βγήκαμε λίγο πιο γρήγορα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Έχουμε χαρά και γιορτή. Ναι. Και, συγγνώμη, και είναι και η πρώτη φορά που συμφωνώ μαζί με τον Δημήτρη σε μία λέξη, στο ελπίζω. Στο ελπίζω. Ναι. Πού την κόλλησε, γιατί είναι για τα γενέθλια, καλέ. Να παίξει η εκδοχή που πρέπει στο... Παιδιά, πάει για πεντάδα το κομμάτι. Εγώ θα έλεγα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αύριο, γιατί ήταν πολύ ωραία και ενδιαφέροντα όσα λέτε και οι δύο. Για να δούμε και πώς ανεβαίνει και πώς πάει το τραγούδι και βραβεύεται και όλα τα πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του από τον Δημήτρη. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, χρόνια πολλά. Καλημέρα, δάσκαλε, χρόνια πολλά. Καλημέρα, Ανδρέα. Ευχαριστούμε πολύ το EurovisionFan.com. Λοιπόν, να πω για μία ακόμα φορά το διαγωνισμό μας. Πρόσχημη πάει στην τούρτα. Γιατί είσαι λιχούδο. Σήμερα είμαι λιχούδο. Λοιπόν, διεκδικείτε αυτό το υπέροχο τάμπλετ που κρατάω στα χέρια μου. Είναι το Samsung Galaxy Tab S9 από τη Linen House. Το αγαπημένο μας Linen House. Θα βρείτε τα πάντα εκεί, αν το επισκεφτείτε, για το ξενοδοχείο, το Airbnb σας, το σπίτι σας, τα δωμάτια σας. Τα πάντα. Μαξιλάρια, στρώματα, σεντόνια, πετσέτες, ριχτάρια, μεγάλη ποικιλία σε κουρτίνες. Μπορείτε να μπείτε και στο site για να κάνετε online τις αγορές σας. Αλλά εμάς τώρα μας δίνει αυτό το υπέροχο tablet που θα έρθει στα χέρια ενός ή μίας τυχερού ή τυχερής. 14800 τηλεφωνείτε πολλές φορές ή στέλνετε πολλά μηνύματα νιόμικρον και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό. Αυτόματα μπαίνετε και στην κλήρωση για το
Opel Corsa, την έκδοση Edition, 19.000 ευρώ αυτοκίνητο που διεκδικείτε και μπορεί να γίνει δικό σας. Την ξέρω εγώ πάρα πολύ καλά, κατάλαβες, κάνει την Κινέζα. Ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι, να κάνει πως κοιτάει αλλού. Γιατί έχεις καταλάβει. Γιατί είσαι εσύ απάνω, σαν να γνωρίζεις και πάει να σε φιλήσει. Μου την κάνανε τα κορίτσια μου, το Ελενάκι μου και το Ντινάκι μου. Και δείτε τι ωραία, βάλαν τη φωτογραφία μας με την τροφίτσα. Το δωρηδές. Βλέπει εσένα και πάει να σε φιλήσει. Δες, μήπως βλέπει τον εαυτό της. Έλατε. Δεν φαίνεται, δεν έχει μεγάλο κοντράστ. Δεν ξεχνάτε ότι σε πολύ πολύ λίγο και η αγαπημένη μας Μάρα με η Μαρίδη. Τα ρήμαξα όλα σήμερα. Η αγαπημένη μας Μάρα με η Μαρίδη έρχεται στο πλατό μας και κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα παρέα, όπως μόνο εκείνη ξέρει. Ελένα μου, Θοδωρή μου, σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, αγαπημένη μου, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, σας αγαπώ. Και να σε χαίρεται και ο αντρούλης σου. Ευχαριστώ, κοριτσάρα μου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Για τις ιστορίες με τη Μάρα Μεϊμαρίδη, τηλεφωνήστε στο 211-212-2388. Για τις ιστορίες με τη Μάρα Μεϊμαρίδη, τηλεφωνήστε στο 211-212-2388. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα και στο Βασίλη μας. Καλημέρα και πολύ χρόνη. Κάθε καλό. Ευχαριστώ, Βασιλάκο μου αγαπημένε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την υπόθεση της Ζακύνθου, αυτής της μητέρας, η οποία κακοποιούσε τα δύο της παιδιά, ηλικίας 12 και 9 ετών. Βρέθηκε. Πάμε στη Λοζανή. Ωραία, θα αλλάξουμε λίγο θέμα, γιατί μόλις αποκαταστήσαμε τη σύνδεση μέσω Skype με τον Τάσο Ντούγκα, ο οποίος βρίσκεται στη Λοζάνη και έχει δίπλα του τον Χρήστο Βολικάκη, οπότε γι' αυτό κάνουμε αυτή την αλλαγή από θέμα σε θέμα. Καλημέρα και στον Χρήστο, καλημέρα και στον Τάσο που βρίσκονται στη Λοζάνη σε μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα και για τους δύο σας και ιδιαίτερως για τον Χρήστο. Καλημέρα, Ελένη, και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, Τάσο μου αγαπημένε. Πολλά. Και ιδιαίτερα ευχαριστώ και τους δυο σας. Και ιδιαίτερα για τον Χρήστο, καθώς ανοίγει σήμερα το δεύτερο δείγμα μετά την καταγγελία που έγινε για τις ουσίες που βρέθηκαν στον οργανισμό του Χρήστου στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016 στο Ρίο. Τι γίνεται εκεί, Τάσο, και πώς κινούνται οι διαδικασίες? Ελένη, ανοίχτηκε σήμερα το δεύτερο δείγμα. Είμαστε σήμερα από το πρωί στις 6 ώρα εδώ. Πριν λίγο έσπασε το δεύτερο μπουκαλάκι. Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Είμαστε σε όλη τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντική μέρα για τον Χρήστο. Σαφώς τα αποτελέσματα δεν θα βγουν σήμερα. Παρακολουθούμε τη διαδικασία όμως από το πρωί. Mm-hmm. Είναι σημαντική μέρα για τον Χρήστο, γιατί ξέρει ο Χρήστος τι ακριβώς έχει συμβεί. Ξέρει αν έχει πάρει και τι έχει πάρει. Σαφώς εμείς παλεύουμε για την αθωότητά του και είναι πολύ σημαντική μέρα αυτή για τον Χρήστο. Τα αποτελέσματα τα περιμένετε μέχρι το τέλος ημέρας, θα βγουν σήμερα, θα βγουν τις επόμενες ημέρες? Πώς? Όχι, σήμερα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τα αποτελέσματα θα είναι έτοιμα το πολύ μέχρι τέλος του μηνός. Από ό,τι μας ειδοποίησαν σήμερα από το εργαστήριο της Ολυμπιακής Επιτροπής. Άρα παρατείνεται λίγο ακόμα η αγωνία και για τον Χρήστο, που καταλαβαίνω πως και η ψυχική του ένταση όλο αυτό το διάστημα, μετά από αυτή την καταγγελία, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χρήστο, πώς νιώθεις? Εντάξει, είναι μια ουσιαστικά για μένα τυπική διαδικασία. Ήταν να ζήσουμε και αυτή την εμπειρία. Από εκεί και πέρα δεν έχω να αποδείξω τίποτα και σε κανένα. Είμαι από τα ελάχιστα περιπτώσεις που έχουν περάσει άπειρους ελέγχους. Εδώ πλέον μια επανεξέταση δείγματος του 2016, που δεν υπάρχει καν ουσία ούτε ποσότητα, υπάρχει ένας μεταβολίτης. Και κάναμε ερώτημα και εδώ στο εργαστήριο πώς ξαφνικά βρέθηκε αυτό το 2024, ενώ αυτή η ουσία, όπως το λέτε, ο μεταβολίτης, το πιθανό έβριμα, ανοιχνευόταν και το 2016. Οπότε είχατε όλα τα μέσα να το ανοιχνεύσετε και τότε. Γιατί όχι τότε και βγαίνει μετά από 8 χρόνια. Όλα αυτά κρύβουν κάτι από πίσω. Είμαστε σε καλό δρόμο για να βρούμε τα πάντα. Θα το παλέψω μέχρι τέλους. Έχω κάνει ελέγχους μέχρι και στον Άγιο Δομήνικο, όταν είχα πάει διακοπές, μέχρι και στη Σκόπελο. Έχω βιολογικό διαβατήριο, δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα, δεν έχω αποφύγει ποτέ έλεγχο. Είμαι κάθε χρόνο στις λίστες που παρακολουθούνται οι αρχικές ανά πάση στιγμή. Οπότε δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.
συνεχίσω. Ευχαριστώ τον κόσμο και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Και αυτοί που είναι κακοπροαίρετοι ήταν, είναι και θα είναι. Οπότε δεν θα ασχοληθώ με τέτοιο αυτό. Ελένη, να πούμε και κάτι. Και είναι σημαντικό ότι δεν μας έχουν πει ακόμα την ουσία. Και στο εργαστήριο σήμερα δεν μας έχουν πει ποια είναι η συγκεκριμένη ουσία. Θα έπρεπε να την γνωρίσουμε. Μιλάμε για έναν μεταβολήτη. Άρα για να καταλάβω. Που ανοιξευότανε και το 2016. Γιατί δεν έκανα την ουσία από τη στιγμή που τη γνωρίζουνε. Αυτό που λέει δεν τώρα... την γνωρίζουν, δεν υπάρχει. Δεν την γνωρίζουν. Μιλάνε υπάρχει... για πιθανό έβριμα. Ακριβώς. Πιθανό έβριμα. Πιθανό έβριμα. Και είναι πολλά τα ερωτηματικά, τα οποία είναι αναπάντητα, τα οποία έχουμε στείλει. Ζητάμε το φάκελο από την εξέταση πώς έγινε η διαδικασία το 2016, δεν έχουμε λάβει απάντηση. Πέρασε εθνίδιο έλεγχο, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, 22 Ιουλίου στην Ελλάδα, πριν ταξιδέψω ακριβώς για Βραζιλία, ο οποίος και εκείνος ο έλεγχος ήταν αρνητικός. Οπότε όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί σίγουρα θα προσφύγουμε στο ΚΑΣ, στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο. Και ελπίζουμε εκεί πέρα να αποδειχθεί η αθωότητα και να... Να συνεχίσει τη ζωή συνεχίσουμε σου. Και εγώ να συνεχίσω την προσπάθειά μου. Είναι κατασκευασμένο θέμα, πιστεύεις? Σίγουρα δεν είναι... Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Δεν ξέρω αν έχει ανοιχτεί δείγμα άλλο αθλητή εκτός μεταλλείων 8 χρόνια μετά. Για μια ουσία η οποία ουσία, ο μεταβολήτης αυτός τέλος πάντων, ο οποίος ανοιχνευόταν, μπορούσε να ανοιχνευτεί και το 2016, για έναν αθλητή ο οποίος είμαι κάθε χρόνο στις λίστες παρακολούθησης, ουσιαστικά έχω βιολογικό διαβατήριο από τη γάδια αυτό. Τάσο, λέτε ότι έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις το 2016 που συμμετείχε τότε ο Χρήστος στους Ολυμπιακούς του Ρίο. Έγιναν όλες οι εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν. Βρέθηκε αυτό, αυτός ο μεταβολήτης. Όχι, το 2016 βρίσκεται αρνητικό. Του παίρνουν δείγμα το 2016 και εφνίδιο και μετά τον αγώνα και ήταν όλα αρνητικά. Το δείγμα λοιπόν είναι αρνητικό και από το ίδιο δείγμα κρατούνται ούρα, να το πούμε απλά. Το δείγμα αυτό είναι ούρα. Τα οποία τα εξετάζονται. Και βρίσκεται ότι υπάρχει ένας μεταβολήτης μέσα, το οποίο είναι μια ουσία. Ακριβώς. Χωρίς να μας λένε την ουσία. Και σήμερα ανοίγεται το δεύτερο δείγμα από το ίδιο που είχε κρατηθεί από το 2016 και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Υπάρχει περίπτωση να είναι από άλλον αθλητή και να έχει γίνει κάποιο μπέρδεμα? Δεν θέλουμε να πιστεύουμε σε τέτοιες διαδικασίες, γιατί αυτό μετά είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Δεν νομίζω ότι να διασύρεις έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, μια ολόκληρη παγκόσμια ομοσπονδία, δηλαδή, και να έχεις μπερδέψει τα δείγματα. Τα δείγματα. Να ρωτήσω για τα δείγματα. Πάντως υπάρχουν, να πούμε κάτι. Το κακό είναι ότι μάλλον. Το κακό. Δεν μας δίνουν έγγραφα, δεν μας δίνουν στοιχεία. Δεν μας δίνουν τίποτα. Εμείς κάνουμε συνέχεια αιτήσεις. Ακόμα και σήμερα που είμαστε εδώ για να τα προσκομίσουμε στην Επιτροπή, ζητούμε τα έγγραφα και περιμένουμε να μας τα δώσουν. Δεν μας έχουν δώσει ακόμα τα έγγραφα και περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι να πάρουμε σημαντικά τι έγγραφα. Τι σας λένε, Τάσο, σε αυτό? Τι σας λένε, γιατί δεν σας τα δίνουν, γιατί δεν σας λένε για την ουσία? Είπανε λοιπόν ότι έπρεπε να γίνει η αίτηση αυτοπροσώπως και όχι ηλεκτρονικά, γι' αυτό ταξιδέψαμε μέχρι εδώ. Περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι, γι' αυτό θα έχουμε πολλές εξελίξεις από αύριο, να δούμε τι έγγραφα θα μας δώσουν και τι θα παραλάβουμε κι εμείς από αυτά. Γιατί όλα τα έγγραφα που θα τα παραλάβουμε, πιστέψτε με, και εμείς θα τα παραλάβουμε με επιφύλαξη. Παράδειγμα, σήμερα εμείς δεν γνωρίζαμε ότι η διαδικασία θα είναι όλη μέρα και έχουμε κλείσει αεροπορικά εισιτήρια το απόγευμα για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Οπότε η διαδικασία ουσιαστικά θα την παρακολουθήσουμε μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο και μετά θα δούμε τι θα γίνει, θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Θα μείνει και πώς θα προχωρήσει. Δηλαδή ούτε αυτή την ενημέρωση δεν είχαμε ότι θα διαρκέσει 8, 6, 5 ώρες. Μετά από αυτό το άνοιγμα του δεύτερου δείγματος, ακολουθεί κάτι άλλο? Φυσικά, εμείς θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Θα γίνει η προσφυγή μας. Να μαζέψουμε τα στοιχεία. Είναι πολύ σημαντική ημέρα σήμερα. Είναι πολύ σημαντική ημέρα για εμάς σήμερα, γιατί πέρα από τα αποτελέσματα που, όπως σας είπα, θα δίνουν στο τέλος του μηνός, θα παραλάβουμε και τα στοιχεία ακριβώς του μεταβολήτη από την εξέταση που έγινε από αυτό το δείγμα. Έχει πολύ κακό. Γιατί ακόμα, όπως σας είπα, δεν τα έχουμε παραλάβει τα στοιχεία αυτά. Βασίλη, ήθελες κάτι να ρωτήσεις, αν μπορέσουμε λίγο με τον Νίκο? Ήθελα να ρωτήσω, εάν τουλάχιστον έκαναν πίσω στο αίτημά τους, να τους διευκρινίσετε εσείς ποια ουσία και να τους υποδείξετε εσείς ποια ουσία υποτίθεται ότι έχει πάρει ο Χρήστος, ή επιμένουν ακόμα σε αυτό, μόλον ότι ανοίγει και άνοιξε το δεύτερο δείγμα? Δεν επιμένουν σε αυτό, Βασίλη.
δεν επιμένουμε σε αυτό, Βασίλη, γιατί εμείς, ξέρει ο Πρίτσος ότι δεν έχει πάρει καμία ουσία. Εμείς δεν έχουμε παραδεχτεί το οτιδήποτε. Αυτή ήθελα να τους πούμε εμείς ποια ουσία έχει πάρει ο Χρήστος. Εμείς δεν έχει πάρει ουσία. Είναι, πώς να γνωρίζει ο Χρήστος να παραδεχτεί κάτι τέτοιο. Είναι πολύ απλό αυτό από τι είναι. Γι' αυτό υποτίμησα. Το ψάξιμο που κάναμε είναι συχνό φαινόμενο να βρίσκεται σε μολυσμένο συμπλήρωμα διατροφής. Βέβαια η ουσία. Εμείς δεν μιλάμε καν για ουσία, να το διευκρινίσω, μιλάμε για μεταβολήθη. Αν στο 16 ανιχνευόταν τότε, θα μπορούσα να πάω το συμπλήρωμα διατροφής που έπαιρνα όλα, τα οποία ήταν μέσα στα νόμιμα πλαίσια, να τα πάω στο χημείο, να τα εξετάσουν και να δουν αν όντως υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτά που αναγράφουν οι ετικέτες. Αυτή τη στιγμή, 8 χρόνια μετά, πείτε μου εσείς ή οποιοδήποτε ειδικό, γιατί το ρωτήσαμε και εδώ, πώς μπορώ εγώ να βρω τα συμπληρώματα ή όλα αυτά που έφερα το 2016 για να τα πάω για εξέταση. Να ρωτήσω κάτι. Έχει αλλάξει κάτι στην επίσημη λίστα με το τι θεωρείται παράνομο και τι νόμιμο? Δηλαδή θέλω να πω κάτι. Όχι, όχι. Τα ίδια πράγματα είναι. Ήταν νόμιμο. Μήπως το 24. Από το εργαστήριο σήμερα μας είπαν επίσημα ότι μπορεί, άλλαξαν τα μηχανήματα, ότι είναι καλύτερα τα μηχανήματα και ανιχνεύουν περισσότερες ουσίες. Αλλά και πάλι, σας ξαναλέω, ότι το 2016 ο Χρήστος πέρασε αυτό δύο θέσεις. Αυτό που κλωτσάει, και για να είμαστε ειλικρινείς, και θέλει να ρωτήσει κάτι και ο Νίκος, είναι το εξής. Πώς ένα δείγμα το οποίο λαμβάνεται το 2016 και βγαίνει αρνητικό, επαναξετάζεται κάποια χρόνια μετά? Τι είναι αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους να ξαναυποβάλουν το ίδιο δείγμα σε μία εξέταση, αφού την πρώτη φορά δεν έχουν βρει, δεν έχει ανοιχτευτεί καμία. Δύο φορές, Ελένη, δύο φορές. Όχι γιατί την πρώτη. Και πριν τους Ολυμπιακούς και μετά τους Ολυμπιακούς. Για γιατί την πήρε μετάλλιο για να δεις ότι. Γιατί να επανέλθουν, αυτό είναι το παιδί. Για να μην αγωνιστεί ξανά προφανώς, έτσι. Αυτό είναι σκευωρία. Κάτι κρύβεται από πίσω, σαφώς έχουμε κάτι στο μυαλό. Το θέμα δεν είναι, αυτό, εκεί που έχουμε καταλήξει ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, θα είναι πολύ στενάχωρο όλο αυτό να έχει ξεκινήσει από ελληνική πλευρά. Πολύ στενάχωρο, ειλικρινά, εμένα μου προκαλεί αηδία. Και από εκεί και πέρα, για το συγκεκριμένο πράγμα που με κατηγορούν, ανιχνευόταν και το 2016, οπότε κάλλιστα θα μπορούσαν να με έχουν βρει θετικό τότε. Είναι παράδειγμα σαν αύριο να απαγορεύσουν τον τεπών, και εγώ να έχω πάρει το 2018-2019 ντεπών και να με πιάσουν το 2028 με ντεπών. Αυτά είναι για γέλια. Είναι μια υπηρετώ τόσα χρόνια αυτό το άθλημα. Δεν έχω κάνει χρήση ποτέ. Είμαι κάθε χρόνο στις λίστες. Κάθε χρόνο έρχονται, μου φέρουν αίμα και ούρα. Μπορεί να έχουν έρθει και 50 φορές την ίδια χρονιά. Οπότε δεν έχω να αποδείξω τίποτα, ειλικρινά. Έτσι λίγο, έλα, λίγο μου. Και καταλαβαίνετε την επικρία του Χρήστου και στενοχώρια για έναν άνθρωπο που έχει δώσει τη ζωή του στον αθλητισμό. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω, ποια θα είναι η επόμενη σας κίνηση όταν, όπως ευχόμαστε όλοι, δικαιωθείτε? Θα απαντήσετε νομικά, γιατί αυτή τη στιγμή έχετε υποστεί σοβαρή ζημία. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Η οικονομική και η ηθική. Σαφώς θα κινηθεί νομικά. Απλώς, επειδή είμαστε κι εμείς λίγο φιδωλοί στις δηλώσεις μας, γιατί περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και έτσι πρέπει να είμαστε, πιστέψτε με ότι ο Χρήστος εδώ και ένα μήνα που έχει ξεκινήσει αυτό το θέμα, μαζεύει στοιχεία και τα στοιχεία που έχουμε βρει πραγματικά είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, ευχόμαστε όλοι από καρδιάς ένα αίσιο τέλος και γρήγορο τέλος αυτήν την ταλαιπωρία του Χρήστου, γιατί μπορούμε να καταλάβουμε, μην μπορώντας να πούμε ενδεχομένως στα παπούτσια του, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε σε τι ταλαιπωρία βρίσκεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα και πόσο απογοητευτικό είναι να περνάς όλη αυτή τη δοκιμασία χωρίς να έχεις κάνει κάτι. Εγώ εύχομαι να τελειώσει τα ταλαιπωρία εδώ και μετά να αποφασίσετε και να δείτε πώς θέλετε να κινηθείτε και να βρείτε το δίκιο σας και τυπικά και νομικά. Για να λάβεις και η αλήθεια για το. Και να πω και κάτι τελευταίο, επειδή κάποιοι βιάστηκαν να γράψουν σε site, τελείωσε η καριέρα του κτλ. Ότι εγώ παραμένω ενεργός αθλητής. Προετοιμάζομαι καθημερινά, δεν το έχω βάλει ποτέ κάτω, δεν θα το βάλω ούτε τώρα. Αν προκύψει οποιαδήποτε ποινή, το πιο λογικό και με βάση τα τωρινά δεδομένα θα είναι ποινή του τότε, το 2016. Οπότε άμεσα έχω πολύ σημαντικούς αγώνες, ώστε να αποδείξω για μία ακόμα φορά ποιος είναι ο Χρήστος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που τα έβαλε με τα θηρία και τα ξεπέρασε. Σας ευχαριστούμε πολύ, αθλητής. Είσαι συνηθισμένος στα δύσκολα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, καλή επιστροφή και περιμένουμε Τάσο τα νέα με πολύ μεγάλη αγωνία κι εμείς. Την αγάπη μας και στις δύο. Έγινε, ευχές πολλές, Ελένη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, και προχωράμε, πάμε στο θέμα της ακίνητου, αυτή την απίστευτη ιστορία που βλέπουμε να διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μας τις τελευταίες ημέρες.
Πάμε να δούμε ένα βίντεο που ετοιμάσαμε με το πώς ξεκίνησαν όλα. Πώς αυτό το παιδάκι έφυγε από το σπίτι και πήγε στη γειτόνισσα και ουσιαστικά είπε, εκμυστηρεύτηκε για πρώτη φορά, ότι μαζί με το αδερφάκι μου μας κακοποιεί η μητέρα μου. Ποια είναι η απόφαση του δικαστηρίου, αλλά το σημαντικότερο, ποια είναι η επόμενη μέρα για αυτά τα παιδιά, που θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Παρακαλώ. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί υπόθεση κακοποίησης δύο ανήλικων παιδιών από τη θετή μητέρα τους στο νησί της Ζακύνθου. Η 49χρονη μητέρα φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να κακοποιούσε τα παιδιά της εδώ και 3 χρόνια, ενώ η φρίκη αποκαλύφθηκε από μια γειτόνισσα όταν το ένα από τα δύο παιδιά κατάφερε να μιλήσει και να τη ζητήσει βοήθεια. Η γειτόνισσα ενημέρωσε άμεσα το χαμόγελο του παιδιού και κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, όπου και προχώρησαν στη σύλληψη της 49χρονης μητέρας στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όταν πήγε το παιδί σε γειτόνισσα, έφτασα και εγώ στο σημείο, την ίδια ώρα περίπου. Ήταν λίγο νευρικό, αλλά όχι σε άφια κατάσταση και τέτοια. Όλα αυτά ξεκινήσανε, η παραξήγηση το μεσημέρι, από κάτι κλειδιά που τη είχε κρυμμένα τη μητέρα στο αυτοκίνητο. Εάν του έδωσε μια χαστικά, εάν το βρήσε και αυτό δεν ήμουν και μέσα στο σπίτι να ξέρω, δεν πιστεύω ότι είχε φτάσει να τα κακοποιεί τα παιδιά. Δηλαδή δεν ακούστηκε το παραμικρό τίποτα. Η γειτόνισσα, την οποία την πήρα τηλέφωνο, και τη λέω, παρακαλώ πάρα πολύ, το παιδί ήταν πράγματι εκπληκτικό. Και μου λέει, Πέτρο μου λέει, ότι ήταν θυμημένο, ήταν πολύ πολύ μου λέει σε κάτι κατάσταση. Μου λέει και ψυχολογικά και τέτοια. Γιατί λέγε, δεν πάω άλλο εκεί, είμαι βαρύ και τώρα δεν έχω και τον πατέρα μου. Και δεν ήθελε να γυρίσει στο σπίτι το παιδί. Και αυτό επέβαινε και χτες στο δικαστήριο που έγινε. Ναι, το γνωρίζω. Ενώπιον τη μητέρα, το κοριτσάκι και όλοι άλλοι που ήταν. Και ομολογεί ότι το μπορούσε συνέχεια. Το Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφορικά με το περιστατικό κακοποίησης των δύο ανήλικων παιδιών από τη μητέρα τους στη Ζάκυνθο, εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει ότι πρώτον, το 2019, τα δύο ανήλικα παιδιά απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό τους περιβάλλον και φιλοξενήθηκαν στον οργανισμό για 1,5 χρόνο. Δεύτερον, το 2020, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υιοθεσίας και Αναδοχής και όπως προβλέπεται στο νόμο 4538/2018, τα παιδιά συνδεθήκανε με θετό ζευγάρι, εγκεκριμένο από την αρμόδια περιφέρεια. Τρίτον, το 2021, τα παιδιά εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην οικία των θετών γονέων και στο τέλος του ίδιου έτους εκδόθηκε η απόφαση υιοθεσίας από το αρμόδιο δικαστήριο. Τέταρτον, στις 6 Απριλίου δεχθήκαμε κλήση από πολίτη όπου μας ενημέρωνε πως το ένα εκ των δύο ανήλικων παιδιών εκμυστηρεύτηκε ότι η μητέρα τους ασκεί σωματική βία. Το παιδί είχε εμφανή σημάδια σωματικής κακοποίησης. Επιπλέον ενημερωθήκαμε ότι πολύ πρόσφατα ο πατέρας των παιδιών αυτοκτόνησε. Άμεσα ενημερώσαμε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παράλληλα την εισαγγελία της Ζακύνθου. Στη συνέχεια ενημερωθήκαμε πως τα παιδιά μεταφέρθηκαν και παραμένουν σε ασφαλές περιβάλλον, σε νοσοκομείο της περιοχής, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές και οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία τους. Πριν από λίγες ημέρες, ο πατέρας των ανήλικων παιδιών είχε βάλει τέλος στη ζωή του προχωρώντας σε αυτοχειρία, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η χείρα προέτρεψε τους φίλους στην κηδεία αντί στεφάνω να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια. Όλοι αναρωτιόμαστε γιατί αυτοκτόνησε ο πατέρας. Να σου πω ότι την Τρίτη, ότι πήγα σπίτι για μία ηλεκτροδότηση που ήθελε σε μία αποθήκη για ένα συνεργείο και καλαμπουρίζαμε και την Τετάρτη αυτοκτόνησε. Το τριμελές πλημελιωδικείο Ζακύνθου καταδίκασε τη μητέρα σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών με αναστολή για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και αφέθηκε ελεύθερη, ενώ τα παιδιά φιλοξενούνται προσωρινά σε νοσοκομείο του νησιού. Δεν θέλει να είναι τα παιδιά, φαντάζομαι, σε κάποια δομή φιλοξενίας. Θέλει τα παιδιά να είναι μαζί της, σωστά. Ναι, θα φανεί και τις επόμενες ημέρες αυτό. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα μετά από αυτή την απόφαση? Θα τα παιδιά να γυρίσουν στο σπίτι με τη μητέρα τους.
Είναι ανατριχιαστική, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που ανοίγει, γιατί από ώρα σε ώρα, σήμερα, αύριο το πολύ, περιμένουν να βγει και η υπόφαση από τον εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει που θα συνεχίσουν τη ζωή τους αυτά τα δύο παιδιά. Ακριβώς. Και υπάρχει πιθανότητα, Βασίλη, να γυρίσουν στο σπίτι. Ο εισαγγελέας καλείται να αποφασίσει ανάμεσα στο εξής: εάν θα τα στείλει πίσω στο σπίτι με τη μητέρα τους ή αν θα τα στείλει σε κάποια δομή. Τώρα τα παιδιά, να πούμε, είναι στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, χαίρουν άκρας υγείας. Εάν θα τα στείλει λοιπόν πίσω σε κάποια δομή, πιθανότατα στο χαμόγελο του παιδιού, από το οποίο είχαν ξεκινήσει και οι διαδικασίες για την υιοθεσία. Το οξύμορο αυτό που λες πάρα πολύ σωστά, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, είναι το πώς είναι δυνατόν τα παιδιά τα ίδια να έχουν πει ότι έχουν κακοποιηθεί, να έχουν βρεθεί σημάδια, η μητέρα να έχει κριθεί ένοχη με αναστολή και τα παιδιά αυτά να γυρίζουν σε αυτό το σπίτι. Yeah. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο, πώς θα διασφαλίσει αυτή η κοινωνία, η πρόνοια, ότι αυτά τα παιδιά θα είναι ασφαλή την επόμενη μέρα. Η πλευρά λοιπόν της μητέρας, αλλά και η πλευρά από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, η οποία έχει την επιμέλεια και την εποπτεία στο κομμάτι της υιοθεσίας, λέει ότι θα φροντίσουμε να υπάρχει καθημερινή παρουσία κοινωνικού λειτουργού, τα παιδιά να μιλάνε με ψυχολόγους, να τους βλέπουν ειδικοί. Επί της ουσίας και πρακτικά γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά από πολλές υποθέσεις οι οποίες μας έχουν απασχολήσει και από τις κουβέντες που κάνουμε, ότι δεν μπορούν να συμβούν. Και αν συμβούν για ένα μικρό αρχικό χρονικό διάστημα, δεν μπορούν να συνεχιστούν. Γιατί η λογική δική μου λέει, υιοθετεί ένα ζευγάρι, δύο παιδιά, δεν πρέπει κοινωνική λειτουργός να κάνει τακτικές επισκέψεις από το σπίτι. Τα υιοθέτησαν μια φορά, πάει μετά. Και άμα είναι κάθε μέρα να επισκέπτονται, τότε γιατί τα αυτόν τον κόπο να τα υιοθετήσουν. Και πάλι από την περιφέρεια λένε ότι το έλεγχαν τακτικά και ότι πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει ένα παιδί από το σπίτι και να πάει στη γειτόνισσα και να τη πει εμένα με κακοποιεί. Και το αδερφάκι μου, δεν το κάνει ένα παιδί επειδή ξύπνησε μία μέρα λοιπόν, και δεν ξύπνησε εδώ καλά. Λοιπόν είναι ένα σημείο λίγο διφορούμενο. Γιατί από τη μία υπάρχει η καταγγελία που έχει κάνει το παιδί ότι πήγε στη γειτόνισσα και λέει με χτυπάει, με κακοποιεί. Και το κάνει μόνο σε μένα, δεν το κάνει στην αδερφή μου. Και έδειξε μόλοπες, έδειξε σημάδια, έδειξε εκδαρσίματα. Από την άλλη, υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες κατοίκων στην περιοχή, αλλά και από τοπικά μέσα ενημέρωσης που γνώριζαν τη γυναίκα, που μιλάνε για μια γυναίκα η οποία μετά την αυτοκτονία του άντρα της περιήλθε σε πολύ δυσμενή κατάσταση. Υπήρχε ένταση στο σπίτι και είναι πιθανό να ξέφυγαν λίγο τα πράγματα πάνω στην ένταση της στιγμής, διότι υπάρχει η θλίψη και η οργή για την ευνίδια απώλεια. Και ότι μέχρι τώρα δεν είχε δώσει δικαιώματα. Μια γυναίκα η οποία εργάζεται, την περιγράφουν ως δουλευταρού και λένε ότι ενδεχομένως να μεγαλοποιήθηκε ένα συμβάν αυτό που έχει να κάνει, που είπαμε, με τα κλειδιά. Ότι ζήτησε από ένα παιδί τα κλειδάκια και τα λοιπά και αυτό. Πάμε να δούμε τι είπε, τι δήλωσε η γυναίκα αυτή σε συνέντευξή της εχθές στο Μέγκα μετά την αποφυλάκησή της. Όχι, δεν το μάλωσα. Με το καλό. Δεν θέλουν μάλωμα τα παιδάκια, είναι πληγωμένα που χάσαν τον πατέρα τους. Πώς παρακαλώ. Τα μεγάλους, με κόπο? Με πολύ κόπο και με πολύ αγώνα και δουλειά πολύ. Εγώ θέλω τα παιδιά μου στο σπίτι. Θέλω τα παιδιά μου. Είναι μια άτυχη στιγμή και εκείνα λίγο, πώς να το πω, συνεχωρηθήκαν τα καημένα, αλλά με αγαπάνε. Αυτό μου λένε, θέλουν να έρθουν στο σπίτι. Ναι, αυτό, η εικόνα μόλις αντικρίσανε, πήγε στο νοσοκομείο, έμεινε μισή ώρα μαζί τους. Ναι, με αγκαλιάσανε. Και κάθισα εκεί πέρα. Σου ζήτησαν κάτι? Να πάρω τα παιχνιδάκια του σπίτι για να έρθουν και εκείνα στο σπίτι. Η απόφαση του εισαγγελέα έχει βγει και πρέπει να πάρω τα παιδιά μου. Και το δικό σου παιδάκι καμιά φορά μπορείς να το μαλώσεις, ακόμα και που έχεις γεννήσει. Δεν τον χτύπα εγώ. Ποτέ, αλήθεια, ειλικρινά, το αγαπάω, το θέλω το παιδάκι μου, τα θέλω τα παιδάκια μου. Να πάνε στο σχολείο τους, να πάνε στις δραστηριότητες τους, στα αγγλικά τους, σε όλα τους. Ζητάω συγγνώμη κιόλας που έγινε αυτό και δεν θα ξαναγίνει και ποτέ. Ήρθε η κοινωνική λειτουργός σήμερα το πρωί, φτιάξαμε εκεί πέρα κάποια άλλα χαρτιά και θα παρακολουθούνται από κοινωνική λειτουργό, από παιδοψυχολόγο και όλα θα είναι μια χαρά. Τεράστια, μια ταλαιπωρία στην οικογένεια. Το χαμό του άντρα με το συγχωρημένο που δεν το περιμέναμε με τίποτα. Δεν έδειχνε σημάδια κατάθλιψης. Ήταν μια χαρά. Το αίτημά της είναι να γυρίσουν τα παιδιά τους στο σπίτι. Λέει και υποστηρίζει αυτό που είπε και ο Βασίλης νωρίτερα, ότι ήταν μεμονωμένο γεγονός. Για μένα είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποσαφινιστεί πλήρως, να διευκρινιστεί, να ψαχτεί, να ελεγχθεί. Δεν είναι δηλαδή μια απόφαση που λέει ας γυρίσουν τα παιδιά στο σπίτι. Όχι, εντάξει. Όχι. Και άμα ξαναγίνει, ήταν εδώ. Ειδικά όταν έχουν σημάδια. Όλο το σύστημα είναι τόσο λάθος δομημένο. Υπάρχουν ζευγάρια που θέλουν παιδιά και δεινοπαθούν να υιοθετήσουν. Εδώ πέρα δίνονται παιδιά και γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι πειράζει. Και το θέμα είναι ότι αν είναι μόνο 2-3 χρόνια. Ο πατέρας αυτοκτονεί, παιδιά.
πατέρας αυτοκτονεί. Ναι. Η μάνα λέει το παιδί ότι το κοκοπεί. Ένα ζευγάρι το οποίο. Ζητάει χρήματα στην κηδεία του πατέρα, πράγμα που σημαίνει ότι έχει περιέλθει σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Τα παιδιά τα έχουν υιοθετήσει πρόσφατα, δεν είναι και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, χρόνια δεν είναι πολλά χρόνια. Ακριβώς. Άρα, όταν πάνε να κάνει αυτή τη θεάρεστη πράξη να υιοθετήσει παιδάκια και να τα φέρει στο σπίτι σου και κοντά να του παρέξει αυτή τη θαλπορή τη οικογένεια, δεν μπορούν τα παιδιά να ζουν μια αυτοκτονία και μια ξυλοδαρμία. Όταν τα έχει μόνο 2-3 χρόνια. Και για την ψυχική του κατάσταση, αυτό που λέει είναι πολύ σημαντικό. Γιατί έχει κλονιστεί στα ήδη κλονισμένα παιδιά που ζουν σε ένα είδημα, κλονίζεται και πάλι το σύμπαν. Και δεν έχουν σταθερή φωλιά αυτά τα παιδιά. Δεν έχουν σταθερή φωλιά που είναι το σπίτι του καθενό. Και αν αποφασιστεί να επιστραφούν για να υπάρχει κάθε μέρα έλεγχο τη πρόνοια, για ποιο λόγο να επιστραφούν. Άμα πρέπει να υπάρχει κάθε μέρα. Η ψυχοσυνδόνα ψυχολογικά είναι η συγκεκριμένη γυναίκα. Τα παιδιά θα πρέπει να μιλούν σε έναν άνθρωπο, να ξέρουν ότι μπορούν να ανοιχτούν, θέλουν περισσότερο χρόνο γιατί είναι παιδιά και παιδιά που έχουν περάσει και ψυχικά πάρα πολύ δύσκολα. Τι λέμε τώρα, τους. Και δεν είναι για να πηγαίνω έρχονται. Αλλά η γυναίκα δεν μπορεί να φύγει από το μάτι. Όταν τα δώσανε, ο πατέρας τόσο που αυτοκτόνησε, τον αυτοκτονήσει παιδιά κάποιος, δεν είναι ξαφνικά ξυπνάω ένα πρωί μετά από δύο και λέω «Α, ωραία, καλή μέρα να αυτοκτονήσω». Θέλω να πω ότι κάτι έχει γίνει. Δεν υπήρξε ένας έλεγχος ψυχολογικός πριν δοθούν τα παιδιά αυτά. Είναι πολύ μυστηρία ιστορία. Υπάρχουν πηγές, πληροφορίες, οι οποίες λένε ότι ο πατέρας είχε οικονομικά προβλήματα. Το και πώς δόθηκαν τα παιδιά σε ζευγάρι με οικονομικά προβλήματα. Τελευταίο διάστημα. Μπορεί το τελευταίο να προέκυψαν διάστημα, μετά τα προβλήματα. Προέκυψαν οικονομικά προβλήματα τα οποία ο πατέρας δεν μπόρεσε να τα αντιμετωπίσει και προέβη στο. Ναι, αλλά αυτό που δεν είναι ασφαλή. Τι λέμε τώρα. Γιατί δείχνει έναν ανίσχυρο ψυχολογικά άνθρωπο να ανταπεξέλθει σε κάτι που τη σημαίνει στη ζωή. Όταν λοιπόν ένα άνθρωπο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην οικονομική του κρίση που περνάει η οικογένειά του, πώς του δίνει να μεγαλώσει δύο παιδιά τα οποία βγαίνουν από ένα ίδρυμα που έχουν συγκεκριμένες εικόνες, έχουν βιώσει, έχουν μεγαλώσει με τη φροντίδα του ανθρώπου, τέλος πάντων, ενός ανθρώπου, πόσα παιδάκια, τα ιδρύματα όλοι ξέρουν με την κατάσταση, όσο καλή και να είναι, έτσι, ναι, μεγαλώνουν με την οικογένειά τους. Άρα δείχνει μια ψυχολογία κλονισμένη. Και δεν μπορούν να πηγαίνουν σε μια χώρα που δεν έχουν υιοθεσία παιδιά. Λέμε για μια χώρα που δεν μπορούν να υιοθετήσουν παιδιά ζευγάρια. Και εδώ βλέπω ένα ζευγάρι το οποίο προφανώς είχε μια ιστορία που οδήγησε εκεί που οδήγησε και πήραν παιδιά. Άρα λοιπόν ξεκινάει το κακό πολύ νωρίτερα. Που από τη μία είναι σωστό που τα αδελφάκια ήταν μαζί και δεν χωρίστηκαν. Από την άλλη πλευρά, νομίζω θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Ό,τι και να λέμε εμείς τώρα που καλά τα λέμε. Υπάρχουν άνθρωποι που θα βάλουν υπογραφές. Γι' αυτό σου λέω, Νικό μου. Και επειδή έχουν γίνει πολλά, ας προσέξουν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που θα βάλουν τις υπογραφές τους. Γιατί έχουν ευθύνη. Πάνω στο κομμάτι που λέει ο Νίκος, να μεταφέρω ότι σε επικοινωνία με το χαμόγελο του παιδιού δεν θέλουν να μιλήσουν ακόμα οι άνθρωποι επίσημα. Περιμένουν και εκείνη την απόφαση για το πού θα πάνε τα παιδιά. Ωστόσο, αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχει μία δυσαρέσκεια για το ενδεχόμενο να γυρίσουν στη μητέρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ήταν μόνο 2-3 χρόνια και μπορεί σε αυτή την περίπτωση να προτιμούν να γυρίσουν εκεί που ήταν. Παιδιά, όταν έχεις παιδί, όσο και να έχεις φτάσει στα πατώματα, μόνο το ότι υπάρχει το παιδί σου, λες πρέπει εγώ να κρατηθώ στη ζωή και να πάω μπροστά για το παιδί μου. Τι λέμε τώρα. Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε και αύριο το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να έχει βγει και η απόφαση από τον εισαγγελέα για να δούμε πια πώς κρίνει ότι πρέπει να συνεχίσει το μέλλον των παιδιών. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε και η αγαπημένη μας Μάρα Μεϊμαρίδη έρχεται στο τραπέζι μας για να πούμε τα δικά μας, τα ωραία, αυτά που μοιραζόμαστε και θα μοιραζόμαστε από χτες και μετά. Ερχόμαστε. Για τις ιστορίες με τη Μάρα Μεϊμαρίδη τηλεφωνήστε στο 211-212-2388. Για τις ιστορίες με τη Μάρα Μεϊμαρίδη τηλεφωνήστε στο 211-212-2388. Και το δηλώνω από χτες. Γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Παίρνουν πολλοί κόσμος και λένε τη δική τους ιστορία, τι τους έχει συμβεί. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε ο κόσμος να παίρνει, να μας λέει σε αυτό το τηλέφωνο που δώσει το κανάλι, να μας λέει τι μεταφυσική εμπειρία είχε. Άλλος είδε άγγελο, άλλος είδε διάολο, άλλος είδε τον νεκρό του πατέρα.
Για το δαίμονα της Λέρου δεν μπορούμε να τον βγάλουμε σε αυτό το κανάλι, το οποίο είναι ένα τρομακτικό, αλλά μπορούν να το δουν τη φωτογραφία του στο Facebook το δικό μου. Και επίσης να πω ότι αυτή η ενότητα, ναι μεν έχει με τα φυσικά, γιατί είναι κάτι που το λατρεύω και το κάνω χρόνια και το γνωρίζω, αλλά όχι μόνο. Θα έχουμε η άλλη μου πλευρά, αυτή που σπούδασα δηλαδή, είναι medical anthropology, οπότε θα έχουμε και ανθρωπολογικά. Τι στυλ, γιατί ένα γκόρι γίνεται γκέι και ένα άλλο, όχι. Αν ήμουν μάνα με αγόρια παιδιά, θα ήθελα να ξέρω. Γιατί μια μάνα σκοτώνει τα παιδιά της, αυτό που έκανε η Μπιρμπιρίγκου. Αν αποδειχτεί, δεν έχει αποδειχτεί. Και το ένα το έχει ένα... Για το ένα το πρωτοδίκο ένα... και το ένα έχει αποφασίστη. Το εν τρίτο, ναι. Εάν οι αρχαίοι Έλληνες, γιατί όλοι έχουμε μια ιδέα, αλλά δεν είναι τεκμηριωμένη. Αν οι αρχαίοι Έλληνες πήγαιναν με μικρά αγόρια, ναι ή όχι. Η απάντηση είναι όχι, απαγορευόταν. Αλλά θέλω να πάρεις άδεια για αυτά τα θέματα από το Γησουρούμ, για να μπορέσουμε να τα... Δεν έχουμε άλλα σήμερα. Λοιπόν, σας αγαπώ πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Προχωράμε το θέμα το χθεσινό. Και μη σταματάτε να τηλεφωνείτε. Εσείς βλέπετε το τηλέφωνο μας από κάτω. Ό,τι δεν μπορείτε να εξηγήσετε που σας έχει συμβεί. Οτιδήποτε και να αφορά αυτό. Yes. Είμαστε εδώ για να δούμε την εξήγηση του. Γιατί για όλα υπάρχει μια εξήγηση. Λοιπόν, χθες ξεκινήσαμε να λέμε τις εμφανίσεις του δαίμονα αυτού, ο οποίος ταλαιπωρεί τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας και την πρώτη εμφάνισή του στο γιο αυτουνού, τον Ενρίκο το 8, ο οποίος πήρε 6 γυναίκες και ο δαίμονας εμφανίζεται πάντα σε μορφή γυναίκας, πάντα έχει μαύρα χρώματα, δες τη Μέγαν Μάρκελ. Και λέγαμε τη Μέγαν Μάρκελ. Ναι, και ο Ενρίκος ο 8ος πήρε 6 γυναίκες, στις 2 τις αποκεφάλισε. 18 χρονών ήταν τα κόρια. Και του έμεινε μόνο τελευταία. Η τελευταία έζησε ένα χρόνο. Λοιπόν, από τότε που τον παντρεύτηκε ένα χρόνο. Πέθανε αυτός, ευτυχώς. Γιατί δεν έφτανε. Δεν τιμάει και την κοπέλα αυτή. Μην ναι, είχε και μία άλλη, η οποία του τη στείλαν τότε, κάνανε προξενιά από πορτρέτα και του τη στείλανε μία Γερμανίδα, ότι αυτή είναι πάρα πολύ ωραία να την πάρει και μόλις την είδε μπροστά του, έκανε έναν εμετό, αλλά τέλος πάντων αποφάσισε να την παντρευτεί γιατί έπρεπε, γιατί οι Γερμανοί θα γινόντουσαν έξαλλοι. Και φώτοσε από το πορτρέτο. Και μετά, και μετά την έδιωξε. Και αυτή σώθηκε. Δηλαδή, όποια έδιωχνε, σώθηκε. Σωζότανε. Λοιπόν, η Μέγαν όμως, έβλεπα πριν τις φωτογραφίες που μου δείχνατε, είναι ολόιδια με μία γυναίκα, με δύο γυναίκες. Όχι, όχι. Αυτό είναι ο δεύτερος δαίμονας. Λοιπόν, ο πρώτος δαίμονας, τα γράφω εδώ πέρα, είναι το 1500. Mm. Επί Ερίκου του 8ου, 1, 2, 3. Ο δεύτερος δαίμονας είναι το 1937, όταν εμφανίζεται η Μίση Σίμψον. Θα ήθελα να δείτε. Έλα, Νεφέλη, για βάλε το... Για βάλε τη φωτογραφία. Ναι, μηχανικέ. Εμφανίζεται το 1937 και κάνει τι. Ό,τι έκανε και η Τουντόρ. Συγγνώμη, η Μπόλεϊν. Να την. Αυτή είναι λοιπόν η Μίση Σίμψον. Αμερικάνα σε μελαχρινή Αμερικάνα, όπως η Μάρκλ, δύο φορές χωρισμένη ετούτη εδώ. Όπως η Μέγαν Μάρκλ. Και αυτή η Αμερικάνα. Δύο γάμους. Ναι. Δύο γάμους. Η Μέγαν έχει ένα γάμο. Η Μέγαν έχει ένα γάμο. Θα τον δούμε και το σύζυγό της. Λοιπόν, κοιτάξτε, πώς μιμείται η Μέγαν την Μίση Σίμψον. Πράγματι. Εδώ. Εδώ. Α. Τα ίδια ρούχα. Τα ίδια... Γιατί μιμείται τη Μίση Σίμψον, μιμείσαι αυτόν που θαυμάζεις. Συνειδητά. Συνειδητά. Θα πάει στη μοδίστρα να ράψει αυτό το ρούχο που είναι όμοιο. Άρα με τη Σίμψον. Ίδιο, παιδιά. Είναι σαν να σου λέει κούκου, ήρθα πάλι, εδώ είμαι. Ναι. Τώρα, το τι πόλεμοι θα ξεσπάσουν αυτή τη φορά, δεν ξέρω. Τι συνέβη, τι ήταν το μέλλον αυτή τη κυρία. Ο δαίμονας πάντα κλέβει ένα μέλος τη οικογένεια τη βασιλική. Και τώρα η άλλη τον πήγε στην Αμερική, τότε τον είχε πάει στη Γαλλία. Δηλαδή, τον είχε πάει στη Γαλλία και δεν έγινε βασιλιά και πήρε. Οι δύο δαίμονες που εμφανίστηκαν μέχρι τώρα δεν τα πήγανε καλά. Ο ένας δαίμονας αποκεφαλίστηκε από τον Ερίκο τον 8ο και ο άλλος πέθανε στην εξορία η Μίση Σίμψον. Και στις ασπρόμαυρες. Για να δούμε. Όμως, είχε παιδιά η Μίση Σίμψον. Όχι, δεν είχε. Όχι, άκαρπη.
ούτε αυτός. Αλλά άφησε το θρόνο και λέει εγώ θα πάω με τη γυναίκα που είμαι ερωτευμένος. Ήτανε πολύ περίεργες οι ιδέες που του βάλανε, που του βάλε Μίση Σίμψον μέσα στο κεφάλι και τον έπεισε να πάνε να δούνε μέχρι και το Χίτλερ. Ναι, ορίστε. Κοιτάξτε. Φωτογραφία. Hitler... Μεγάλο σκάνδαλο της εποχής. Μεγάλο σκάνδαλο. Όχι, λέει. Άρα ουσιαστικά τον έκανε ό,τι ήθελε. Δεν yes, είχε τον έκανε ό,τι ήθελε. Και τώρα η Μέγαν πάλι το ποτοδόλο το έχουν τσακίσει. Άφησε ολόκληρο βασίλειο. Λοιπόν, πώς τη είχα μπάριασα εγώ τη Μίση Σίμψον ότι είναι δαίμονας. Η θεία μου η Κατίνα είχε ένα φυλαχτό με σταυρούς. Αυτό εδώ. Έλα, Νεφέλη. Αυτή δεν είναι Νεφέλη, είναι Νεφέλες του Αριστοφάνη. Έλα, Νεφέλη, θέλουμε πιο γρήγορα την εκκλησιακά. Να το... Λοιπόν, κοίταξε. Αυτό είναι η Κατίνα σε πορτρέτο και κοιτάξτε στο χέρι της. Το βραχιόλι. Έχει το βραχιόλι των σταυρών. Και αναρωτήθηκα, πού το βρήκε αυτή η παράλυτη το βραχιόλι μας. Κοίτα εδώ τον ηφικό και το βραχιόλι της Κατίνας. Άκου τώρα. Είναι ένα βραχιόλι, το βλέπετε ξεκάθαρα. Φυλαχτό, αταρτικό, βαφτιστική σταυρή. Να το αυτό, το έχω κοπιάρει. Και τι κάνει αυτό. Και το οποίο σε φυλάει, μωρέ. Είναι φυλαχτό. Όχι, λέω, έχει κάποια ιδιαίτερη δύναμη. Λέω, είδες, ο δαίμονας ήθελε και φυλαχτό. Λοιπόν, και θέλω να... Να σας ρωτήσω ναι. κάτι τώρα που μπορεί να είναι χαζό. Αλλά πολλές φορές λέμε, ας πούμε, βάλε ένα σταυρό, κάτι που θα το διαβάσεις στην εκκλησία, να το φοράς πάνω σου για το κακό το μάτι. Λοιπόν, να θέλεις να... Άκου να δεις, από μένα ψέματα εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή θα δεις. Νομίζεις, αν ο Χριστός ξαναεμφανιζόταν στη γη, θα ήθελα να ξαναδεί ένα σταυρό μπροστά του. Γιατί το έχουμε για σύμβολο. Για πες. Γιατί τον σταύρωσαν. Ναι, δεν θα ήθελε ο ίδιος όμως, τέλος πάντων. Κλείνει η παρένθεση, αυτές είναι δικές μου ιδέες, δεν ευθύνεται κανείς. Και τώρα κυρίες και κύριοι... Με το μαρτύριό του. Και τώρα κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας αποδείξω ότι αυτή η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, τέλος πάντων, την οποία εμείς θαυμάζουμε και τη βλέπουμε σε άμαξες, σκατά είναι. Προέρχονται από καμαριέριδες και γκουβερνάντες. Και η Βασίλισσα Ελισάβετ. Αμέ, αφού κατάγονται από τους Τιουντόρ. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω τον εξής πίνακα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το πάρω. Κοιτάξτε εδώ. Αυτός εδώ είναι ο Ερίκος ο Πέμπτος, ο οποίος ήταν βασιλιάς και παντρεύτηκε την Εκατερίνη των Βαλουά, κόρη του Γάλλου βασιλέα, ο οποίος ήταν τρελός. Και έκαναν αυτό το γιο, ο οποίος επίσης ήταν τρελός, αλλά βασίλεψε. Αυτός εδώ πέρα, ένα χρόνο μετά το γάμο του με την Εκατερίνη, τα κακάρωσε, πέθανε. Από δυσεντερία, μην νομίζεις από καμιά ανδρεία. Καλός ήταν. Καλός ήταν σαν βασιλιάς όμως. Και αυτή, εδώ κοιτάξτε, πάει και παντρεύεται. Τι λέει εδώ, Owen Tudor. Ποιος ήτανε αυτός, αυτή 20 χρονών τώρα, χείρα, με ένα αγοράκι. Ποιος ήταν αυτός. Αυτός, η οικογένεια που ξεκινήσαν όλα. Όχι, ο καμαριέρης της ήτανε. Α, το πού. Και πού, ακούστε, μην ξεχνάτε ότι τα ήθη ήταν διαφορετικά τότε. Βέβαια. Ήτανε και Welsh, Ουαλός. Οι Ουαλοί για τους Εγγλέζους τότε ήτανε μοιάσματα, κατσαρίδες. Κόκκινο πανί, καλέ, ήταν. Να τους πατήσουνε, 5 δάχτυλα, εμετός. Δεν τους θέλανε καθόλου. Κι όμως αυτή, τον καψουρεύτηκε αυτόν, φαίνεται, δεν το ξέρουν οι ιστορικοί, ότι φαίνεται ότι τον παντρεύτηκε κρυφά. Γι' αυτό και ο Ερίκος ο Έβδομος, που θα πάμε εδώ παρακάτω να τον δούμε, που βγαίνει από αυτό το σόι. Ο Ερίκος ο Έβδομος ήταν ο γιος της οικοδάγωνης. Όχι, είναι κατόπιν γενιές, όμως κατάγεται από τον καμαριέρι. Από τον καμαριέρι. Και όχι από αυτό. Λοιπόν. Α, προγονός του, ας πούμε, ήταν ο Κοιτάξτε εδώ. Ο παππούς, ο Γκόντ, πολύ σπουδαίος άνθρωπος, παντρεύτηκε την κουβερνάντα των παιδιών. Είχανε γούστα πάντως αυτοί οι άνθρωποι. Κάνανε τα... Γιατί μπορεί, την έχεις δει την κουβερνάντα. Όχι, ενώ σαν ιδέα και μόνο να πας με την κουβερνάντα. Είναι... Όχι, δεν ήταν όλοι οι κουβερνάντες και σήμερα έχουν μεγάλη πέραση. Και οι γραμματέες. Ακριβώς. Έχουν γυρίσει σπίτια για σπίτια. Αυτοί όλοι μαζί μέναν σε παλάτια. Το πω σε κάστρα.
Πόσους πελάτες έχω που λένε ο άντρας μου τα έφτιαξε με τη γραμματέα του, γιατί... Συγγνώμη, αλλά λυμπίζεσαι αυτό που βλέπεις κάθε μέρα. Σωστό. Δεν θα πας στην Αργεντινή να βρεις τον κονσουέλο. Είναι η σημερινή καμαριέρα, έτσι, είναι η σημερινή στο σύγχρονο κόσμο. Τέτοιο. Όχι, δεν λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτός εδώ παντρεύτηκε, τη βλέπετε, την γκουβερνάντα και από εδώ καταλήγει η γενιά, τα αγόρια, μέχρι αυτόν εδώ, το Χένρι τον 7, ο οποίος είναι, παιδιά, ο πρόγονος της βασιλικής οικογένειας σήμερα, από γκουβερνάντες και από... Δηλαδή, το σόι του πατέρα μου, του Κυρματζαγριώτη από την Τρίπολη Αρκαδίας και του παππού μου, του Νικολάου Κρυθαριώτη, γεννημένο εν Τουρκία, είναι πολύ πιο ντούρο και υγιές από τζάκια, αυτό πούμε, εδώ ναι, το πράγμα. Και μετά καθόμαστε και τους θαυμάζουμε. Να σας πω κάτι. Τώρα έχει καμιά σημασία όμως, δηλαδή από πού προέρχεσαι, σημασία γιατί κάνει ο καθένας στη ζωή του. Όχι, κυρία, δεν είναι έτσι. Μιλάμε το γαλαζοέματι που λέμε. Ότι δεν είναι γαλαζοέματι. Είναι λίγο νοθευμένο. Το αίμα έχει ξεσκονόπανα μέσα. Δεν είναι γαλαζοέματι. Λοιπόν, ξανάρχομαι εδώ στο Χένρι τον 8 που πήρε τις 6 γυναίκες. Έλα, Νεφέλη, για να δω, θα τα καταφέρεις. Βγάλε την Κάθριν του Αραγκόν και σύγκρινε την με την Κέιτ Μίτλετον. Νάτο. Λοιπόν. Τις φέρνει. Και αυτές είναι το απάνω φέρνει. Είναι αυθεντικό πορτρέτο. Το κάτω είναι από το AI που έχει ζωγραφίσει τη μούρη της Κάθριν της Αραχώνες, η οποία ήταν κούκλα. Κόρη της Ισαβέλας και του Φερντινάντου. Αυτούς αποκλείδε με τους ξέρετε. Στο σχολείο μας είχαν πρίξει. Αν ξέρεις δύο Ισπανούς μονάρχες, Ισαβέλα και Φερντινάντος. Λοιπόν, αυτή ήταν κούκλα, όμορφη. Την παντρεύτηκε ο Ερίκος 8ος. Αυτό είναι AI και είναι με ποια την έχουν κάνει με την Kate Middleton, ναι. Βάλε και την Kate, Νεφέλες. Εδώ είναι όπως ήταν. Ναι. Νάτι. Ναι. Ναι, έχει στοιχεία πολλά. Ναι, πάρα πολλά. Μια ωραία. Δείξε μας τώρα το δεύτερο δέμα του 1937, την κυρία Σίμψον με τη Μέγαν Μάρκλ, παρακαλώ. Και τα ρούχα και την... Ναι, βάλτε δίπλα. Τα ρούχα, το στυλ, όλα, τα μιμείτε όλα. Είναι τρομακτικό, παιδιά. Και χωρίς να γνωρίζει. Τι να γνωρίζει, άλλη έχει πεθάνει. Πάντως και η πριγκίπισσα Νταϊάννα, που ήταν πάλι της Ουαλίας, ο τίτλος της Ουαλίας, τέλος πάντων, είναι ένας τίτλος που έχει δοθεί 8 φορές μόνο και όλες είχαν ένα κακό τέλος. Γι' αυτό δεν είπε ότι και η Καμίλα δεν δέχτηκε να πάρει τον τίτλο αυτό που κατήχε η Νταϊάννα. Η Καμίλα υποτίθεται ότι το πήρε για να μην σκιαστεί η κυρία Μαρόν, να ρωτήσω κάτι. Κόνσορτ. Εσείς λέτε τώρα ότι η Κέιτ Μίτλετον την μιμείται επειδή το θέλει ή επειδή βγαίνει λόγω της... Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό. Μπορεί να είναι κούκου, ήρθα εδώ, είμαι ξανά. Αυτό θα λέω. Έχετε να φάτε το ξύλο της αρκούδας. Σας έκλειψα τον πρίγκιπα μέσα από το παλάτι ή μπορεί να είναι κατά... Αχ, πανάθεμα. Όχι, δικαίω είναι αυτό. Να μου αφήσετε στον τόπο. Κάντε το πιο διακριτικά. Πανάθεμά σας. Σοβολέας έσκασε. Όχι, μπαλόνι έσκασε. Αμπαλόνι έσκασε. Μαγιά μου, έλα εδώ. Πού τα είδα, μάμα, τι άσκασε, ρε, πως είδα. Έχουμε μπαλόνια, η γενέθλια η Ελένη. Αμπαλόνι έσκασε. Η Ελένη η γενέθλια, βέβαια. Και τρόμαξα. Ωραία, τι πλάκα. Μα επισκέφτηκε η Σίμψον. Αυτή μπορεί. Η Σίμψον ή η Αραγκόν, δεν ξέρω. Τι λες, καλέ, δεν είναι καλό. Λοιπόν, η Αραγκόν ήταν πάρα πολύ καλή βασίλισσα. Αυτό το κορυφάκι 12 χρονών πηγαίναν και παντρευόντουσαν. Η οποία είχε πάει. Συνηθιζόταν αυτό τότε. Μόνο. Πόσο χρονών. Η οποία είχε πάει να παντρευτεί το μεγάλο αδελφό του Χένρι, ο οποίος αρρώστησε και αυτή αρρώστησε. Αυτός πέθανε, αυτή τη γλίτωσε. Τον παντρεύτηκε το μεγάλο αδελφό του Χένρι και μετά παντρεύτηκε ο Χένρι. Και επειδή είχε πολλές αποβολές, έκανε ένα κορίτσι το οποίο έζησε, την Μέρι, την Bloody Mary, η οποία σας είπα εχθές ότι ήταν κούκλα μέχρι τα 17, και μετά έγινε ένα τέρας και μισό, τέλος πάντων, ήταν τόσο καλή γυναίκα και τόσο καλή βασίλισσα, ο κόσμος τη λάτρευε. Φαντάσου ότι όταν ο βασιλιάς πολεμούσε στη Γαλλία και αυτή και ξέσπασε, γιατί τότε πολεμούσαν και με το Βορρά πολύ, και ξέσπασε ο πόλεμος και μπήκανε μέσα οι Βόρειοι, καβάλισε το άλογο και ήταν έγκυος
Και πήγε. Όχι, δεν έχασε το παιδί. Παρόλη την εγκυμοσύνη της, σηκώθηκε και πήγε. Κέρδισε τη μάχη. Και μάλιστα σκότωσε και τον Σκοτσέζο και έστειλε στο βασιλιά το ματωμένο. Αυτό που φορούσε παλτό, ο Σκοτσέζος. Το ματωμένο παλτό. Και παρόλα αυτά, να σου εμφανίζεται ο δαίμονας. Πώς τη λένε. Και αλλάζει όλη την ιστορία, ε. Και την πέφτει η Αν Μπόλεϊν και την πέφτει στον Ερίκο τον 8ο. Και μάλιστα ήταν, ακούς καλέ, ήταν και πονηρή. Αχ, το έκανε ναζάκια. Ναι, σε καλό, αν είναι να με παντρευτείς, έχει καλός. Αλλιώς δεν σε παίρνω. 10 χρόνια τον καψούρευε. Και τη χώρισε τη γυναίκα του. Που έκανε τόσα για εκείνον. Που έκανε τόσα για εκείνον. Για να πάρει την Αν Μπόλεϊν. Προσέξτε τώρα, ο Πάπας δεν έδωσε άδεια του, ναι, να άδεια. Πάρει το διαζύγιο και λέει αυτό το ζώον, ο Χένρι ο Έιτ. Έτσι είσαι, εντάξει, κράτασε τους καθολικούς, εγώ θα πάω με τους προτεστάντες. Και έτσι η Αγγλία χωρίστηκε στα δύο με πάρα πολλά. Λοιπόν, ο θεσμός δηλαδή. Ας έρθουμε τώρα, γιατί με απασχολεί. Αυτά όλα τα βρήκα μόνη μου με έναυσμα το βραχιόλι των σταυρών. Και αυτό είναι συγκλονιστικό που φαίνεται τώρα. Από τη Σίμπσον. Με την Αν Μπόλεϊν. Ίδιες. Κυρία Μαρά, να σας διαβάσω μια ιστορία που ήρθε από χθες στο τηλεφωνικό μας κέντρο από τον Γιώργο που είναι 30 ετών και να σας τη μεταφέρω. Να τη δώσεις έναν άντρα, να ακούω αντρική φωνή. Όπως εδώ, να σου πεις τελικά. Βλέπεις καλέ εσύ. Ναι. Ακόμα ναι. Ονομάζομαι Γιώργος, είμαι 30 ετών και μένω στην Αθήνα. Yes. Με την οικογένειά μου είμαστε πολύ δεμένοι, τόσο με τους γονείς μου, όσο με τους θείους μου και τα ξαδέρφια μου. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει από το σπίτι της ξαδέρφης μου και τη ζήτησα να μου φτιάξει ένα καφέ. Μου έφτιαξε έναν ελληνικό. Ναι. Λίγο πριν τον τελειώσω, είδα στο κατακάθι του καφέ ένα κομμάτι που δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι. Τι? Μόλις το έβγαλα, κατάλαβα ότι είναι ένα γαρίφαλο. Τι γαρίφαλο, ολόκληρο γαρίφαλο, όχι μόνο το φιντζανάκι του καφέ. Μήπως το μυρωδικό, το μυρωδικό. Όταν τη ρώτησα τι είναι αυτό, έκανε την ανήξερη. Και μου είπε ότι έπεσε κατά λάθος μέσα. Ναι. Να τρομάξω. Όχι, να μην τρομάξει. Γιατί ξέρεις τον σπόρο του κάρδαμο. Ναι. Ωραία. Οι Άραβες βάζουν κάρδαμο. Μπράβο. Στον καφέ. Αυτή μπορεί να έριξε γαρίφαλο. Δίνει μία γεύση. Άλλοι ρίχνουν κανέλα. Ναι. Άλλοι ρίχνουν αυτό. Ναι, αλλά σου λέει, δεν θα με ρωτούσε αν μου αρέσει το γαρίφαλο ή κανένα για να μου το βάλει. Δεν μου το είπε και το βρίσκω κάτω. Ο άνθρωπος προφανώς. Ναι, δεν είναι μαγικό αυτό. Κύριε Γιώργο, δεν είναι μαγικό αυτό. Μη φοβάσαι. Άρα να μην τρομάξει. Όχι, και από τα γαρίφαλα ξεματιάζουμε κιόλας. Βάζουν παντού και στα μελομακάρονα βάζουν. Όμως ήταν πολύ συνηθισμένο. Αυτές οι γυναίκες που θέλανε να δέσουν έναν άντρα να βάζουν μια σταγόνα περίοδο μέσα στο. Αυτό, μπράβο. Αυτό ναι, θα ναι, ναι. Το έχετε ακούσει. Μπράβο, λέει κιόλας. Για τη γεύση. Πού το ήξερες εσύ αυτό? Δεν έχει γεύση. Ναι, το έχουμε ακούσει. Και τότε, να το έχει ακούσει από κανέναν κόσμο. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Είναι πολύ γνωστό αυτό. Ναι. Έχω τρελαθεί. Ναι. Αλλά αν δεν πεις και τα μαγικά λόγια, δεν πιάνει. Ναι, δεν πιάνει. Λοιπόν, να πάμε. Πώς θα το ενεργοποιήσεις? Μία καλησπέρα στη Νίκη που είναι 33 και την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να την ακούσουμε, κυρία Μάρα μου. Yes. Νίκη, καλησπέρα. Ελένη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Αυτό που έχω ζήσει εγώ έχει γίνει πριν περίπου 3 εβδομάδες. Ήταν μία περίοδος που ήμουνα, έτσι ένιωθα, σαν θλιμμένη, να σας πω, σαν κουρασμένη. Μου συνέβαιναν πάρα πολλές ατυχίες, απλώς νόμιζα όμως ότι απλά έτυχε. Ήταν μία κακή περίοδος, ό,τι λέμε όλοι. Ακριβώς, κάπως έτσι. Δηλαδή, έχασα το πορτοφόλι μου, αυτό γινόταν κάθε μέρα που περνούσε, μου έσκασε το λάστιχο το αυτοκίνητο, έχασα το πορτοφόλι μου, ήμουνα πολύ άρρωστη. Τέλος πάντων, μία μέρα καθόμουνα στο σπίτι μου, στην κουζίνα και μιλούσα στο τηλέφωνο και σηκώθηκα για να πάω να ανάψω το θερμοσύφωνο, ήμουν ακριβώς απέναντι. Έτσι όπως σηκώθηκα, με την περιφερειακή μου όραση, στα δεξιά, όπως
είναι η πόρτα του σπιτιού μου, αντιλήφθηκα, είδα μία, πώς να σας το πω τώρα, σκιά, οντότητα, άνθρωπο, δεν ξέρω τι ήτανε. Ένα πολύ ψηλό και μαύρο, κατάμαυρο πράγμα, ας πούμε. Okay. Εκείνη τη στιγμή σταμάτησα να μιλάω στο τηλέφωνο και προσευχήθηκα. Δηλαδή είπα ό,τι προσευχή ήξερα και δεν ήξερα. Και γύρισα το κεφάλι μου στα δεξιά και δεν υπήρχε τίποτα. Και είδα το σκυλί μου, γιατί είδα και ένα σκυλάκι. Γάβγιζε. Δεν γάβγιζε βασικά. Ήταν σε στάση επίθεσης και γρύλιζε. Ναι. Αλλά στην πόρτα. Δεν υπήρχε άνθρωπος στο σπίτι. Σε ποια περιοχή μένεις, αγάπη? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Κοντά σε βουνά ή όχι? Κοντά στην Πάρνηθα, ας πούμε? Όχι, όχι. Όχι. Στο Λεκανοπέδιο. Όχι, στο κέντρο. Μάλιστα, στο κέντρο. Ναι. Και εσύ τι αίσθηση είχες όταν είδες αυτό το όνειρο? Φόβο. Φοβήθηκες? Πάρα και πολύ. Και έκανες το σταυρό σου να φύγει. Δεν κάθισε να το ρωτήσεις ποιος είσαι, πώς σε λένε, τι μπορώ να κάνω για σένα? Όχι, φοβήθηκα πάρα πολύ. Ωραία. Ήταν η πρώτη φορά που το βλέπεις αυτό το όν? Που είδα, ναι, αλλά γενικά υπάρχουν πολλά πράγματα που έχω δει, που έχω ακούσει, που έχω αισθανθεί. Γιατί όμως, κυρία Μάρα, συνδέει τις ατυχίες που τη συνέβαιναν εκείνο το διάστημα με αυτό? Έτσι τη συνδέει. Γιατί βιώνει μία χρουσουζιά. Το ένα κακό φέρνει τα άλλα. Και όταν έχεις πάρα πολλά κακά, πιστεύεις ότι και το επόμενο που θα σου συμβεί, χάλια θα είναι. Και πρέπει αυτό να πιάσεις συνομιλία με κάποιον. Όμως θα ήθελα την άλλη φορά που θα το δεις, γιατί πιθανόν ο εγκέφαλός σου να πιάνει αυτά τα κύματα. Mm-hmm. Αυτά μπορεί να υλοποιούνται για δευτερόλεπτα και μετά να εξαφανίζονται. Παγιδεύονται μόνο σε ένα πράγμα, στην ενέργεια. Είναι και αυτά. Και οι σκέψεις μας είναι ενεργειακές και αυτά είναι ενεργειακά όντα. Και μπορεί να είναι για δευτερόλεπτα. Αυτό μπορεί να είναι μέσα στο σπίτι σου τώρα γύρω-γύρω. Δεν θέλω να το συνδέσεις με τις ατυχίες που βίωσες. Χάλασε τον μπρίκι, μου σπάσε τον ήχι, δεν ξέρω τι. Η προσευχή πιάνει, γιατί εγώ τώρα έτσι πως το λέτε, εσείς το λέτε κανονικά, εγώ θα τρόμαζα. Η προσευχή, να το ξέρω ότι είναι κάτι, η προσευχή με την προσευχή, ο κόσμος ζητάει πάντα μία προστασία. Εγώ δεν λέω να μην κάνετε προσευχή, να μην ζητάτε προστασία. Αλλά επειδή με τρώει ο από αυτός μου να μάθω για περισσότερα για τα πνεύματα, θα προτιμούσα να ρωτάνε ποιος είσαι, γιατί είναι παγιδευμένο αυτό. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω, πώς σε λένε, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Έχει υπόψη σου απαντάει ότι αυτό, ναι, με κάποιο τρόπο, με κάποιο σημάδι, πιθανόν και να απαντήσει. Αυτά, δεν, όταν πεθαίνει μία ψυχή και εγκλωβίζεται στο έναον και γυρίζει γύρω-γύρω στους αιώνες, δεν γίνεται ξαφνικά πάνσοφο να τον ενδιαφέρει η κλιματική αλλαγή, ας πούμε, και τα καλά ή τα κακά του κόσμου. Όχι, εξακολουθεί να σκέπτεται και να αγχώνεται με τα δικά του προβλήματα. Γι' αυτό παγιδεύεται. Σαν άνθρωπος, δηλαδή, κανονικά, σαν ζωντανός άνθρωπος. Exactly. Μα... Το σήμα, πώς μπορεί να το δώσει το σήμα στο οποίο αναφέρθηκες μόλις, Μάρα? Το σήμα, με κάποιο τρόπο θα καταλάβεις ότι αυτό το σημάδι... Κάτι θα κουνηθεί μες στο σπίτι, ναι, ναι. Κάτι... Ποιο είναι το πιο σύνδεσμο? Το έχω ζήσει. Θα καταλάβεις ότι αυτό το σημάδι που βιώνει είναι σταλμένο από αυτό. Κυρία Μαρά... Εγώ να σου πω ένα παράδειγμα. Εντάξει, επειδή κάνω διάφορα τέτοια παιχνίδια. Ήθελα από την Κατίνα, εγώ μιλάω με αυτήν, ήθελα από την Κατίνα μία απάντηση, ναι ή όχι. Για κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και ήμουνα στο σπίτι στην Αράχοβα και καθόμουν στο μπαλκόνι, είχε ήλιο και ελιαζόμουν και έλεγα, Κατίνα, θέλω να μου απαντήσεις σε αυτό το θέμα, ναι ή όχι. Και έβαλα ένα βαθμό δυσκολίας τόσο δύσκολο, που δεν υπήρχε περίπτωση, ήξερα από μέσα μου, ότι δεν πρόκειτο να μου το δείξει αυτό. Της λέω, εάν είναι ναι, θα μου δείξεις πρόβατα. Σε σημειωτέων Ποσειδώνα, εγώ 25 χρόνια στην Αράχοβα, δεν έχω δει πρόβατα στην πόλη ποτέ. Σοβαρά. Ποτέ! Και τι βλέπω μπροστά μου να περνάει? Πρόβατο. Μάλιστα πρόβατα. Απίστευτο.
Μάλιστα πρόβατα. Είναι... Πολλές φορές αναρωτιόμαστε όταν να πάρουμε μια σοβαρή απόφαση, ας πούμε, ζητάμε ένα ναι ή ένα όχι, ένα σημάδι που λέμε. Γι' αυτό ρωτάμε ποιο τρόπο μπορεί να κάνει. Πολλές φορές λέω όταν κάτι θα πού πάει φλόγα. Όχι, λέω αν αυτό τέλος πάντων θα με πιάσει πράσινο. Αν αυτό αν νόμιζα φανάρι, φαναράκι. Ναι, και τα παιδιά το κάνουν. Να συγγνώμη, να πω αυτό. Όμως το πώς μιλάς σε ένα πνεύμα δεν έχει καμία σχέση πώς μιλάω εγώ με τον Νικολάκη. Α, δεν με το πεις λίγο. Όχι, όχι, όχι. Είναι τελείως διαφορετικό. Καταρχήν το πνεύμα ήτι, σε παρένθεση, ο έσω εαυτός μας, ο ανώτερος εαυτός μας, είτε αυτό, γιατί αυτό είναι. Καλά κάνετε και το λέτε. Δεν πιάνει τα πρόσημα. Δηλαδή, Κατίνα μου, δεν θέλω να μου στείλεις έναν άντρα γκομενιάρη. Δεν ακούει το δεν. Ναι. Δεν πιάνει το σαν δεν. NLP. Κατίνα μου, θέλω έναν άντρα γκομενιάρη. Κατίνα μου, δεν θέλω άρα να πάθω καρκίνο. Άρα ζητάς, του λες αυτό που θες. Θέλω να είμαι υγιής. Όλα στο θετικό. Όλα στο θετικό. Είμαι υγιής, κανονικά. Θα το ξαναπούμε αυτό, Γιάννη. Επειδή ενστικτοδός μπορεί όντως να φοβηθείς όταν δεις ένα πνεύμα, έτσι. Ενστικτόδης αντίδραση. Μπορεί να μας κάνει όμως κακό, δηλαδή έχουμε δίκιο που φοβόμαστε. Όχι, δεν μπορεί. Δεν πάμε μπορεί. Να καλωσορίσουμε. Ευχαριστούμε την κυρία Νίκη. Να πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Μάνια, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μάνια, καλησπέρα. Μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Από το τηλέφωνο ή από την τηλεόραση τώρα? Κυρία Μάνια, από το τηλέφωνο. Θα χαμηλώσετε την τηλεόρασή σας όσο μπορείτε περισσότερο. Α, λοιπόν, από το τηλέφωνο. Γιατί σας ακούω πολύ αμυδρά από το τηλέφωνο. Πρώτα, σε λατρεύω. Σε παρακολουθώ από το ξεκίνημά σου και χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πολλά και καλά, αγάπη. Ευχαριστώ μου. Πάρα πολύ. Θέλω να πω ένα περιστατικό που το έζησα στην εφηβεία μου. Κοιμόμουνα σε βαθύ ύπνο όταν ήμουνα και έβλεπα από το ταβάνι το σώμα μου να κοιμάται. Ναι. Και με έπιανε πανικός, τρόμος όμως. Όταν σας λέω τρόμος, παρακαλούσα να ξυπνήσω και δεν μπορούσα. Και αυτό δεν συνέβη μία φορά μόνο. Συνέβαινε κατά τακτά διαστήματα και όταν έπεφτα να κοιμηθώ, έκανα το σταυρό μου και παρακαλούσα να μην ξαναπάθω το ίδιο. Τι κρίμα, κυρία Μάνια, τι έχασες. Για λέγε παρακάτω. Δεν έχει άλλο. Αυτό είναι. Και πώς σταμάτησε αυτό, κυρία Μανιά, ένα βράδυ κοιμηθήκατε και δεν ξανασυνέβη? Παρακαλούσα το Θεό έντονα. Ναι. Κυρία Μάνια, μου επιτρέπεις να της απαντήσω? Για σας παίρνει, εννοείται. Άκουσε, αγάπη. Αυτό είναι αυτό που λέμε στη μεταφυσική αστρικό ταξίδι. Μπράβο. Μία πολύ λεπτή δέσμη φωτός επιτρέπει στην ψυχή να αφήσει το σώμα το οποίο κοιμάται στο κρεβάτι και να πάει να ταξιδέψει μέχρι εκεί που το επιτρέπει η βαρύτητα. Δηλαδή σε άλλο πλανήτη δεν μπορεί να πάει. Η βαρύτητα θα το κρατάει πάντα πίσω στη γη. Ο φόβος ότι αυτή η λεπτή γραμμή θα κοπεί και εμένα η ψυχή μου θα φύγει. Όχι, δεν έβλεπα γραμμή, δεν έβλεπα τίποτα. Ναι. Λοιπόν, κρίμα, γιατί εδώ παρακαλάμε να νιώσουμε αυτό. Ναι. Πράγματι, το πρώτο ταξίδι που κάνει η ψυχή έξω από το σώμα είναι γύρω-γύρω από το ταβάνι και κοιτάει κάτω το σώμα. Έτσι. Μετά όμως, άκου να σου πω τώρα κάτι πονηρές μάγισσες δικές μου τι κάνουν. Λέει, τώρα θα πάω να παρακολουθήσω τον κόμενο που είναι στο σπίτι και με κερατώνει στην κόμενα. Ακούς. Δηλαδή μπορείς να την κατευθύνεις την ψυχή. Υπάρχει όμως μια μέθοδος, ένα κόλπο. Εσύ, παιδάκι έφηβο τότε, δεν ήξερες πώς να τα αυτό. Αλλά τρόμο, σας λέω, τρόμο. Πολλά, πολλά ωραία αισθήσεις. Γιατί νιώθει η ψυχή τον αέρα όπως ταξιδεύει. Βλέπει τους γαλαξίες, βλέπει το σύμπαν. Και τα καταλαβαίνεις σαν άνθρωπος. Ναι. Τίποτα δεν έβλεπα. Μόνο τον εαυτό μου στο κρεβάτι έβλεπα. Ναι, το ξέρω. Ναι. Ήταν η πρώτη βραδιά η οποία... Εγώ όχι δεν πρώτη, το πάθαινα συχνά. Είναι από τα πιο γνωστά αυτά τα αστρικά. Βέβαια, πολύ. Εγώ έκανα επί τούτου αστρικά ταξίδια και ήμουν τότε με τη μάνα μου στο Καπαντρίτη και της λέω, μαμά, είχε με υπόψη σου.
γιατί θα πάω να τα βλιαστώ στο κρεβάτι, να κάνω ένα ταξιδάκι αστρικό. Εντάξει, μου λέει μαν. Και ήξερε ότι για να με ξυπνήσει, αν συνέβαινε κάτι, θα με χτύπαγε 3 φορές τον αριστερό ώμο. Αυτό είναι. Έλα όμως που η μάνα μου, εγώ πήγα, γδύθηκε, γιατί πρέπει να μην έχεις αυτά, ξάπλωσε το κρεβάτι, υπνοτίστηκα, έφυγα. Έλα όμως που η μάνα μου έβλεπε το Peyton Place. Α, τότε. Και ξεχάστηκε και μελάνιασα. Τέλος πάντων, αυτό. Λοιπόν, δεν μπορείτε να ξυπνήσετε με τα μάτια. Όχι, καμιά φορά παθαίνεις κοκομπλόκο και δεν μπορείς. Είναι επικίνδυνο, ναι. Κυρία Μάρα, να γίνει αυτό. Να το κάνει κάποιος μόνος του, μπορεί ή θέλει καθοδήγηση. Γιατί άμα λέτε ότι... Γνώση. Όχι, θέλει κάποιον να είναι εκεί, είναι μέσα στο σπίτι, όταν περάσει το τρίωρο, ας πούμε, που εσύ νομίζεις ότι πέρασαν 5 λεπτά μόνο. Ναι, όταν περάσει το τρίωρο, να έρθει να δει τι κάνει αυτή. Ζει, μελάνιασε. Κάνουν κάποιοι με διαλογισμό αναδρομές και πρέπει είναι να υπάρχει κάποιος. Άλλες είναι οι αναδρομές. Πρέπει να κάνουμε μία ομαδική εδώ. Να κάνουμε μία ομαδική αναδρομή. Το άλλο, το ξέρω. Λοιπόν, κυρία Μάνια μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επικοινωνήσατε μαζί μας και μοιραστήκατε την εμπειρία σας. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να έχει κάποια συνέπεια διορατικότητος ή κάτι άλλο που πάθαινα. Τι πάθαινε. Στην υπόλοιπη ζωή μου. Τι πάθαινε στην υπόλοιπη ζωή σου. Όχι, δεν έπαθα τίποτα. Α, τίποτα. Θα μπορούσε να επηρεάσει τη όχι, ζωή. Όχι, όχι, όχι. Αυτό λέει. Όχι, 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 όχι. Ούτε υποχρεώνει κάποια δύναμη παραπάνω που μπορεί να έχει. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Κυρία Μάνια, με ευχαριστούμε. Κυρία Μάρα μου, έλα, την επόμενη Τρίτη. Θα έρθω την Τρίτη. Με όλη την αγάπη του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είστε υπέροχοι και καθηλωτικοί. Ευχαριστούμε. Σας γεια αφήνω σας, εδώ γεια σας. Λίγο στα παιδιά μου από εδώ πέρα και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Σας έχω πει για τη σουρωτή που είναι εδώ την έχουμε. Και θα σας κεράσω, αν θέλετε, και μετά. Γιατί η σουρωτή που είναι και τα δικά μου τα μέρη, τα ωραία, τα βόρεια, πηγάζει από την ομώνυμη αματική πηγή, τη σουρωτή, και απολαμβάνεται κάθε ώρα, κάθε μέρα, με ό,τι εσείς αγαπάτε. Είναι εμπλουτισμένη από τη φύση με ωφέλιμα στοιχεία για τον οργανισμό, όπως πυρίτιο, όξινα ανθρακικά, μαγνήσιο, ασβέστιο και λίθιο. Χωρίς ζάχαρη και χωρίς θερμίδες, σε νέες υπέροχες και απολαυστικές γεύσεις πια, η κλασική γεύση με τη μέντα, με λεμόνι και lime, με τριαντάφυλλο που είναι φανταστική, με ροζ grapefruit που μπορείτε να τη συνοδεύσετε και με το ποτάκι σας, το πείτε σαν κοκτέιλ, αλλά και με μαστίχα. Πείτε στο προφίλ μας στο Instagram να ακολουθήσετε τα βήματα και να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό μας, γιατί η σουρωτή κάνει δώρο σε 5 τυχερούς κάθε εβδομάδα από 8 εξάδες σουρωτή από όλες τις γεύσεις. Να δοκιμάζετε και να επιλέγετε. Και ό,τι σας αρέσει, να λέτε την άλλη. Και άμα σας αρέσει, την κρατάτε. Εύη Μαλτέζου, καλώ την αγκαλιά σήμερα. Αλλά κορίτσι μου, γλυκό. Πάλι εποχή. Λοιπόν, να κάνω και εγώ μια πρόβλεψη, έτσι, να έχω μια διορατικότητα για κάνεις το μέλλον. Βεβαίως. Αισθάνομαι ότι οι τηλεθεατές σου θα γίνουν 10 χρόνια νεότεροι. Αυτό το νιώθω. Το θέλουμε και πάρα το πολύ. Το νιώθω και μπορώ και να το υποσχεθώ, έτσι. Υπέροχα. Διότι έχει συμβεί ήδη αυτό σε πολλούς. Λοιπόν, το Oxy Light Face Lift το ξέρετε, το έχετε ζήσει, το είπατε στους φίλους σας, ήρθαν και αυτοί, κάναμε σουξέ, μεγάλη επιτυχία, διότι είμαστε όλοι εμείς που δεν θέλουμε τον Ιστέρι και τη Βελόνα. Ήρθε η τεχνολογία, Ελένη, και έχει γίνει η νέα τάση. Να το ξέρεις ότι ο κόσμος πια στρέφεται εκεί. Δηλαδή, ναι μεν θέλουμε τη νεότητα, ναι μεν θέλουμε τη λιπογλυπτική, θέλουμε να βγάλουμε μαλλιά. Δεν θέλουμε όμως ούτε να απέχουμε από την καθημερινότητα, ούτε προλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Όχι, όχι. Και δεν θέλουμε και σημάδια, οπότε, δεν θέλουμε πόνο. Σωστό. Ούτε η Βελόνα αρέσει και οι άντρες ειδικά τρελαίνονται με τη τεχνολογία που κάνουν αντιγύρανση. Το Oxy Light Face Lift είναι η λύση. Έχουμε πολύ λίγα λεπτά στη διάθεσή μας για να το κερδίσετε. 79 ευρώ. Είπα 79, γιατί έξω με ρωτάνε 179, όχι λέω, 79. Γι' αυτό είναι για τόσο λίγο, είναι μέχρι τη μία. Αν μας πεις ότι βλέπεις εδώ την Ελένη μας, πρωινό σουσού στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο, το κλείδωσες, πάει. Στα καταστήματα, άμα πας, δεν το βρίσκεις, έχει 280. Εδώ είναι το 79. Για πες μου λίγο την εφαρμογή. Πώς γίνεται, τι πρέπει να ξέρει ένας άνθρωπος. Όλα τα θέλω. Και αν βλέπει και αποτέλεσμα από την πρώτη συνεδρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αμέσως. Μετά με το που σηκώνεσαι, το βλέπεις και αυτό συνεχίζει να δρά για 2-3-24 ώρα. Λοιπόν, θα στο περιγράψω βήμα-βήμα όπως το έκανα εγώ και το έζησα. Είναι το διάλειμμά μου. Είναι το σκασιαρχείο μου. Είναι η απόλαυσή μου. Ξεκούρασή σου, ε.
Και μόλις δεις και το αποτέλεσμα, Ελένη, ειδικά στην υφή του δέρματος, θα σου πω γιατί. Δεν είναι μόνο που σβήνουμε τις ρητίδες με την τεχνολογία, δεν είναι μόνο να σφίξει ο λαιμός, ξέρω εγώ κτλ. Η υφή του δέρματος, ξέρεις πόσοι μας λένε ότι είναι αφυδατωμένη αυτή την εποχή, ότι τους τραβάει το πρόσωπο, ότι είναι διψασμένο, ότι είναι με πόρους. Εννοείται, γιατί όσο και να ενυδατωθείς, πίνεις νερό, ναι. Είναι το τελευταίο το δέρμα το οποίο φύγει. Η ατμόσφαιρα τώρα έχει γίνει πάρα πολύ επιβαρυντική. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πώς ξεκινάμε με τον αερογράφο που εγχύει το οξυγόνο σε όλο το πρόσωπο, στο λαιμό και στο μπούστο, στο ντεκολτέ. Μαζί με το οξυγόνο μπαίνουν και οι μεσοθεραπευτικοί ορεί, οι οποίοι δεν χρειάζονται βελόνα, μπαίνουν και δρούν από μέσα προς τα έξω. Μετά, μόλις ολοκληρωθεί όλο αυτό το όξι, δηλαδή οξυγόνο, πάμε στο light facelift, δηλαδή το φως. 7 διαφορετικά χρώματα με αυτή την υπερσύγχρονη τεχνολογία, την κάσκα, που εκπέμπονται στο πρόσωπο, το λαιμό μας και το ντεκολτέ. Φοράνε στράπλες συνήθως τα κορίτσια. Το λέω γιατί αυτή την εποχή που θέλουν να βγάλουν τα ντεκολτεδάκια, να μαυρίσουν, να κάνουν. Θέλει και το ντεκολτέ οπωσδήποτε. Δεν το ξεχνάμε ποτέ. Οπωσδήποτε και μερικές, ενώ είναι 30 παιδί μου, είναι νέα κορίτσια, έχουν αφυδατωμένο ντεκολτέ από την ηλιοθεραπεία, φωτογύρανση. Το κόκκινο σβήνει τις λεπτές γραμμές και τις ρητίδες. Το πράσινο εξισορροπεί και τη λιπαρότητα, οπότε ενδιαφέρει και τα νέα παιδιά. Το μπλε τους μειώνει το σμίγμα, σφίγγει τους πόρους, τους κλείνει και λιένει το δέρμα. Μοβ για ανόρθωση ουλών και κοιλίδων. Γεροντικών ή του ήλιου. Αλλά και για πρόληψη, δηλαδή δεν έχει να κάνει. Αλλά όλοι περνάμε και από τα 7 χρώματα, γι' αυτό βγαίνουμε με τα πολύ φρέσκη. Θέλω να σου πω το πιο σημαντικό. Πέρα από τη μάσκα ενεργού άνθρακα που μπαίνει στο τέλος και κλειδώνει και μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα, είναι πολύ φυσικό το αποτέλεσμα. Φυσικό. Δηλαδή είμαστε εκφραστικοί, το πρόσωπο κάνει κινήσεις, δεν χάνει τη γλυκύτητά του. Νομίζω ότι αυτό είναι πια στην εποχή μας το ζητούμενο, να μην γίνει ο άλλος άλλος, φυσικά ανέκφραστος. Φυσικά ανανεωμένος, όμορφος και λαμπερός. Ούτε πρηξίματα, ο φυσικός όγκος στα μιλαράκια, στα χυλάκια, είναι φυσικό το αποτέλεσμα. Κλείδωσέ το με 79 ευρώ, δεν κρατάει πολύ, είναι πολύ λίγα τα λεπτά. Έτσι, πες και πολύ λίγα τα λεφτά. 79 ευρώ τελική τιμή. Διάγνωση δώρο για όλους ασχέτως αγοράς. Για να κλειδώσεις αυτή την προσφορά, πρέπει να μας πεις πρωινό σου σου στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Χαμογελάστε χωρίς ρητίδες. Χαμογελάστε για το νέο σας πρόσωπο. Χαμογελάστε γιατί χανόμαστε. Αυτό μας δίνει ενέργεια, μας δίνει όρεξη. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Εφάκη. Και εμείς, Ελένη μου. Ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Διαφημισούλες και επιστρέφω. Μα είσαι το σημάδι στο κορμί ένα βράδυ. Ξυπνάω για χρόνια κι είναι εκεί ακόμα. Κάνω να το κρύψω, πάω να το καλύψω κι όμως είναι εκεί. Έτσι, πριν τελειώσουμε, πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση από το σημερινό επεισόδιο με Ρούλα μου, από την αγαπημένη μας πια καθημερινή συνήθεια. 6 παρατέταρτο εδώ στο Open, η Αλίκη ξυπνάει, βλέπει την Ζωή στο καναπέ, νομίζω ότι είναι η μαμά της. Λέει, ήρθε η μαμά, ο Πέτρος ζητάει από την Ζωή για μία ημέρα να υποδηθεί τη μητέρα της μικρής. Η μικρή όμως είναι δαιμόνια, κάτι καταλαβαίνει ότι ο πατέρας λέει ψέματα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Μαμά! Αλίκη! Αλίκη! Είσαι καλά? Νομίζω ότι έφυγες και με άφησες πάλι. Μπορώ μου, είσαι εντάξει? Ε? Καλά είσαι είμαι. Ωραία. Πάμε στο σπίτι. Με τη μαμά, μαζί! Thank you.
Στις 6 παρατέταρτο φυσικά εδώ στο Open και στο OK που κυκλοφορεί, στο σημερινό, η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Γιώργου Αγγελόπουλου με τη Δήμητρα και τη μικρή τους. Ναι! Πώς το καταφέρατε αυτό ρε παιδιά, πολλές ωραίες φωτογραφίες. Ο φακός του OK είναι παντού. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Βλέπεις τη Δήμητρα σαν να μην ήταν ποτέ έγκυος. Το μωρό σήμερα γίνεται 2 μηνών, έτσι. Εγώ που την είχα δει λίγο πριν γεννήσει, από πίσω δεν φαίνονταν γιούλα, παιδιά. Ναι, είχε μεγάλη κοιλιά όμως. Είχε από μπροστά. Ναι, από ναι, πίσω ναι. Όχι. Λοιπόν, να διαβάστε και ενημερωθείτε σήμερα στο OK. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και στο τέλος μας για σήμερα και άλλα λουλούδια. Μα με κακομαθαίνετε, θα δω αύριο και θα. Λοιπόν, θα τη διαβάσω, περίμενε. Πού είναι. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία. Αγάπη μου. Λοιπόν. Έλα, μάνα μου. Ναι, βάζει υπομονή και επιμονή να αντέξεις και να κατακτάς εγώ πάντα δίπλα σου όπως και όπου μπορώ. Ο Νούλης μου, ο Πανούλης μου, ο Πάνος μου, ο Αλμπάνης. Αγοράκι. Και αυτή, που είναι η καρτούλα μου, αυτή είναι από τον Νάτη η καρτούλα μου. Θα μας πνίξετε το κορίτσι. Από τον Νίκο μας, τον Νίκο μας, τον Κοκλώνη, τον άνθρωπό μας. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ για ό,τι κάνατε για μένα σήμερα, που με κάνατε να αισθανθώ ξεχωριστή και να νιώσω τόσο όμορφα τη σημερινή μου μέρα. Σας αγαπώ πολύ όλους. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους, που όλη αυτή τη χρονιά την περνάμε ο ένας με τον άλλον, με τα δύσκολά μας, με τα εύκολά μας, τα ωραία μας, τα καλά μας. Νομίζω ότι όταν θα φτάσουμε προς το τέλος, επειδή είμαι σίγουρη θα κρατήσουμε μόνο τα καλά, θα έχουμε να θυμόμαστε πολλά καλά από αυτή τη χρονιά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάνω τα παιδιά μου, Γογό, Νεφέλη, Διονυσία μου, όλους μέσα από την καρδιά μου, τα παιδιά μου, τους δημοσιογράφους μας, τους καταπληκτικούς. Είναι ένα και ένα ξεχωριστά τα πλάσματα αυτά. Εσάς που συμμετείχατε σε όλο αυτό το όμορφο που ετοιμάσατε για μένα. Το έτσι μας. Είναι από αυτές τις φορές που νιώθεις ότι τι ωραία που κάνω αυτή τη δουλειά. Είναι μια ξεχωριστή τέτοια στιγμή. Γιατί σήμερα τι είναι, Ελένη μου. Ήταν τα γενέθλιά μου. Τα λέμε αύριο, χρόνια πολλά και σε όποιον άλλο γιορτάζει. Δυνάμωσε τον Βάγκο! Να είστε καλά.